Φωτιά, φωτιά, φωτιά στις γκαλερί. Μπουλότο, μπουλότο, μπουλότο στα σαλόνια. Φωτιά, φωτιά, φωτιά στις γκαλερί. Μπουλότο, μπουλότο, μπουλότο στα σαλόνια. Διακοβίδι στο μέτρο και χάλεπα στα λόγια. Της τρώει πιενάλε, τέχνη χωρίς ουσία. Μέγας χορηγός τους ήταν η πρεσβεία. Υποκειμενισμοί από μια εξουσία. Ζήπανο και έξω από την κοινωνία. Είμαι από τον Μπλοκ Ελευθερία Τύπος Αλευθεριακός και είμαι μαζί με τον Γιάννη Ιωαννίδη για να μιλήσουμε για τους καταστασιακούς. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ καταρχήν που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ λίγο πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σε καλά. Να πω ότι έχεις ανθολογήσει και έχεις μεταφράσει εδώ και πολλά χρόνια. Πότε είναι αυτό? Βγήκε το 85, το 1985, αλλά η αυτολόγηση ξεκίνησε το 78-79 και τέλειωσε το 80-81. Μάλιστα. Το βιβλίο το ξεπέρασμα της τέχνης. Ναι. Σωστά. Mm-hmm. Ωραία. Να πούμε κάποια πράγματα έτσι εισαγωγικά για την καταστασιακή διεθνή. Πότε ιδρύθηκε και ποιες ήταν οι βασικές της κατευθύνσεις? Ναι. Λοιπόν, η καταστασιακή διεθνής, International Situationist στα γαλλικά, ιδρύθηκε το 1957. Ήταν συνάντηση ορισμένων πρωτοποριακών καλλιτεχνικών ομάδων του μεταπολέμου και ατόμων στο Κόζιο Νταρόσια στην Ιταλία. Συμμετείχαν η λετριστική διεθνής, έτσι ονομαζόταν μια ομάδα που βασικά μέλη της ήταν ο Γκι Ντεμπόρ, πασίγνωστος, και η Μίσελ Μπερστάιν. Ήταν επίσης το διεθνές κίνημα για ένα φαντασιακό Bauhaus, το οποίο εξέχων στέλεχος ήταν ο Άσγκερ Γιόρν, μεγάλος Δανός ζωγράφος, καλλιτέχνης. Θα τα πούμε μετά κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Και η Ψυχογεωγραφική Επιτροπή του Λονδίνου, που ήταν μάλλον μόνο ένας ο Ράμνι. Ήταν και κάποια άλλα έντομα, τα οποία συναντηθήκανε για έπειτα από σειρά ζυμώσεων που είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, συναντήσεων, προσωπικών σχέσεων βέβαια. Δεν ήταν έτσι τόσο ψυχρά τα πράγματα. Αυτά γίνονται και μέσα από συναντήσεις, επαφές και στην πραγματική ζωή, που αποφασίσαν να ιδρύσουν και ίδρυσαν την καταστασιακή διεθνή. Τώρα, είναι ίσως σημαντικό να δούμε τι ακριβώς τους ένωσε. Μάλλον, ποιο ήταν το βασικό στοιχείο, το περιβάλλον μέσα στο οποίο συναντήθηκαν και που καθόρισε και προς τα που θέλαν να πάνε. Μιλάμε τώρα για το 1956-57, μέσα για τέλη της δεκαετίας του 50. Μου έρχεται στο μυαλό η ταινία του Τριφώ, τα 400 χτυπήματα, που δίνει μια αρκετά καλή εικόνα πως ήταν η ζωή στο Παρίσι, το μεταπόλεμο, εκείνη περίπου την εποχή, που μας δίνει μια γεύση έτσι, του πως μέσα σε ποιο κλίμα, δηλαδή ένας τρομερός συντηρητισμός που όμως δεν είχε κανένα περιεχόμενο πλέον, είχε συνεργαστεί με τον ναζισμό, τους κατακτητές, προσπαθούσε να επιβιώσει ας πούμε μέσα από καθαρή τυπολαγνία και μια νεολαία η οποία έβραζε ας πούμε ταυτόχρονα ερείπια, καταστροφή, εγκατάλειψη, χιλιάδες ορφανά εγκαταλειμμένα παιδιά. Λοιπόν, είναι η εποχή που τη σηματοδοτεί το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ταυτόχρονα όμως και το τέλος των όποιων ελπίδων και ψευδεστήσεων υπήρχαν γύρω από τη Σοβιετική Ένωση
και γενικότερα το επαναστατικό κίνημα. Έχει προηγηθεί το 1956 η εξέγερση στην Ουγγαρία, που έχει κλονίσει την πεποίθηση για όσους την είχαν και ήταν πάρα πολύ τότε ότι είναι ο παράδεισος του σοσιαλισμού. Και όλο αυτό η κατάσταση βέβαια κλονίζει και τα θεμέλια των σκέψεων πάνω στις οποίες πάτησε το παλιό επαναστατικό κίνημα. Ταυτόχρονα ήταν και το τέλος των προηγούμενων καλλιτεχνικών πρωτοποριών, δηλαδή νταντασμός και σουρεαλισμός. Ο Γιόρν σε ένα βιβλίο του «Το Περιμορφής», που είναι αθολογία από πολλά κείμενά του από το 1952 και μετά, και είναι κατά κάποιο τρόπο ένα από τα δύο ιδρυτικά κείμενα της καταστασιακής διεθνούς, γράφει, συνοψίζει αρκετά καλά το τι πεζότανε τότε. Λέει ότι τη μέρα που με τη συγκατάθεση του ειρηνιστή Αϊνστάιν, το διαβάζω, εξεράγει η πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, η ψευδέστηση του μηχανιστικού ντετερμινισμού έγινε τόσο φανερή που την είδα ακόμα και η τυφλή. Φάνηκε λοιπόν ότι αντίθετα ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει το δρόμο του προς τη ζωή ή το θάνατο. Μια ιδέα αυτή είναι πολύ σημαντική, δηλαδή ότι δεν πάει η ιστορία όπως την πίστευαν μέχρι τότε, με ότι πρόοδο σε περισσότερη πρόοδο και από το καλό στο καλύτερο, αλλά υπάρχει, είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να τα πάει είτε προς το καλό είτε προς το χειρότερο. Και είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε ένα μήνυμα προς τους επαναστάτες της Αλγερίας και όλων των χωρών που κυκλοφόρησαν το 1966, υπάρχει και στην αθολογία αυτή, γράφουν: «Είναι πρωταρχικό καθήκον μας να αναγνωρίσουμε, χωρίς να βαστάμε κανένα ίχνος παρηγορητικών ψευδεστήσεων, την πλήρη έκταση της ήττας ολόκληρου του μέχρι τώρα επαναστατικού κινήματος». Άρα μπορούμε να πούμε ότι δύο είναι οι κεντρικές ιδέες τους, δηλαδή μέσα, σαν να βγαίνουν μέσα από τα ερείπια. Ερείπια και πραγματικά και στις σκέψεις και στις ιδέες. Η πρώτη είναι ότι ο καπιταλισμός έχει καταλάβει και έχει απικιοποιήσει το σύνολο της ζωής, όχι μονάχα την παραγωγή, το σύνολο. Η δεύτερη είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την πλήρη αποτυχία του μέχρι τώρα επαναστατικού κινήματος. Και η τρίτη, ότι πρέπει να εφεύρουμε και πάλι την Επανάσταση. Αυτά είναι πολύ τα βασικά του. Εσύ πότε ήρθες, έτσι, για πρώτη φορά, σε επαφή με τη σκέψη την καταστασία? Πρωτοήρθα σε επαφή γύρω στο, πρέπει να ήταν 1975-74-75, κάπου εκεί. Έπεσε στα χέρια μου με το περιοδικό Πεζοδρόμιο, που έβγαζε τότε η Διεθνής Βιβλιοθήκη, και ήταν ένα τεύχος που λεγόταν, είχε την μπροσούρα «Η αθλειότητα των φοιτητικών κύκλων». Ήταν μια περίφημη μπροσούρα που ήταν συνδεδεμένη με το σκάνδαλο του Στρασβούργου που είχαν κάνει το 1966, στα προεόρτια του Μάη καταστασιακή. Ήταν το εξής, ότι υπήρχε ένα τμήμα καταστασιακών, Ουγγαρνό και κάποιον Τεόφρεη, κάπως έτσι νομίζω, λεγόταν, που ήταν στο Στρασβούργο. Τούτε τους είχαν πλησιάσει το 1966 μια ομάδα φοιτητών, οι οποίοι ήταν φύλλα προσκυμένοι προς τις ιδέες των καταστασιακών, και τους είπαν ότι εμείς καταφέραμε και πήραμε στα χέρια μας την τοπική ΕΦΕ, φοιτητική ας πούμε, και θέλουμε να κάνουμε κάτι συγκλονιστικό, να σπάσει όλο αυτό το, η γραφειοκρατία και η μούχλα, ας πούμε. Οπότε τι κάνανε, με συζήτηση πήγε και ο Καγιάτη, ένας από τους Παριζιάνους καταστασιακούς εκεί, και αυτό το οποίο κάνανε ήταν πρώτον να κηρύξουν ότι αυτοδιαλύεται η τοπική ΕΒΕ, και δεύτερον με τα χρήματα από το ταμείο της να τυπώσουν σε 100.000 αντίτυπα, νομίζω ένα τεράστιο νούμερο, την περίφημη μπροσούρα αυτή για την αθλειότητα των φοιτητικών κύκλων, που ουσιαστικά την έγραψε ο Καγιάτη, αλλά με την βοήθεια και των υπόλοιπων. Και αυτή κατήγγειλε την φοιτητική ζωή, τις αλατριώσεις της νεολαίας, και πρότεινε ας πούμε μια επανάσταση. Είχε τεράστια απήχηση βέβαια,
Και ταυτόχρονα βέβαια δημιουργήθηκε τεράστιο σκάνδαλο, είχαν και δικαστικές διώξεις αυτοί οι φοιτητές. Ήταν το περίφημο σκάνδαλο του Στρασβούργου. Λοιπόν, αυτή διάβασα εγώ 10 χρόνια μετά που βγήκε στη Γαλλία από το πεζοδρόμιο. Και αν φανταστούμε. Αυτό που σου έκανε αίσθηση. Τι ήταν αυτό που σου έκανε αυτό. Μου έκανε αίσθηση το εξής. Ήταν η τόλμη στο ύφος που έφτανε έως και το θράσος, αλλά ταυτόχρονα η οξύτητα του λόγου, αλλά και η φοβερή οξυδέρκεια. Δηλαδή, επειδή τότε ήμουν και φοιτητής, είδα μια ακτινογραφία αυτού το οποίο ζούσα και προσωπικά, αλλά και στο ευρύτερο φοιτητικό κίνημα, που ήταν τότε και στα ντουζένια του, έτσι. Παρόλα αυτά, ναι, υπήρχε μια κατάσταση η οποία ήταν δραματική με όλες αυτές τις οργανώσεις, με τη σταλινοκαταστάσεις απίστευτες, το γνωστό που γίνανε οι παρατάξεις με τους ινστρούκτορες, στις ταβέρνες κάθε βράδυ, ένα πράγμα ασφυκτικό για όποιον δεν μπορούσε να είναι σε αυτό το μήκος κύματος. Οπότε εκεί πέρα βρήκα, ας πούμε, μια πάρα πολύ καλό πάτημα. Βέβαια, είχα μέχρι τότε έρθει σε επαφή με κείμενα αναρχικών, τον Μπακούνιν κτλ. Και είχα προχωρήσει και είχα διαβάσει και το «Σοσιαλισμό, η βαρβαρότητα», που και αυτοί μου είχαν δώσει, ειδικά ο «Σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα», ένα βάσης για τη σκέψη, γιατί είχα να αντιμετωπίσω και φίλους συμφοιτητές και μη φίλους που ήταν μαρξιστές, λενινιστές και σταλινικοί, και έπρεπε κάπως να δικαιολογήσω και εγώ να απαντήσω στην ύπαρξή μου για να υπάρξω. Αλλά την αθλειότητα των φοιτητικών κύκλων βρήκα ένα πραγματικά που μιλάγε και για το ροκ, μιλάγε για πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κατάλαβα ότι εδώ είναι κάπως περίεργη αυτή η περίπτωση, δεν είναι απλή, είναι πολύ σύνθετη, δεν είναι μόνο πολιτική, περιλαμβάνει πολύ περισσότερα πράγματα που με ενδιαφέρουν και εμένα, γιατί δεν είχα κι εγώ στενά πολιτική συγκρότηση. Δηλαδή, με ενδιαφέρε πάρα πολύ η μουσική, το ροκ, και επίσης είχα και μια προπαίδεια, ας το πούμε, στην υπαρξιστική σκέψη. Πιο μικρός, έτσι, με είχε συγκλονίσει ο Καμί. Οπότε μου φάνηκε ότι αυτά δένουν εκεί μέσα, έχουν να με προχωρήσουν σε αυτό. Οπότε έτσι άρχισα να τους ψάχνω, και μάλιστα υπάρχει μια αστεία ιστορία, γιατί βέβαια τότε δεν μπορούσες εύκολα να προμηθευτείς, γιατί ήθελα να τους διαβάσω και στα γαλλικά. Δεν υπήρχαν πολλά, υπήρχε η κοινωνία του θεάματος και αυτό το η αθλειότητα των φοιτητικών κύκλων, αλλά χάρη στη Διεθνή Βιβλιοθήκη βέβαια, αλλά δεν υπήρχαν στα γαλλικά. Και πήγα να βρω το βιβλίο του Van Engem, το «Traité de savoir vivre à l'usage des jeunes générations», που θα πει «Πραγματεία savoir vivre προς χρήση των νέων γενεών». Και πάω σε ένα έτσι περίφημο αριστερό βιβλιοπωλείο που ήταν κάπου στο Σύνταγμα, από τους οποίους μπορούσα να βρει, δεν το έβρισκα στον Kaufman, το άλλο γαλλικό βιβλιοπωλείο. Οπότε λέω εκεί πέρα στον πολιτή, του λέω, θέλω αυτό το βιβλίο, «Traité de savoir vivre», και μου λέει με ένα απίστευτα ξυνισμένο ύφος, «Εμείς δεν φέρνουμε τέτοια βιβλία εδώ». Νόμιζε ότι θέλω βιβλίο για το πώς θα τοποθετώ τα μαχαιροπύρνα και θα βράω καρύβαλο στο πέτο. Όπως έβγαλε ζαμπούνι. Μπράβο, τέτοια. Ζαμπούνι, ναι. Αλλά αυτό είχε μετά και μια δεύτερη, που έτσι, μια εικόνα που ήταν της εποχής κιόλας. Γυρνώντας στους δρόμους, ας πούμε, με ένα φίλο αργότερα, έλεγα ότι πήγα και εκεί και έψαχνα να βρω το «Traité de savoir vivre» και τίποτα, και εκείνη τη στιγμή πλησιάζει ένας τύπος που πέρναγε το δρόμο και μου λέει, «Φίλε, το έχω εγώ σπίτι μου». Σοκ. Ναι. Και ήταν ο Κώστας Κουρεμένος, με τον οποίο είμαστε και γίναμε πάρα πολλοί φίλοι και μαζί κάναμε πολλά και διάφορα. Δηλαδή, ξαφνικά βρέθηκε μια διασταύρωση απίστευτη. Ωραία. Θέλω να μου πεις, αν ξέρεις, ποιος προτρέψε τον όρο «καταστασιακή» αντί για «συντουανιστές» ναι, στο χώρο ναι, του ναι. Ποιο, ας πούμε.
Ο Κώστας ο κουρεμένος που μόλις ανάφερα. Ο άνθρωπος που μου μίλησε. Αυτός είχε σπουδάσει και φιλόλογος, έκανε και μεταφράσεις. Ήταν μικρότερος από μένα, αλλά είχε ασχολιόταν αυτό και μαζί συζητώντας το, πρότεινε ότι πραγματικά ο όρος situationist μέχρι τότε υπήρχε σαν situationistές στο πεζοδρόμιο και στις άλλες εκδόσεις και μάλιστα σε μία έκδοση του, μια ανθολογία πολύ αξιολογή από τα κείμενα των καταστασιακών για την πολεοδομία και τη χωροταξία με τίτλο «Χωροταξία» που έβαλε ο Άκμονας. Είχε το είχαν αφήσει στα γαλλικά, situationist. Όπως γράφει στα γαλλικά, ναι. Ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ακριβώς. Και τέλος πάντων, ο Κώστας εκεί πέρα λοιπόν μου είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό μπορεί να μεταφραστεί. Εντάξει, η έννοια situation που θα πει κατάσταση έχει την ίδια έννοια στα ελληνικά και στα γαλλικά, που σημαίνει δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κάποιος ή κάτι είναι σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, αυτό θα πει κατάσταση, αυτό θα πει και situation. Οπότε μπορεί να μεταφραστεί και πρέπει να μεταφραστεί για να καταλάβει κάποιος, να μην φαίνεται ένα εξωτικό κίνημα, situationistές ας πούμε. Τότε μάλιστα υπήρχε και μια γενικότερη αίσθηση ότι αυτές οι ιδέες μπορούν να μεταφερθούν εδώ πέρα και οπότε θα έπρεπε να μεταφραστεί αυτός ο όρος και να αποδοθεί έτσι. Και έτσι αποδόθηκε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα το πρώτο βιβλίο καταστασιακού που μεταφράστηκε στα ελληνικά με τον όρο καταστασιακός ήταν το «Περί τρομοκρατίας και του κράτους» του Σαγκουινέτη σε μετάφραση του Κώστα του Κουρεμένου το 1980. Λίγους μήνες πριν είχε βγει και μια ανθολογία κειμένων του Καρλ Κόρς «Γιατί είμαι μαρξιστής» που είχα μεταφράσει εγώ. Και σε μια υποσημείωση στην εισαγωγή είχα γράψει ότι πρέπει να μεταφραστεί, είχα αναφερθεί σε αυτούς. Μετά ήρθε και η ανθολογία «Το ξεπέρασμα της τέχνης» και κάπως κατοχυρώθηκε αυτό που μου έτσι. Εδραιώθηκε, ναι. Ωραία. Μια που αναφέρθηκες τώρα, που σε ρώτησα για τον όρο καταστασιακός. Ναι. Στο πρακτικό πεδίο, ναι. Τους καταστασιακούς, τι σημαίνει ο όρος καταστασιακός. Ναι. Και αν υπάρχει διαφορά με τον όρο καταστασικός, γιατί νομίζω ότι σε κάποιο κείμενο μέσα αναφέρεται και αυτός ο όρος, ο καταστασικός. Δεν ξέρω ακριβώς, δεν το θυμάμαι αυτό σε ποιον, ή αν κάποιοι το έχουν αποδώσει καταστασικός αντί για καταστασιακός. Ο όρος καταστασιακός είναι το situationist, προέρχεται από την έννοια της κατασκευής καταστάσεων, που είναι μια κεντρική έννοια. Και στην αντίληψή του και στην ίδρυσή τους και στη θεωρία τους και στην πρακτική τους μέχρι τουλάχιστον μια εποχή. Μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό γιατί θέλει πολύ, έχει πολύ ψωμί αυτή η έννοια. Τώρα υπάρχει βέβαια και ο όρος situational, το οποίο ίσως αυτό να το αποδίδουν καταστασικός, αλλά αυτό, ας πούμε, υπάρχει η λεγόμενη situational approach που είναι μια θεωρία του management την οποία την είχαν φτιάξει στην 1969 που λέει χοντρικά έτσι ότι πρέπει, ας πούμε, ο διευθυντής, ας πούμε, ενός μιας εταιρείας να μην έχει μια μονοκόμματη στάση αλλά ανάλογα σε κάθε κατάσταση να προσαρμόζει και τις τέτοιου. Δηλαδή τελείως έχει το με τους καταστασιακούς και υπάρχει και όρος situationist ή situationist στην ψυχολογία που τον δημιούργησε, τον εισήγαγε, έχω γράψει κιόλας πότε, θα να θυμηθώ, τέλος πάντων, ναι. Το 1969 ένας ψυχολόγος, που πάλι αυτός δίνει το βάρος στο πρόσωπο του ψυχαναλυόμενου και λέει ότι η θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται στην κατάσταση του καθενός και να μην στηρίζεται σε γενικές αφηρημένες αρχές ότι έχεις αυτή την νόσο και πάει λέγοντας. Έχει ένα ενδιαφέρον. Στην κατάσταση είναι, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Ναι, στην κατάσταση αυτού, ναι, ποιος είναι αυτός τώρα. Και έχει ένα ενδιαφέρον, είναι λίγο η συμπεριφορά του δηλαδή, έτσι, είναι μια προέταση της συμπεριφοριστικής θεραπείας, αλλά και πάλι δεν έχει σχέση με τους καταστασιακούς, οι οποίοι λένε ότι εμείς κατασκευάζουμε καταστάσεις.
Είναι, έχει διαφορά. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο, αν θεωρείς ότι στο εγχώριο τοπίο, εντάξει, υπάρχουν καλές μεταφράσεις με τον έργο των καταστασιακών και επειδή έχεις μεταφράσει καταστασιακούς, θέλω να μου πεις αν οι δυσκολίες που συναντάει κάποιος προσπαθώντας να τους μεταφράσει είναι κλασικές, είναι μόνο κλασικές δυσκολίες μιας μετάφρασης που θα βρεις οποιοδήποτε κείμενο που θες να μεταφράσεις ή προέρχεται και από την ίδια τη θεωρία τους, από ορολογίες, από αυτά που θέλουν να πούνε. Θα μου πεις λίγο. Ναι, αυτό το τρουρ που ακούγεται, κοιτάμε, είναι η άλμα. Μια τρίχρωμη γατούλα που κυκλοφορεί εδώ και κυνηγάει την ουρά της. Εγκύρου μήμους νόκτε που λέγονται μπορ, στιβογνάμε τις νύχτες και κυνηγάμε τις ουρές μας. Λοιπόν, ναι, κοίταξε, φυσικά υπάρχουν καλές μεταφράσεις. Είναι, έχει κάνει ο Κούρκλος, έχει κάνει ο Πάνος, ο Τσαχαγέας, το αισθητικό και διπολιτικό, μια άλλη αθολογία που έγινε το 1996, την έβγαλε ο Εύθρος Τύπος. Και επίσης και αυτή συμπληρώνει πάρα πολύ αυτή που είχα κάνει εγώ το 80. Και είναι εξαιρετικά σημαντική αν θέλει κάποιος δηλαδή να διαβάσει, να έχει συνολική εικόνα των καταστασιακών. Ο Ζαγκούρογλου, ο Κούρκουλος, ο Νίκος. Τώρα θα δικήσω κι άλλους που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πάντως υπάρχουν καλές μεταφράσεις και μάλιστα είναι και χαρακτηριστικό. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει γίνει αυτό. Ότι κυκλοφορούν γύρω στις 4 με 5 μεταφράσεις της Κοινωνίας του Θεάματος. Είναι φοβερό. Δηλαδή υπάρχει, βέβαια αυτό το βιβλίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και οπότε είναι και καλό που υπάρχουν και πολλές μεταφράσεις. Πραγματικά είναι καλό γιατί η μετάφραση είναι λίγο περίεργη δουλειά με την έννοια ότι. Έχεις να μεταφέρεις από μια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα, πρέπει να σκεφτείς πολύ περισσότερα από τις λέξεις και τις φράσεις, το ίδιο το πνεύμα και το ύφος, τι σημαίνει για αυτούς. Και είναι άλλωστε γνωστό ότι κάποιος όταν μεταφράζει μετά από λίγο καιρό ή μετά από χρόνια ή μετά και από λιγότερο χρόνο κοιτάει τη μετάφρασή του και λέει θα μπορούσα να το πω καλύτερα ή τι πατάτα έκανα εδώ. Και αυτό το λένε και οι άλλοι βέβαια, πολλές φορές δικαιολογημένα, δεν υπάρχει μια διαρκής βελτίωση. Μάλιστα, ιδιαίτερες δυσκολίες τώρα με τους καταστασιακούς δεν υπάρχουν στις λέξεις. Υπάρχει η λέξη «detournement Φερρυπίν» που είναι μια από τις τεχνικές τους για την οποία θα μιλήσουμε, που αυτό ήταν λίγο δύσκολο να μεταφραστεί. Γιατί έχει αποδοθεί. Α, είναι και ο Θέμης Μιχαήλ, ένας από τους επίσης πολύ καλούς, ο πρώτος που έχει μεταφράσει καταστασιακούς. Γιατί το έχει αποδώσει εκτροπή επανοικιοποίηση περιφραστικά. Εγώ πάλι στην αθολογία προτίμησα να το αποδώσω μεταστροφή, γιατί έχει την έννοια ότι παίρνεις κάτι που πηγαίνει προς μία κατεύθυνση και το στρίβεις, το μεταστρέφεις και το φέρνεις στη δική σου τη κατεύθυνση. Αλλαγή πορείας. Οπότε αυτό ήταν μια δύσκολη λέξη. Ή το recuperation, που σημαίνει δηλαδή το ανάποδο, αυτό που κάνει η κυρίαρχη κοινωνία απέναντι στις επαναστατικές ιδέες, δηλαδή ότι τις αφομοιώνει, που είναι επαναφομοίωση έχει μεταφράσει. Εντάξει, αυτοί στέκουν οι όροι. Δεν έχει δηλαδή τρομερή δυσκολία σε όρους, όσο στο ύφος, που είναι ταυτόχρονα τολμηρό, έχει και λίγο θράσος πολλές φορές, αλλά είναι και εξαιρετικά καλλιεργημένο. Ειδικά στον Τεμπόρξης αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο, γιατί όλο και περισσότερο προχωρώντας και μεγαλώνοντας και μετά τους καταστασιακούς ειδικά, αλλά και από τότε, του άρεσε να γράφει σε ένα ύφος πάρα πολύ κλασικό, δηλαδή γαλλικών του 19ου, της αριστοκρατίας ας πούμε. Οπότε, πώς θα αποδώσει αυτό το ύφος. Και μάλιστα έχει πολύ πλακά, γιατί κάποια στιγμή είχα διαβάσει ένα κείμενο του μεταφρασμένο από κάποιους, είχε βγει έτσι σαν μπροσουρίτσα, δεν θυμάμαι καν ποιο κείμενο είναι, στην Καθαρέβουσα. Πάει, δηλαδή, όσο τρελό και να φαίνεται, βέβαια το αποτέλεσμα ήταν αστείο, αλλά είναι σαν να προσπαθήσανε, γιατί όντως κατά κάποιο τρόπο, ναι. Εντάξει, δεν λέμε τόσο πολύ παρά ήτανε. Αλλά το πρόβλημα είναι το ύφος πιο πολύ και η τριβή με τις έννοιες και, και με το να φανταστείς τι θέλανε αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία. Τώρα να πάμε λίγο στην ανθολόγηση που έχεις κάνει εσύ στο ξεπέρασμα της τέχνης.
Θα θέλω ποια κριτήρια έκανε στην αθολόγηση των αυτών των συγκεκριμένων κειμένων που μετέφρασε. Ναι. Και όταν το έκανε, ναι. Ποιο ήταν ο σκοπό του συγκεκριμένου εγχειρήματο, γιατί το έκανε δηλαδή. Ναι. Κάποιο κενό έβλεπε στο μυαλό σου, κάποιο κενό. Ναι, ναι. Ναι, υπήρχε κενό. Δηλαδή, τώρα, όπως σου είπα, αυτή η ανθολόγηση ξεκίνησα γύρω στο 78-79 και κράτησε μέχρι το 80-81. Ανθολόγηση και μετάφραση μαζί, δηλαδή. Ανθολόγηση και μετάφραση είναι όλη αυτή η δουλειά. Mm-hmm. Βέβαια, βγήκε το 85 γιατί υπήρχαν δυσκολίες, εκδοτικές, εγγενείς δυσκολίες. Ήταν μεγάλο πράγμα, είχε πολλή δουλειά κτλ. Και διάφορες καθυστερήσεις και αναβολές των εκδοτών. Ήταν δύσκολο πράγμα εκδοτικά να γίνει τότε, γιατί υπήρχαν κείμενα που είχαν φωτογραφίες. Μάλιστα είχα προσπαθήσει και όντως το καταφέραμε να γίνει όπως είναι το περιοδικό, δηλαδή με αυτές τις διπλές το γράψιμο, με το καθένα το εξώφυλλό του, όχι βέβαια αυτό το ηλουστρασιόν χαρτί που είχαν. Προκλητικά τα είχαν βγάλει, ξέρεις, τότε που κυκλοφορούσαν στην Γαλλία όλες οι μπροσούρες και τα περιοδικά αυτά τα ακροαριστερά. Σε απλό χαρτί. Αυτοί είχαν βγάλει λουστέ χαρτί. Πανάκριβο. Λοιπόν, δεν το είχαν κάνει τυχαία. Έχει να κάνει όχι μόνο με την πρόκληση, αλλά και με μια αντίληψη που είχαν για την έννοια της πολυτέλειας στη ζωή. Ότι δεν την περιφρονούσαν καθόλου. Την καλή έννοια της πολυτέλειας. Ότι η ζωή δεν είναι δουλειά. Όχι για φιγούρα, ας πούμε. Ότι πρέπει να κάνουμε και πράγματα να μας ευχαριστούμε. Μπράβο. Φαντάζομαι. Ναι, ναι. Και να έχουν ένα στοιχείο λούσου, πολυτέλειας, έτσι. Έλεγε ο Γιόν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, ας πούμε, ότι ανάμεσα στη ζωή, ας πούμε, ένας καλβινιστής επιχειρηματίας πολυκατοικομιούχος στο Άμστερνταμ ζει μέσα στις ανέσεις. Αλλά η ζωή του δεν έχει καμιά πολυτέλεια. Αντίθετα, λέει ένας Βεδουίνος στην Όαση, δεν έχει καμιά άνεση, αλλά η ζωή του είναι γεμάτη πολυτέλεια. Και προτιμάμε τη δεύτερη από την πρώτη. Κατάλαβες την έννοια της πολυτέλειας ενός ξοδέματος της ζωής, όχι αυστηρά έτσι, υπολογιστικού. Λοιπόν, μέχρι τότε δηλαδή είχαν κυκλοφορήσει Η κοινωνία του θεάματος το 72, η Διεθνή Βιβλιοθήκη, η Μιζέρια των φοιτητικών κύκλων το 73, το 76 ένα κείμενο του Βανεγκέμ με το ψευδόνυμο Ράτγκεμ, που ήταν από την άγρια απεργία στη γενικευμένη αυτοδιεύθυνση, το σημείο έκρηξη της ιδεολογίας στην Κίνα, ένα από τα κείμενα του περιοδικού, το 77 κυκλοφόρησε αυτό εδώ, του Σαγκουινέτη, το σχετικά με την Ιταλική κρίση, από τον Άκμονα αυτό, τα προηγούμενα τα Διεθνή Βιβλιοθήκη, από τον Άκμονα, το 77. Η εισαγωγή στην κοινωνία του θεάματος του Ντεμπόρ το 79 και η χωροταξία το 79 από τον Άκμονα. Από όλα τα προηγούμενα μόνο η χωροταξία περιείχε κείμενα πιο, αλλά και που δεν ήταν πολιτικά, ήταν τα κείμενα τους για την πολεοδομία και τη χωροταξία, αλλά πάλι επικεντρωμένα σε αυτό το θέμα. Τώρα, τα προηγούμενα ήταν κείμενα κατά βάση πολιτικά, δηλαδή ασχολούνταν με το θέμα της πολιτικής σύγκρουσης, το θέμα της εξουσίας και της αντιπαράθεσης πάνω σε αυτό, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Μπορούμε να εξαιρέσουμε την κοινωνία του θεάματος που ήταν πολύ πιο πολύπλευρο βιβλίο, αλλά πάλι έτσι πως ήταν γραμμένο και με το ύφος το θεωρητικό και με αυτό το 1, 2, 3, 4 δεν απέδιδε τη σφαιρικότητα του εγχειρήματος των καταστασιακών. Οπότε θεώρησα ότι έπρεπε να αποδοθεί, να δοθεί η δυνατότητα και εδώ στην Ελλάδα να δούμε συνολικότερα, να αναγνωρίσουμε συνολικότερα αυτό το κίνημα, δηλαδή και τις άλλες πλευρές τους, που ήταν η τέχνη, ήταν οι πειραματικές καταστάσεις, η έννοια του παιχνιδιού, της επικοινωνίας, της γιορτής, πώς κάνανε συνδιασκέψεις που αναφέρουν, συνδιασκέψεις τους, πώς αντιμετωπίζανε, πώς στέκονταν απέναντι σε καθημερινά θέματα που κάνανε κριτική στην καθημερινή ζωή, στον τύπο, στις πληροφορίες, στις συγκρούσεις, όλα αυτά. Που αυτό βέβαια η πηγή, γι' αυτό ήταν τα 12 τεύχη του περιοδικού που βγάλανε από το 57 μέχρι το 69
της Ιντερνασιονάλης Εξπιασιονίστας. Ναι. Και η ανθολογία έγινε ρίχνοντας το βάρος σε αυτά τα δεύτερα παρά στα πολιτικά που ήταν λίγο πολύ γνωστά. Αυτός ήταν ο λόγος και η κατεύθυνση αυτής της ανθολογίας. Ναι. Mm-hmm. Αν και αναφέρθηκες πριν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι, ναι. Να σου διαβάσω κάτι το οποίο βρήκα, ας πούμε, μέσα στο βιβλίο που έχεις μεταφράσει και αυτοδοτήσει. Λέει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι να συμπεριφέρθω σε αυτό, μπορούμε να καταργήσουμε την τέχνη μόνο αν την πραγματώσουμε. Ναι. Και λέει αλλού. Η επόμενη λέει κοινωνία δεν θα στηρίζεται στη βιομηχανική παραγωγή, θα είναι μια κοινωνία της πραγματοποιημένης τέχνης. Αυτός ο εντελώς καινούριος τύπος παραγωγής που κυοφορείται από την κοινωνία μας είναι η κατασκευή των καταστάσεων, η ελεύθερη κατασκευή των γεγονότων της ζωής. Mm-hmm. Επίσης, στην τέταρτη συνδιάσκεψη της Καταστασιακής Διεθνούς στο Λονδίνο τίθενται πολιτικά ερωτήματα και εκεί φαίνεται ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έτσι όπως το είδα εγώ. Ναι, ναι. Είναι ακόμα το 61, ναι, κάπου, ναι, κάπου εκεί. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο, δηλαδή αν είναι όντως πολιτικό κίνημα ή είναι και κάτι άλλο. Θέλω να σου ρωτήσω, να σου κάνω καταρχήν μια γενική ερώτηση γύρω από αυτό. Καταρχήν ξεκαθάρισε κατά τη γνώμη σου ποτέ αυτό το τοπίο. Ναι. Δηλαδή αν είναι. Δεν θα πω τώρα ένα καθαρό πολιτικό κίνημα, αλλά ένα κυρίως πολιτικό κίνημα. Ναι, ναι. Ξεκαθάρισε ποτέ αυτό στους κόλπους του. Όχι ακριβώς, αλλά θα το έλεγα το εξής, ότι οπωσδήποτε η καταστασιακή διεθνής ήταν ένα πολιτικό εγχείρημα, ναι, αλλά με τη σαφή έννοια, με μια συγκεκριμένη έννοια, αυτή που είπα λίγο προηγουμένως, το να ξαναεφέρουμε την Επανάσταση, και τη διατυπώνει και πάρα πολύ ωραία το 61 σε ένα κείμενο τους που λέγεται «Οδηγίες για μια ανταρσία», που υπάρχει στο έκτο τεύχος, υπάρχει και στην αθολογία, και λένε το εξής, θα το διαβάσω και αυτό. Αν έχει, λέει, κάπως γελίο να μιλάμε για επανάσταση σήμερα, αυτό συμβαίνει επειδή το οργανωμένο επαναστατικό κίνημα εξαφανίστηκε εδώ και πολύ καιρό από τις μοντέρνες χώρες, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι δυνατότητες ενός αποφασιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Αλλά όλα τα άλλα είναι ακόμα πιο γελία. Διότι δεν είναι παρά αυτό που υπάρχει και οι διάφορες μορφές της αποδοχής του. Το επαναστατικό εγχείρημα του καιρού μας μοιάζει με κατηγορούμενο μπροστά στην ιστορία. Το κατηγορούν ότι απέτυχε και ότι έφερε μια καινούργια αλωτρίωση. Η κυρίαρχη κοινωνία μπόρεσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της πολύ καλύτερα από ό,τι είχαν προβλέψει οι επαναστάτες. Αλλά δεν έγινε περισσότερο αποδεκτή. Πρέπει να ξαναεφεύρουμε την Επανάσταση, αυτό είναι όλο. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό του με ποια είναι πολιτική. Είναι στο να ξαναεφέρουν την Επανάσταση. Και μέσα σε αυτό πλέον συνυπολογίζουν σαν στοιχείο ήττας των προηγούμενων των προσπαθειών το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ στενά συγκεντρωμένες σε ένα πεδίο και αφήναν, για παράδειγμα, απ' έξω την τέχνη και άλλου είδους οπτικές πάνω στη ζωή. Δηλαδή δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο στενές, ένα στενό πράγμα. Οπότε με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι το κίνημα τους είναι πολιτικό, αλλά δεν είναι απλά πολιτικό, είναι ισοδύναμα μέσα τους παίζει η τέχνη, η πολιτική, αλλά και η φιλοσοφία για τη ζωή, την οποία θα μιλήσουμε για λίγο πιο μετά. Και μάλιστα αρνούνταν να υποτάξει την τέχνη στην πολιτική, δηλαδή να κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια τέχνη στρατευμένη, έτσι, δηλαδή τι είναι οι καλλιτέχνες, να φτιάχνουν αφίσες έξυπνες ή ελκυστικές για τις διαδηλώσεις ή για, έτσι, ή σοσιαλιστικό ρεαλισμό, ή να στείλουν περίεργα κονστρουκτιβιστικά τοπία για τα φεστιβάλ της νεολαίας, ξέρω εγώ. Ναι, αρνούνταν να κάνουν αυτό το πράγμα. Υπήρχε ισχυρή, στεναρή αντίσταση σε αυτό. Όπως και επίσης να υποτάξουν την πολιτική στην τέχνη και να κάνουν μια αισθητικοποίηση της πολιτικής, που λέει και ο Βάλτερ Μπένγιαμιν, μιλώντας για τον ναζισμό, που πλέον παρουσιάζεται μέσα. Η πολιτική ντύνεται
τα μεγαλειώδη έτσι, θέατρα, σκηνικά ολόκληρα, μπαρόκ, για να περάσει πολιτικά μηνύματα. Άρα ήταν κάτι, ας πούμε, μεταξύ πολιτικής τέχνης κυρίως και όλων των άλλων που εκείνοι, ας πούμε, πίστευαν ότι θα έπρεπε να ενταχθούν σε αυτό ναι. την κατασκευή, την επανεφεύρεση της Επανάστασης. Ναι, ναι, την επανεφεύρεση, ναι. Όσο δε για αυτό που είπε στην αρχή για το ξεπέρασμα της τέχνης, πραγμάτωση και κατάργηση, αυτό επειδή κάπως έχει περάσει από ένα σημείο και μετά με ευθύνη και των καταστασιακών, η τέχνη φάνηκε σαν να είναι πιο ευάλωτη στο συμβιβασμό και στην αλωτρίωση από ότι η θεωρία ή η πολιτική και κάπως πέρασε σε δεύτερη μοίρα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο λάθος βέβαια. Η έννοια του ξεπεράσματος της τέχνης, πραγμάτωσης και κατάργησης την παίρνουν από τον Χέγκελ και στο Μάρξ το χρησιμοποιούμε αυτό, που εννοεί ότι το ξεπέρασμα είναι πραγματώνω ό,τι αυθεντικό, καθολικό και ζωντανό υπάρχει σε κάτι, στην τέχνη, και καταργώ ταυτόχρονα ό,τι είναι τμηματικό, ατομικιστικό και αλωτριωτικό που υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι ότι καταργούμε την τέχνη τέρμα ή την υποτάσσουμε, έτσι, την πραγματώνουμε. Αυτό βέβαια συνδέεται με πάρα πολλές, εκτός από το χεγγελιανομαρξικής αντίληψη του ξεπερνάματος, συνδέεται και με τη ρώσικη πρωτοπορία που προσπάθησαν και αυτοί να κάνουν πολύ νωρίτερα, το 1910, ανάλογα πράγματα και σε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον. Μέχρι ένα σημείο και μετά τους ήρθε ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός στο κεφάλι, αλλά ναι. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι το εξής. Έτσι όπως μου φαίνεται εμένα, από όσο τους έχω διαβάσει, από τη μία φαίνονται, ας πούμε, να εμπνέονται από ρεύματα όπως, ας πούμε, του μαρξισμού, ναι. Κατά τη γνώμη μου και του αναρχισμού και τους τοπικούς σοσιαλιστές ακόμα, τους αναφέρουν, ας πούμε. Απ' την άλλη, γράφω το τεύχος, στο 7ο τεύχος του περιοδικού τους, το εξής. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε την αμφισβήτηση σε κάθε θεωρία. Υπονοώντας αυτό, καταλαβαίνω ότι κάθε εξειδίκευση, πόσο μάλλον πολιτική, πρέπει να εκλείψει. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ειδικός, ας πούμε, σε κάποια θεωρία. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν καταρχήν πιστεύεις ότι επηρεάστηκαν τα παραπάνω ρεύματα ή αν υπάρχουν, ας πούμε, ενδείξεις, να το πω, ότι επηρεάστηκαν από το μαρξισμό, από τον ρεαλισμό ή από την καστοριαδική σκέψη ή από την κριτική θεωρία. Και πώς συμβιβάζεται αυτό το κομμάτι. Από τη μία να επηρεάζεσαι, έτσι, από μια συνεκτική θεωρία όπως είναι ο μαρξισμός, όσο μπορεί να είναι συνεκτική τέλος πάντων, και από την άλλη να λες ότι θα φέρουμε την αμφισβήτηση σε κάθε θεωρία. Ναι. Δηλαδή ακόμα και στη δικιά τους, μάλλον φαντάζομαι. Ναι. Ναι, το λένε και όλες σε ένα κείμενό τους που απαντάνε σε κάτι επιστολές που είχαν με ανθρώπους που ζούσαν στο τότε Ανατολικό Μπλοκ. Λέγεται το κείμενο Η Ιδεολογία του Διαλόγου. Είναι αρκετά ενδιαφέρον και υπάρχει νομίζω στο 11ο τεύχος όπου λένε ότι εμείς δεν, με κανένα τρόπο δεν υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας σαν δογματική θεωρία, γιατί τότε κατατάνε αυτόματα ψεύτικες και χάνουν και την οποιαδήποτε αξία τους. Λοιπόν, ναι, σίγουρα ήταν μαρξιστές. Βέβαια... Ανορθόδοξοι μάλλον. Ανορθόδοξοι, ναι. Ναι, που μπορεί το ανορθόδοξο να είναι και πιο ορθόδοξο, δηλαδή πιο μέσα στο πνεύμα του Μάρξ από τους. Υπήρχε πριν από αυτούς ένα, αναγνωρίζουν ήδη και ρητά και στα κείμενά τους και ο Ντεμπόρ στην κοινωνία του θεάματος, αλλά και όχι μόνο, τη μεγάλη συνεισφορά του Λούκατς, του Γιώργη Λούκατς, στο Ιστορία και Ταξική Συνείδηση, που ανέπτυξε όλο αυτό το 20, τη θεωρία της πραγμοποίησης, δηλαδή της αλωτρίωσης και ιδέες που πάνε πολύ με κοντά με την έννοια του θεάματος, δηλαδή ότι η ίδια η παραγωγή σπρώχνει τον άνθρωπο απλώς να την παρατηρεί, να τη θεάται και όχι να μετέχει, η σύγχρονη. Του Καρλ Κόρς, το Μαρξισμός και Φιλοσοφία. Ο Καρλ Κόρς μάλιστα από το 20-30 και μετά γράφει σειρά κειμένων. Πολλά από αυτά υπάρχουν σε αυτή την ανθολογία που είχα κάνει, το «Γιατί είμαι μαρξιστής».
όπου κάνει ασκεί κριτική όντας μαρξιστής στο μαρξισμό και στην ίδια τη θεωρία στη βάση της, δηλαδή στη διάκριση που έγινε και διχασμός ανάμεσα σε μια αντίληψη αντικειμενιστική ότι η ιστορία είναι η σύγκρουση παραγωγικών δυνάμεων παραγωγικών σχέσεων και μια υποκειμενιστική που είναι η πάλη των τάξεων. Και λέει ότι αυτά τα δύο ουσιαστικά ποτέ δεν ήταν ασύμπτωτα μέσα σε όλη την πορεία του μαρξισμού και πλέον το 36-39 από τα γράφει αυτά, ο μαρξισμός έχει χάσει την επαφή του με την πραγματική κατάσταση της εργατικής τάσης και του προλεταριάτου. Όλοι αυτοί είναι πρόγονοί τους στην κριτική που ασκούν στο μαρξισμό και σύνε σε μεγάλο βαθμό και η κοινωνία του θεάματος αναγνωρίζει φυσικά και τον Λούκατς, το αναφέρει πάρα πολύ καλά, το αναδεικνύει ο Άνσελμ Γιάπε στο βιβλίο του Γκι Ντεμπόρ και πάρα πολύ ο Καρλ Κόρς σε τεράστιο βαθμό σε όλη την κριτική που κάνουν. Και άλλοι βέβαια, έτσι, αυτού του τύπου οι μαρξιστές. Ναι. Είναι αυτού του τύπου μαρξιστές. Κυρίως όμως στο πιο πολιτικό μέρος του μαρξισμού θα έλεγα ότι είναι συμβουλιακοί, δηλαδή Άντον Πάνεκουκ. Δηλαδή δεν υποστηρίζουν, ενώ υποστηρίζουν την οργάνωση, δεν υποστηρίζουν την έννοια του επαναστατικού κόμματος, αλλά προτείνουν την ιδέα των εργατικών ή προλεταριακών συμβουλίων ή επαναστατικών συμβουλίων. Τα αναπτύσσει κάπως και ο Ντεμπόρ. Υπάρχει και ένα κείμενο στο 12ο τεύχος του Ριεζέλ για τα εργατικά συμβούλια, που ουσιαστικά είναι μια επανάληψη των θέσεων του Πάνεκου, του Ολλανδού συμβουλιακού μαρξιστή. Τώρα με τους αναρχικούς, εδώ τα πράγματα είναι πιο περίεργα. Δηλαδή δεν αναφέρονται έτσι σαφώς σαν πηγές τους, δεν τους βλέπουμε τον Μπακούνι, ξέρω, ο Κροπότκιν, ο Γκόλτμαν, ο Καφιέρ, δεν τους βλέπουμε αυτούς. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς επηρεασμένοι από τους αναρχικούς, αλλά από τον ελευθεριακού τύπου μαρξισμό του Πάνεκουκ και του Κόρς. Και ο Κόρς προς το τέλος, δεκαετία του 50, είχε αρχίσει να εκτιμά ιδιαίτερα τον Μπακούνιν και το διάλογο, να προσπαθεί να κάνει διάλογο μαρξισμού-αναρχισμού και είχε αναπτύξει ένα ελευθεριακό, ας το πούμε, μαρξισμό. Σε αυτό το κλίμα κινούνται, χωρίς να αναφέρονται, μάλιστα, τους αναρχικούς πολλές φορές τους κατακεραυνώνουν, δηλαδή στο κείμενο του Ριεζέλ που προανέφερα στο 12ο τεύχος που λέγεται για τα εργατικά συμβούλια και τη συμβουλιακή οργάνωση, καθιβρίζουν κυριολεκτικά τους αναρχικούς ηγέτες στον Ισπανικό εμφύλιο που πήραν μέρος στην κυβέρνηση, Γκαρθία Όλιβερ και Φρεντερίκα Μοντσένη. Η μπάλα παίρνει και τον Κροπότκιν, μιλάνε για την αναρχική ιδεολογική σάλτσα που αποκαλύφθηκε μέσα από αυτό ότι τελικά έχει ένα κρυφό απολυταρχισμό και οδηγεί στο τέλος στη συμβασμό με το κράτος. Δηλαδή είναι πολύ επιθετική με τον αναρχισμό κάποιες φορές και εδώ πέρα κάποιοι δεν το άντεξαν στην Ελλάδα μετάφραστε έτσι και προσπάθησαν να το κουκουλώσουν. Ναι. Τι, να μην το βάλουν καθόλου, ας πούμε. Ναι, ή να βάλουν εντός εισαγωγικών διάφορα ή να απαλληφθούν από τις μεταφράσεις συγκεκριμένα αυτά τα κομμάτια, γιατί ήταν λίγο, ναι, ήταν πολύ επιθετικοί με τους αναρχικούς, ενώ φυσικά και με τους μαρξιστές, τους ελληνιστές, ήταν και τους αλληνικούς το ίδιο και χειρότερα, έτσι. Αλλά, ναι, φαίνεται ότι είχαν πολύ καλύτερη γνώση του μαρξισμού. Ναι. Επίσης με τους τοπικούς σοσιαλιστές πιστεύω ότι με το Φουργέ δεν έχω καλή εικόνα των τοπικών των τοπιστών. Με το Φουργέ σίγουρα τη νέα του παιχνιδιού, ναι. Κάποιες ιδέες που είχε εκεί με τα φαλαστήρια, δηλαδή με μια κοινοβιακές μορφές ύπαρξης και το παιχνίδι που θα γίνεται εκεί μέσα. Κάπως από αυτούς εμπνεύστηκαν. Και με τον Καστοριάδη βέβαια είχαν και συνάντηση πραγματική, όχι μόνο θεωρητική. Ναι. Ναι. Δηλαδή στο τέλος του δεκαετίας του 50, αρχές του 60, είχαν ο Ντεμπόρ είχε στενές επαφές με τον κύκλο του Σοσιαλισμού στη Βαρβαρότητα
Και ειδικά είχε γίνει και φίλος με έναν εξ αυτών, τον Ντανιέλ Μπλανσάρ, ο οποίος υπέγραφε τότε ο Πιέρ Κανζιέρ, όλοι στο σοσιαλισμό στην πραγματικότητα γραφόνα ψευδόνυμα. Και οι ανταλλαγές και οι συζητήσεις μεταξύ τους κατέληξαν κιόλας σε ένα κοινό κείμενο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το 60, που λέγεται «Προκαταρκτικές σημειώσεις για την ενότητα του επαναστατικού προγράμματος», έτσι βαρύδου μου. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλό, στο οποίο συνενώνουν, φέρνουν σε διάλογο μία βασική ιδέα που ήταν από το σοσιαλισμό η βαρβαρότητα, δηλαδή ότι η σημερινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τη διαίρεση μεταξύ διευθυντών και εκτελεστών και την έννοια των καταστασιακών του θεάματος, ότι η υπόλοιπη ζωή οργανώνεται με βάση το θέαμα, δηλαδή υπάρχουν αυτοί που είναι οι δημιουργοί, έτσι, και οι άλλοι είναι οι παθητικοί θεατές. Φέραν αυτά τα δύο σε συζήτηση μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, ναι, πολύ πολύ καλό. Οπότε ναι, επηρεάστηκαν από την σκέψη του σοσιαλισμού στη βαρβαρότητα, δεν θα έλεγα ακριβώς δικαστόρια δίκη. Μάλιστα, μέχρι το 58, ας πούμε, αναφέρονται στα Σοβιετική Ένωση ως εργατικό κράτος. Αυτό υπάρχει και μέσα στην έκθεση για την κατασκευή καταστάσεων του Γκίντεμπορν, ιδρυτικό κείμενο της καταστασιακής διεθνούς του 57, που λέγεται «Εργατικά κράτη» κτλ. Ο όρος «εργατικά κράτη» είναι τροτσκιστικός, από τον Τρότσκι. Προέρχεται από την ιδέα του ότι αυτά τα κράτη έχουν μια δομή σοσιαλιστική σε μεγάλο βαθμό, έχουν πραγματώσει κρατικοποίηση της παραγωγής κτλ. Αλλά η υπερδομή τους, δηλαδή το κράτος, είναι μια διεφθαρμένη γραφειοκρατία. Οπότε δεν τους ασκούμε κριτική σαν να είναι καπιταλιστικά κράτη, αλλά σαν κράτη που λίγο τους μένει. Δηλαδή αρκεί να φύγει ο Στάλιν και να μπει ο Τρότσκι για να γίνουν ok, να έρθει να δέσει. Λοιπόν, ναι, τι να κάνουμε, ανθρώπινα. Λοιπόν, στην επαφή τους με το σοσιαλισμό η βαρβαρότητα, αυτοί που ξεπήδησαν από τον τροσκισμό και αυτοί, ο Καστοριάδης και οι υπόλοιποι, είχαν νωρίτερα από τους καταστασιακούς ασκήσει κριτική σε αυτή την ιδέα και είχαν πει ότι δεν είναι τέτοια, είναι γραφειοκρατικός καπιταλισμός. Πράγμα που στην επαφή του Ντεμπόρ και των καταστασιακών με τους σοσιαλισμούς βαρόντες υιοθέτησαν και οι καταστασιακοί, ότι είναι γραφειοκρατικός ή κρατικός καπιταλισμός. Και άρα δεν το αντιμετωπίζουμε πλέον σαν εργατικά κράτη και τέτοια. Αλλά είναι μια μορφή καπιταλισμού, το συγκεντρωμένο θεαματικό κτλ. Ναι, ωραία. Με την κριτική θεωρία, πιστεύεις ότι είχαν κάποια επιρροή ή είχαν αυτούς? Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Δηλαδή, η έννοια του θεάματος μοιάζει ίσως κάπως, θυμίζει την έννοια της βιομηχανικής κουλτούρας, ξέρω εγώ, που έχει ο Αντόρνο, που είχαν αυτοί και... Αλλά δεν μπορώ να πω, μάλιστα υπάρχει ένα ενδιαφέρον βιβλίο του Άνσελμ Γιάπε για το τέλος της τέχνης στον Ντεμπόρ και στον Αντόρνο. Έχει βγει και στα ελληνικά. Θα έλεγα ότι μπορούμε να εντοπίσουμε γενικά διαφόρων δύο ή τριών ειδών συγγένειες σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή η μία είναι αυτή που μπορούμε εμείς να εντοπίσουμε θεωρητικά και απ' έξω, βλέποντας τις ομοιότητες αυτής της θεωρίας με εκείνη τη θεωρία. Έτσι. Εκ των υστέρων, ας πούμε. Ναι, εκ των υστέρων. Ναι. Και απ' έξω. Ναι, ναι. Η άλλη είναι το να βρεις πραγματικά σε αυτή τη θεωρία όχι η στοιχεία που εσύ τα βλέπεις να μοιάζουν, αλλά που οι ίδιοι που την έχουν γράψει τη δεύτερη λένε ότι τα παίρνουμε από εδώ, από εκεί, από εκεί, αναφορές. Δεν υπάρχουν τόσες αναφορές. Μάλλον δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αναφορές στον Χοχάιμερ ή στον Αντόρνο. Στο Μαρκούζε υπάρχουν αναφορές, ναι. Όχι ιδιαίτερα φιλικές όμως, στους καταστασιακούς. Και η τρίτη, έτσι, πιο δυνατή σε σκέψεις μορφή συγγένειας είναι αυτή που δεν τη διαπιστώνουμε εμείς απ' έξω, ούτε είναι απροσθεωρητική, αλλά είναι αυτή που έχουν φτιάξει μεταξύ τους οι άνθρωποι της μιας και της άλλης θεωρίας, όπως ήταν σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα και καταστασιακοί ήρθαν μαζί, συμπορέθηκαν, συνδιαλεχτήκανε, μπορεί να μην τα βρήκαν σε όλα, σε κάποια τα βρήκανε. Εκεί πέρα υπήρχε σαφή συγγένεια και, από τα μέσα. Ναι.
και θεωρητική και πρακτική. Οπότε, ναι, για την κριτική θεωρία υπάρχουν οι συγγένειες, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο καθοριστικές. Mm-hmm. Τις βλέπουμε μάλλον εκ των υστέρων. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ακαδημαϊκά. Έχει και αυτό την αξία του, mm-hmm. αλλά ναι. Ωραία. Με πολιτικά κόμματα της εποχής τους είχαν επαφές καταστασιακή? Όχι, δεν είχαν με κανένα πολιτικό κόμμα. Ούτε με οργανώσεις. Ούτε με οργανώσεις, ας πούμε. Ναι, είχαν. Με μικρές... Μπορείς να συμβουλευτείς ό,τι θες, έτσι, επειδή ναι, ναι, ναι. πράγματα που δεν μπορείς να τα... Και αυτά που θυμάσαι τώρα μου είσαι κάνει εντύπωση πως θα θυμάσαι όλα αυτά. Πραγματικά. Έχω κάνει το προσωπικό διδακτορικό μου. Ναι, μου είσαι κάνει εντύπωση τώρα. Οπότε μπορείς να συμβουλευτείς ό,τι θες, ναι. Όχι, εντάξει. Θα τελειώσω. Ναι, δεν είπα. Έχουμε και κάποια ηλικία. Ναι, εντάξει, αυτό. Φέρτε μου ω3. Ναι, μπορεί, εντάξει. Μπορεί να έχεις πρόβλημα με αυτό. Ναι, ναι, όχι, δεν έχω. Ωραία. Λοιπόν, επαφές με πολιτικά κόμματα δεν είχαν. Με διάφορες ομάδες μικρές είχαν. Mm-hmm. Παράδειγμα, στο τέλος τη δεκαετία του 60, φαίνεται ότι είχαν έρθει σε κάποια επαφή με μια Ιαπωνέζικη... Ναι, ναι, με μια Ιαπωνέζικη, τουλάχιστον δήλωναν ότι την εκτιμούν ιδιαίτερα. Φαίνεται ότι κάποιο είδους, μπορεί να ήταν αλληλογραφία, επαφή είχαν τη Ιαπωνέζικη Ζενκακούρεν. Η Ζενκακούρεν ήταν μια ακροαριστερή νεολαίστικη κυρίως οργάνωση. Είχε ιδρυθεί από το 1948. Μάλιστα, τώρα δεν ξέρω αν κανένας έχει εικόνες, αλλά τότε παλιότερα υπήρχαν εικόνες από τις διαδηλώσεις τους, που ήταν αυτοί που είναι όλοι μαζί με κάτι κράνη, με ένα σφυροδρέπανο στα κράνη και κάτι τεράστια ακόντια, που όταν πηγαίνανε προς την αστυνομία τα κατεβάζανε σαν σάρισες και κάνανε ντου, ας πούμε, κάτι τρίμετρα. Η Ζενκακούρεν ήταν πάρα πολύ μαχητική και μάλιστα ήταν γνωστή γιατί υποστηρίζαν την αυτοδιεύθυνση. Με μια έννοια της αυτοδιαχείρισης, βασικά της αυτοδιεύθυνσης, ότι έτσι που και αυτοί την πήραν και οι καταστασιακοί και την είχαν. Και είχαν γίνει γνωστοί γιατί είχαν... καταφέρει να μην επιτρέψουν στο να προσγειωθεί στην Ιαπωνία το αεροπλάνο του Eisenhower που πήγαινε να τους επισκεφθεί μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα έκαναν στο αεροδρόμιο, δεν έφυγε ο Eisenhower, δεν φύγεσαι καν. Ναι, και μετά στη δεκαετία του 60 είχαν και τεράστιες συγκρούσεις με τους αγρότες είχαν ενωθεί που σε μια πολύ μεγάλη περιοχή που είχε απαλλατρωθεί και πήγαιναν να χτίσουν το αεροδρόμιο Ναρίτα, ένα μεγάλο. Αυτοί είχαν ενωθεί με τους αγρότες και κάνανε τεράστιες συγκρούσεις, στείνανε πύργους. Βέβαια φτιάχτηκε στο τέλος, αλλά ήταν μια δεκαετία τρομερών συγκρούσεων. Από εκεί είχαν γίνει γνωστοί. Mm-hmm. Με αυτούς λοιπόν είχαν κάποια παρέδοση. Είχαν με μια ισπανική ομάδα Άκρατας, που αναφέρονται έτσι, επίσης ακροαριστερία. Με αυτή την ομάδα των φοιτητών στο Στρασβούργο. Είχαν μια επαφή που έγινε το σκάνδαλο του Στρασβούργου. Για ένα διάστημα, μάλιστα, φαίνεται ότι θέλησαν να πολιτικοποιήσουν τα λεγόμενα μπλουζόν νουάρ. Είναι τα μαύρα, τα πέτσινα, τα δερμάτινα, ας πούμε, μπουφάν. Τα μπλουζόν νουάρ τα οποία ήταν έτσι περιφερειακοί, χούλιγκανς, ρόκερς, οι οποίοι ήταν περιθώριο. Και θέλανε να τους πολιτικοποιήσουν. Νομίζω ότι είχε αναλάβει τη δουλειά ο Βανεγκέμ. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε. Δεν φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Ήταν μέσα στα αυτά τους. Κυρίως βέβαια η επαφή τους ήταν με την ομάδα Σοσιαλισμό Συμβαρβόρητα, διαγνωσμένη και με αποτυπωμένα πώς τα λένε, ντοκουμέντα. Και ήταν και καρποφόρα. Θέλω να μου πεις λίγο την άποψή τους για την ύπαρξη του κράτους και για το κράτος γενικά, ποια είναι? Ναι, είναι αντικρατιστές. Mm-hmm. Το εντάσσουν σε αυτό που ονομάζουν διαχωρισμένη εξουσία. Δηλαδή, είναι μια εξουσία η οποία δεν προέρχεται από την ίδια την κοινωνία, δεν είναι εντός της κοινωνίας, mm-hmm. αλλά έχει αποσπαστεί από την κοινωνία και την ελέγχει από έξω. Ένα κλασικό σχήμα υπάρχει και στο Μάρξ και στον Έγγελς, υπάρχει φυσικά στους αναρχικούς. Αυτή λοιπόν με το κράτος ως διαχωρισμένη εξουσία και με κάθε μορφής διαχωρισμένη εξουσία, δηλαδή και την επαναστατική οργάνωση ως διαχωρισμένη
και μέσα στην οργάνωση το διαχωρισμένη εξουσία ήταν πολέμη με αυτό, όχι με την ίδια την έννοια της εξουσίας γενικά, έτσι, αλλά με την έννοια της διαχωρισμένης εξουσίας. Και εσύ και με το κράτος ήταν σαφώς αντικρατιστές. Υποστηρίζαν και τα εργατικά συμβούλια και τη γενικευμένη αυτοδιεύθυνση, δηλαδή μέσα ότι σε μια κοινωνία επόμενη, καταστασιακή, θα είναι οργανωμένη, ας πούμε, στο πολιτικό θεσμικό επίπεδο με βάση τα εργατικά συμβούλια, τα προλεταριακά συμβούλια σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τόπο, σε οπουδήποτε θέση, και με βάση την αρχή της γενικευμένης αυτοδιεύθυνσης, δηλαδή διεύθυνση της ίδιας της ζωής, όχι μόνο διαχείρισης του εργοστασίου αλλά ή τόπου δουλειάς, αλλά όλης της ζωής. Άρα φαντάζομαι ότι ήταν και ενάντια, ας πούμε, στο λεγόμενο προλεταριακό κράτος. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, βέβαια, η κριτική που κάνανε και στο λενινισμό, που το θεωρήσανε ότι ουσιαστικά ο Λένιν αυτό που έφτιαξε ήταν ένας γραφειοκρατικός ή κρατικός καπιταλισμός, και στο σταλινισμό ήταν ολοσχερής και αμήλικτη. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Θα σε ρωτούσα τώρα, αλλά μου το έχεις απαντήσει αυτό, πώς έβλεπαν τα καθεστώτα του Ανατολικού Μπλοκ και τη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Νομίζω ότι έχει αποκριθεί ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το 1958 περίπου, σαν εργατικά κράτη, μετά γραφειοκρατικό καπιταλισμός. Υπέρ ή κατά της αντιπροσώπευσης και της αστικής δημοκρατίας, πώς θα βλέπαμε αυτά? Ναι, λοιπόν, ήταν σαφώς κατά της αστικής δημοκρατίας, αλλά με την έννοια ότι θεωρούσαν, και ήταν μια διαδεδομένη ιδέα αυτή, βέβαια, ότι δεν είναι πραγματική δημοκρατία. Δεν ήταν κατά της αντιπροσώπευσης γενικά, αλλά υποστηρίζανε την αντιπροσώπευση, δηλαδή αντιπρόσωποι, γιατί για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σχήμα συλλογικό και κοινωνικό, δεν μπορεί όλοι την ίδια στιγμή να κάνουν τα ίδια είδαση. Προφανώς χρειάζεται μια οργάνωση και μια εκλογή αντιπροσώπων για να φέρουν σε πέρας μια δουλειά. Αλλά αυτό που υποστηρίζανε, βέβαια, ήταν ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι υπόλογοι στη βάση, δηλαδή πρέπει να τους αναντίθεται συγκεκριμένα έργα να κάνουν. Σε αυτά πρέπει να είναι υπόλογοι, όχι εν λευκό, δηλαδή εξουσιοδότηση για χι χρόνο να κάνει όλος ό,τι θέλει, να είναι υπόλογοι και ανακλητοί ανά πάσα στιγμή. Αυτό ήταν το σχήμα που είχαν και οι συμβουλιακοί και οι αναρχικοί. Άρα μάλλον περισσότερο μιλούσαν για εκπροσώπους και όχι για αντιπροσώπους. Δηλαδή... Μπράβο. Περισσότερο εκπρόσωποι. Ναι. Περισσότερο εκπρόσωποι. Τώρα να πάμε, ας ρωτήσω κάτι για τα εσωτερικά τους. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπήρχε κεντρικό αποφασιστικό όργανο, ναι, καταστασιακή διεθνή, ναι, και στις κατατόπιες οργανώσεις που κατάλαβα από το βιβλίο ότι υπήρχαν, ναι, ναι, κεντρική γραμμή, ή αποφάσιζε κάθε... ας πούμε, θα το θέσω έτσι, δεν ξέρω πώς το έθεσαν και είναι εθνική οργάνωση, για το τι θα κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δω εδώ πέρα τα κοιτάπια μου, διότι έχω κάνει μια αναφορά σε συγκεκριμένα πράγματα που λένε. Ωραία. Δηλαδή, τι γίνεται. Η οργάνωσή τους ήταν στην αρχή, επειδή ήταν σε αυτούς συμπορέθηκαν έπειτα από ζυμώσεις και φιλικές σχέσεις, mm-hmm, όχι μόνο. Διάφορα ρεύματα, διάφορες μικρές ομάδες και άτομα και δυνατές προσωπικότητες. Το σχήμα το οποίο ήταν, ήταν το εξής. Υπήρχαν τα λεγόμενα εθνικά τμήματα, το γερμανικό, το εγγλέζικο, το γαλλικό κλπ. Τα οποία αυτά κάνανε τις δικές τους, τους πειραματισμούς τους. Βέβαια υπήρχε μια σύγκληση αρχών, έτσι, οι βασικές αρχές της καταστασιακής διεθνούς υπήρχαν σαν σύγκληση αρχών που είχε ψηφιστεί στο ιδρυτικό συνέδριο. Κινούνταν με αυτές τις αρχές, αλλά βέβαια με τη σχετική τους αυτονομία.
και το όργανο που είχε την, ας πούμε, την πιο, την αποφασιστική δύναμη ήταν η συνδιάσκεψη, σαν να λέμε η Γενική Συνέλευση. Εκεί πέρα γινόντουσαν συζητήσεις, διαξυφισμοί, κόντρες και κατέληγαν σε κάποιο είδους συμφωνία που μπορεί σε αυτή τη συμφωνία να υπήρχαν διαφωνίες, καταγράφονταν και οι διαφωνίες, δηλαδή χωρίς να είναι οπωσδήποτε υποχρεωτικό ένας που διαφωνεί να ακολουθήσει τη Γενική Συμφωνία. Αρκεί βέβαια στις βασικές αρχές να μην ξεφεύγει. Τότε υπήρχε ο Πέλεκης της Διαγραφής, ο οποίος ήταν... Είναι περίεργο αυτό, δεν είναι. Ναι. Κοίταξε, αν δεις ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, και οι σουρεαλιστές του Μπρετών, ο Μπρετών ήταν φαν της Διαγραφής, διέγραφε αβέρτα κουβέρτα. Λες, τι να διαγράψει. Το πήρε και ο Ντεμπόρ, βέβαια, και ήταν και αυτός φαν. Εντάξει, ίσως κατηγορείται περισσότερο από ό,τι, αλλά όντως ήταν. Μάλιστα, αναφέρει ο Ζαν Μισελ Μανσιόν, ένας από τους παλιούς συντρόφους της παρέας των λετριστών του 50, ας πούμε, στη Γαλλία. Έδωσε μια συνέντευξη που βγήκε το 90, τόσο δεν θυμάμαι, σε ένα βιβλίο με τίτλο «Η Φιλή», «La Tribu», και μίλαγε για αυτή. Ένα ενδιαφέρον ντοκουμέντο και πολύ ωραίο, επειδή είναι και συνέντευξη και μιλάει για, για εκείνες τις καταστάσεις, και λέει ότι, μάλιστα, λέει, η γραμμή που είχε δώσει ο Ντεμπόρ, επειδή ήταν μια δυνατή προσωπικότητα και τον σέβονταν και τον αγαπούσαν όλοι, ήταν ότι όταν διαγράφεται κάποιος, αν το συναντήσουμε στον δρόμο, αλλάζουμε πεζοδρόμια. Δηλαδή, και είχε γράψει και η Μπερνστάιν, που ήταν τότε σύντροφος και σύζυγος του Ντεμπόρ, ότι όχι επιοίκεια. Δηλαδή, η επιοίκεια είναι ένα αστικό ήθος, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να είμαστε επιοίκης, γιατί τότε σε ένα νιτσεϊκό πράγμα, ένα νιτσεϊκό έτσι πράγμα, η επιοίκεια μας κάνει λίγο, μας ξενερώνει. Αδύναμος. Ναι, αδύναμος. Χαλώνει την οργάνωση. Ακούγεται βέβαια αστείο τώρα όταν μιλάμε για λίγους ανθρώπους, αλλά επειδή ήταν... επειδή θέλαν όμως να κάνουν μία, να φτιάξουν μια γροθιά, δηλαδή είχαν αυτή την ιδέα τους, πρέπει να κάνουμε μία γροθιά σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον. Γράφουν, ας πούμε, στο κείμενο αυτό, στις επιστολές, η ιδεολογία της του διαλόγου που ανέφερα και προηγουμένως, σε έναν από τους επιστολογράφους τους από το Ανατολικό Μπλοκ. Προφανώς έλεγε, γιατί, ρε παιδιά, διαγραφές και πολύ αδιαλεκτοί είσαστε, εμείς ζούμε εδώ πέρα. Αυτό το καθεστώς. Μπράβο. Και λέει, και του εξηγούνε ότι, κοίταξε, λέει, η δικιά μας αδιαλαξία είναι μια απάντηση, και μάλιστα με, περιορισμένη απέναντι στην αδιαλαξία που ζούμε εμείς από το περιβάλλον μας και από την κυρίαρχη διανόηση. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, και εδώ στο Παρίσι είναι υπεύθυ, ας πούμε, κλειοσιωπής, υπάρχει, και το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί το βλέπουμε και εμείς σήμερα εδώ πέρα, δηλαδή πίσω από όλη αυτή την χάη δημοκρατία, ας πούμε, υπάρχουν πράγματα που έτσι και τα πεις, έχεις πέσει στον κιάδα. Έτσι, με το γάντι βέβαια, αλλά ναι, έχεις πέσει στον κιάδα. Αυτό το ζούσαν αυτοί τότε. Οπότε, θέλοντας κιόλας να φτιάξουν μια γροθιά, μια αιχμή του δόρατος, θα πούμε η νέα της πρωτοπορίας, πώς την καταλαβαίνανε, είναι κατανοητό ότι κάναν τις διαγραφές για κάποιον ο οποίος βέβαια έσπαγε βασικές αρχές, έτσι. Καμιά φορά η μπάλα έπαιρνε και ανθρώπους που δεν το... Δηλαδή, ας πούμε, διαγράφτηκε ο Πίνοτ Γκαλίτσιο, ένας φαρμακοποιός, ζωγράφος και βασιλιάς των τσιγκάνων στην Ιταλία, φίλος του Γιόρν, ο οποίος είχε κάνει την βιομηχανική ζωγραφική, ένα άλλη ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Επειδή, λέει, είχε επαφές με εμπόρους τέχνης, ας πούμε, που... Θεωρείται να είναι επίτρεπτο, κατά κάποιο τρόπο, ή όχι. Ναι, ήταν λίγο τραβηγμένο. Ήταν πολύ τραβηγμένο για την περίπτωσή του. Και μετά, όταν πέθανε το 64, του είχαν μια νεκρολογία που φαίνεται ότι... Το καταπέστησαν, ας πούμε. Ναι, σαν να το παράξυλο. Φαίνεται ότι τον σεβόντουσαν πάντοτε. Άλλωστε, υπήρχαν άνθρωποι που
διαγράφτηκαν και παρέμεναν φίλοι. Δεν ήταν πάντα με όλους ότι τους κόβουμε. Ή ο Γιώργος απομακρύνθηκε, παρέμεινε φίλος με τον Ντεμπόρ παρά τις μεγάλες διαφωνίες που είχε για την πορεία της διεθνούς μετά, από το 1963. Παρέμεινε μέχρι τέλους πάρα πολύ καλοί φίλοι και οι δύο μεταξύ τους. Ωραία. Ήταν σε αυτό το τρόπο που αναφέρθηκες στις διαγραφές. Ναι. Αν πριν φτάσουν στη διαγραφή, προσπαθούσαν ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να. Δηλαδή να μην διαγραφεί κάποιος ας πούμε, κατευθείαν. Προσπαθήσουν κάπως να υπάρξει μια σύγκληση. Ναι, ναι, φυσικά δεν υπήρχε. Υπήρχε μεγάλη συζήτηση. Αυτό φαίνεται από τις συνδιασκέψεις που έχω και εγώ μεταφέρει στην ανθολογία, ότι γίνεται συζήτηση που κρατάει και μέρες. Δηλαδή, οι συνδιασκέψεις δεν ήταν μια μέρα και τελειώσαν, μπορεί να ήταν και τριήμερες και τετραήμερες. Και οι συζητήσεις κρατάνε πολύ καιρό, έχουν προηγηθεί πριν από τις συνδιασκέψεις, γίνονται μέσα στις συνδιασκέψεις, υπάρχει μια διαρκής ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ τους. Δεν είναι δηλαδή το πρώτο μέλημά τους η καθαρολογία, η καθαρότητα, η συνοχή και αυτά που τα έχουν κάνει κάποιοι φετίχ ότι έτσι και διαγράφουμε. Υπήρχε δηλαδή, βέβαια, αυτό το σχήμα της οργάνωσης που ήταν η συνδιάσκεψη το βασικό όργανο, το αποφασιστικό, δηλαδή η Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης, κράτησε μέχρι το 1962, κάπου εκεί πέρα. Τότε έγινε μία συνδιάσκεψη, στην οποία σιγά σιγά είχαν αποχωρήσει ή διαγραφεί οι καλλιτέχνες, καλή ώρα Γκαλίτσου και άλλοι. Είχε αρχίσει να φεύγει το βάρος, δηλαδή η τέχνη κάπου να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και είχε εμφανιστεί και ο Van Engem, μια άλλη δυνατή προσωπικότητα, και να πηγαίνει περισσότερο προς την πολιτική. Και τότε καταργήθηκαν τα εθνικά τμήματα και ψηφίστηκε η δημιουργία ενός κεντρικού συμβολίου, σαν κεντρική επιτροπή, το οποίο, να το βρήκα εδώ πέρα το κοιτάπι, το οποίο, έχω γράψει και κάτι που έχει ενδιαφέρον. Ας πούμε στην περιπλάνηση, όταν κάναν την DERIV που λέγανε πειραματική περιπλάνηση, την έκαναν σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων, δηλαδή έσπαγε το group σε μικρότερες ομάδες και κάνανε στην ίδια περιοχή αυτή την περιπλάνηση μες στην πόλη, και διαλέγανε, όπως αναφέρει στη θεωρία της περιπλάνησης ο Ντεμπόρ, μικρές ομάδες με περίπου κοινό επίπεδο συνείδησης και όχι με την ευρία του όρου, ώστε η διασταύρωση των εντυπώσεων των διαφορετικών ομάδων στη συνέχεια να επιτρέπει την εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων. Αυτό μοιάζει με αυτό που κάναμε, δηλαδή υπήρχε ο πειραματισμός των διαφόρων τμήματων, έτσι, και μετά διασταυρώνονταν οι εμπειρίες τους και από εκεί έβγαινε ένα συμπέρασμα. Αυτό το μοντέλο μάλιστα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που ο Άσγερ Γιόρν αναφέρει αργότερα, το 1964, στις αναλύσεις που κάνει για την τριλεκτική και την ευρωπαϊκή τριλεκτική, ταιριάζει το μοντέλο που, το οργανωτικό μοντέλο πρότυπο των σκανδιναβικών λαών, των βόρειων λαών, που έχουν ας πούμε τον ατομικό πειραματισμό και βρίσκονται στο TING, το κοινοβούλιο εκείνο, και διασταυρώνουν τους πειραματισμούς και αποφασίζουν τι θα ακολουθήσουν. Όταν λοιπόν το 1962 έγινε η συνδιάσκεψη του Μονάχου, της Αμβέρσας, σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει η φυσιογνωμία του, εκεί αποφασίστηκε η κατάργηση των εθνικών τμήματων. Και λέει το εξής, γι' αυτό το έψαχνα να το βρω, γιατί είχε ενδιαφέρον. Λέει, η συνδιάσκεψη αποφάσισε την αναδιοργάνωση της καταστασιακής διεθνούς, η οποία θεωρείται πλέον ως ενιαίο κέντρο. Η κατανομή σε εθνικά τμήματα καταργείται. Το κέντρο αυτό δεν θα απαρτίζεται πλέον από εκπροσώπους των τοπικών ομάδων, αλλά θα θεωρείται ότι εκπροσωπεί αυτό το ίδιο το κέντρο σφαιρικά τα συμφέροντες καινούριας θεωρίας της αμφισβήτησης. Ξαφνικά μπαίνει και η θεωρία σαν σημαντικός στόχος, που δεν ήταν ντε και καλά εξ αρχής. Το τελευταίο συμβούλιο, λοιπόν, κεντρικό συμβούλιο, ορίστηκε στην Αμβέρσα, σε αυτή τη συνδιάσκεψη, και θα έχει σαν έργο του να εκλέξει μέσα στον επόμενο χρόνο τους υποψηφίους που θα γίνουν μέλη, καινούρια μέλη της ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ,
η οποία έχει γίνει στην ολότητά της αυτό το κέντρο. Δηλαδή η ΚΔ όλοι ταυτίστηκε με το κέντρο. Down. Και αυτό από το κεντρικό συμβούλιο περιβάλλει τους 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 και τα λοιπά. Είναι λίγο γραφειοκρατικό ακούγεται αυτό. Γίνεται πιο συγκεντρωτικό, ναι. Πιο συγκεντρωτικό. Βέβαια και το κέντρο γίνεται συζητήσεις και τα λοιπά, αλλά βλέπεις ότι πραγματικά μέσα από τα αντικουμένα με την πορεία, κάπου εκεί αρχίζει κάπως και πέφτει λίγο η δύναμη της συνδιάσκεψης και της... Φυσικά μεταξύ τους ανταλλαγές, συζητήσεις υπήρχαν πάντα, έτσι, αλλά σαν να χάνεται αυτό το αρχικό, το... Η ζωντάνια, ας πούμε. Η ζωντάνια. Έχει ο Γιώργος μια πολύ ωραία εικόνα που θέλω να τη μεταφέρω, γιατί νομίζω ότι περιγράφει αρκετά καλά το πώς ξεκίνησαν. Έχει την εικόνα ενός σημείου που συναντιούνται οι παραπόταμοι, οι διάφορα ριάκια μάλλον, και σχηματίζεται ένα ποτάμι. Εκεί, σε αυτό το σημείο, τα νερά γίνεται βόρβορος, αναστάτωση και ακόμα δεν έχει, στην αρχή δεν αποφασίζεται πού θα πάει το ποτάμι, θα γίνει ποτάμι, θα γίνει λίμνη, θα πάει κάπου. Ήταν σαν να η καταστασιακή θέση να ήταν στην αρχή τουλάχιστον αυτό το σημείο. Συνάντηση διάφορα βήματα, την αναστάτωση με τη ζωντάνια, με τέτοιο που ακόμα δεν έχει όμως πάρει ότι θα πάμε προς τα εκεί και μόνο. Μετά το 1963 άρχισε να πηγαίνει περισσότερο προς τη θεωρία, βασικά. Επάνω στη θεωρία. Τώρα, μπορεί να είναι λίγο αφιλής αυτή η ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Επιτρέπεται. Ναι. Η διαγραφή παίζει πάνω από το κεφάλι σου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τα ντοκουμέντα της καταστασιακής διεθνούς αν υπήρχε εντός της ιεραρχία τυπική ή άτυπη. Ή ανήσυχα, ας πούμε, η αρχή της πλειοψηφίας ή προσπαθούσαν για ομοφωνία. Ναι. Όπως σου είπα, ήταν η διάσκεψη το αποφασιστικό όργανο. Πάλι δεν ήταν τόσο... δεν έπεσε τόσο πολύ η ιδέα της πλειοψηφίας, γιατί οι δουλειές που είχαν να γίνουν αφινόντουσαν στο κάθε τμήμα να αποφασίσει τι δουλειά θα κάνει. Και υπήρχαν βέβαια και δραστηριότητες που κάνανε όλοι μαζί. Μπορούμε να αναφερθούμε αργότερα και σε κάποιες από αυτές, έχουν μερικές ενδιαφέρον των χρόνων εκείνων. Τώρα, η ιεραρχία. Κοίταξε, για παράδειγμα, την έννοια του διευθυντή των καταστάσεων, στη δημιουργία του, στην οργάνωση των καταστάσεων, την δέχονται, ότι τις καταστάσεις καλό είναι να υπάρχει ένας διευθυντής, σαν σκηνοθέτης. Αυτό βέβαια, για κάθε κατάσταση που δημιουργείται, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ντε και καλά ιεραρχία. Ιεραρχία σημαίνει όταν κάποιος παγιώνεται σε αυτή τη θέση, έτσι, και πλέον δεν τον λες με τίποτα και οι δικαιολογίες και όλα για τις οποίες παγιώνεται είναι κατά τα άλλα και τελείως ανορθολογικές, δηλαδή είναι επειδή αυτός είναι ο παλιός, ξέρω. Άρα, έχει την υπεγνώση. Ναι. Ως σκηνοθέτης, ας πούμε, ναι. Αυτός που σκηνοθετούσε μια κατάσταση κάθε φορά, άλλαζε. Ναι, άλλαζε, ναι, ναι, άλλαζε, ναι. Okay. Τώρα, παρόλα αυτά, στο αληθινό σχίσμα, ένα βιβλίο που γράψαν το De Borrondo Sanguinetti το 1972, όταν πια διαλυότανε, είχαν απομείνει μόνο αυτοί οι δύο. Και μετά από, ουσιαστικά εκεί διαλύθηκε, δεν ήταν απλό σχίσμα, ήταν διάλυση της, στην πραγματικότητα. Μετά μάλιστα από κάποια χρόνια τσακωθήκαν και μεταξύ τους. Ναι, είναι αυτό που είχε ο Λεμανάκ ένα πολύ ωραίο με το που διέγραψε ο ένας, ήταν αυτός και η αδερφή του, ξέρει, μέσα στο κόμμα και για λόγους καθαρότητας τη διέγραψε. Και μετά... Τέλο έχει πλάκα ένα κείμενο του στο βιβλίο Ο Κήπος. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν διαπιστώνουν ότι μιλώντας για το παρελθόν, ότι παρά την αντίθετη βούληση των καταστασιακών για μια πραγματικά αντιεραρχική οργάνωση, οι στιγμές της ισότητας ήταν άγραφο χαρτί στην ιστορία της ΚΑΠΑ, της καταστασιακής διεθνούς. Δηλαδή δεν εξασφαλίστηκε η ισότητα. Βέβαια,
σε μια ομάδα που υπάρχουν δυνατές προσωπικότητες και λιγότερο δυνατές άλλοι που μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τους άλλους, είναι πραγματικά δύσκολο, ειδικά όταν αυτή η ομάδα έχει ένα στόχο όσο περισσότερο γίνεται εξωτερικός, να επηρεάσω κάτι έξω από εμένα και όχι να επηρεάσω πρώτα εμένα, δεν ασχολείται τόσο με αυτές τις διαφορές. Όσο δηλαδή κρατούσαν το θέμα εμείς θα κάνουμε καταστάσεις που έχουν σχέση και με τις μεταξύ μας δυναμικές και δεν είναι μόνο για την αλλαγή του κόσμου, εκεί μπορώ να πω ότι αυτό και μόνο εξασφάλιζε περισσότερο δυναμικές που πήγαιναν προς την ισότητα. Τώρα, αυτό σημαίνει και σε όλες τις οργανώσεις οι οποίες θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο χωρίς να αλλάξουν τον εαυτό τους. Έτσι, δηλαδή πλέον το βάρος, εφόσον πρέπει να βιδώσω μια βίδα, τώρα θα δω εκείνο που έχει το καλύτερο χέρι για να τη βιδώσει. Εσύ που δεν μπορεί να τη βιδώσεις, πήγαινε στην άκρη, θα σε δούμε αργότερα. Εντάξει, και στο τέλος καταλήγεις να βιδώνεις μόνο βίδες, ας πούμε. Δηλαδή στενεύεις το όνομα της αλλαγής του κόσμου, που φυσικά πρέπει να γίνει αυτό, αλλά όταν δεν εξετάζονται και εσωτερικές δυναμικές, και έτσι εκεί πέρα υπάρχει πραγματικά πρόβλημα. Βέβαια, υπήρξαν προσπάθειες για εσωτερική δημοκρατία, δεν μπορούμε να πούμε δεν υπήρξαν, και όλο αυτό με τις συνδιασκέψεις και με τα συζητήσεις είχαν και σχέσεις πραγματικές μεταξύ τους, δεν ήταν τυπικές, έτσι. Αλλά γίνανε και κάποια πράγματα, δηλαδή αυτό, ξαφνικά η συνοχή μπήκε, ειδικά από το 1962 και μετά, σαν βασικό θέμα η θεωρητική συνοχή. Θεωρητική συνοχή τι θα πει, ας πούμε. Άρχισε να μπαίνει περισσότερο το να επηρεάσουμε τον κόσμο, αυτό που είπα και πριν. Ένα παράδειγμα είναι ότι η στραβοτιμονιάς που έκανα στο θέμα της ισότητας, ας πούμε, γιατί κάνα και τέτοια βέβαια, εντάξει, ουδείς αναμάρτητος. Λίγο, ας πούμε αμέσως μετά το σκάνδαλο του Στρασβούργου το 1966, η ομάδα των καταστασιακών που ήταν στο Στρασβούργο, ο Γκαρνό και ο Φρέι, ο Γκαρνό είχε γράψει και ένα πολύ ωραίο κείμενο για το εμπόρευμα και το φετιχισμό του μέσα στο περιοδικό, δεν το μετάφρασε όμως από αυτό. Αυτή λοιπόν η ομάδα μαζί με ένα-δύο από τους φοιτητές που κάναν το σκάνδαλο του Στρασβούργου έθεσαν το θέμα της ισότητας στην οργάνωση την καταστασιακή διεθνή. Θεώρησαν ότι υπήρξε ένα καπέλωμα κάπως της όλης προσπάθειας από το κέντρο το Παρίσινο. Πήγε ο Καγιάτη, έκανε εντάξει. Λοιπόν, και έγραψαν και μια πολύ ενδιαφέρουσα μπροσούρα για το θέμα αυτό της ισότητας που έχει ενδιαφέρον όχι μόνο ιστορικό για αυτούς αλλά γενικότερο. Ωστόσο, όχι μόνο δεν εισακούστηκαν, διαγράφτηκαν επί τόπου με το επιχείρημα ότι γινόταν προσωπικές εμπάθειες, ότι την είχαν με τον Γκαγιάτη κτλ. Μπορεί να πέσαν και τέτοια πράγματα, αλλά είχε ενδιαφέρον, οπότε αυτό πέρασε. Και έρχονται μετά και λένε δυστυχώς άγραφες σελίδες αυτές τις ισότητες. Έπειτα, όταν ξανακάνανε, άρχισε σιγά σιγά να πέφτει η ιδέα της συνδιάσκεψης όταν μετά το Μάιο 68-69 αποφασίσαν να κάνουν μια συζήτηση αναπροσανατολισμού της καταστασιακής διεθνούς στην οποία να συμμετέχουν όλοι και τα λοιπά, και η οποία κράτησε από το 69 μέχρι το 71, ήταν πια πολύ αργά. Δηλαδή φάνηκε ότι είχε αποδυναμωθεί, είχε χάσει τη δύναμή της. Ναι, είχε χαθεί. Για που λέγαμε τώρα για την εταρχία που μου έλεγε και για που ανέφερε το παράδειγμα του σκηνοθέτη των καταστάσεων, ας πούμε. Εγώ από ό,τι κατάλαβα από την αρχή το περιοδικό τους, είχε ως διευθυντή τον Ντεμπόρ. Είχε και το copyright, όπως τον είχε το τίτλο, ήταν στο όνομά του. Ωραία. Αυτό όμως είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Ναι. Σωστά. Ναι. Ωραία. Πώς είχαν οι άλλοι την αυγή, ξέρω εγώ, να την κρατήσανε μετά τη διάσπαση. Αυτό υποδηλώνει μια ιεραρχία. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος άλλος να διευθυνθεί το περιοδικό, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ. Δηλαδή το πρώτο. Όχι, αυτός ήταν ο διευθυντής και με τον νόμο για με τη σφραγίδα. Ναι. Το είχε κατοχυρώσει. Τον επέλεξαν οι ίδιοι να είναι ο διευθυντής, ξέρουμε κάτι τέτοιο ή ο ίδιος. Δεν ξέρω.
Δεν το ξέρω συγκεκριμένα πώς έγινε. Δεν ξέρω και αν υπάρχει κάποιο ντοκουμέντο που να το αναφέρει και στο οποίο μπορεί να στηριχθεί με σοβαρότητα κανένας. Υποθέτω ότι θα μπορούσε να είναι και τιμή Σένεκεν, με την έννοια ότι την ιδέα της κατασκευής των καταστάσεων εν πόλης προήρθε από τους λετριστές της αριστεράς, δηλαδή τότε τον Ντεμπόρ, ας πούμε. Οπότε με αυτή την έννοια η έννοια της καταστασιακής, το καταστασιακή διεθνής, τιμή Σένεκεν του δόθηκε. Το καταλαβαίνω ήταν πολύ λογικό και δεν θα... δεν υπάρχει καθε αυτό πρόβλημα με το να έχεις εσύ τη σφραγίδα της οργάνωσης, αν στην πράξη τα πράγματα κυλάνε καλά. Όταν βέβαια δεν κυλάνε καλά και εσένα σε πιάσει το «μα εγώ που τα έδωσα όλα για την οργάνωση και εσύ», εκεί και πέρα ασκείς την εξουσία με τον νόμο. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα κυριότερα σημεία που πιστεύεις ότι προσέφεραν οι καταστασιακοί σε αυτό που λέγεται επαναστατικό πνεύμα και τι εννοούσαν οι ίδιοι με αυτό το νόμο. Γιατί τώρα μπορεί να εννοούσαν κάτι άλλο από αυτό που θεωρούσε, ξέρω, ένας μαρξιστής, ένας αναρχικός. Ναι. Ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα που προσέφεραν στην ιδέα του να ξαναεφεύρουμε την Επανάσταση είναι η ρήξη που κάνανε και το δηλώνει και ρητά σε διάφορα κείμενά τους και τέτοια, ότι πρέπει να σπάσουμε, να έρθουμε σε ρήξη με την ιδέα ότι αυτό που ζητάμε είναι ψυγεία για όλους, μπριζόλες για όλους. Που ήταν η βασική ιδέα του παλιού εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος, ότι η αυθονία για όλους, δηλαδή να αναβλήσουν οι παραγωγικές ποταμοί των παραγωγικών δυνάμεων για όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα δηλαδή ότι ήταν κυρίως το πρόβλημα στην εκμετάλλευση και στην κακή διανομή του προϊόντος εξαιτίας της εκμετάλλευσης. Αυτοί επικεντρώσαν και πάλι στο θέμα της αλωτρίωσης, που είναι κάτι βαθύτερο από την απλή εκμετάλλευση. Επικέντρωσαν στο πρόβλημα της ίδιας της ζωής, στη σφαιρικότητα της, κριτική της καθημερινής ζωής που αναφέρουν. Οπότε ότι αυτό που λέμε επανάσταση, αν για να την ξαναεφεύγουμε, πρέπει να σκεφτούμε και να δράσουμε συνολικότερα πάνω στην ίδια τη ζωή και όχι κάτι μελλοντολογικό, δηλαδή να μαζέψουμε το κίνημα και άντε βούρ να σπάσουμε την πόρτα, ας πούμε, και να περάσουμε στο μέλλον. Από τώρα και η ίδια είναι το καταστάσιο. Σωστά. Από τώρα. Τώρα. Να προεικονίσουμε το μέλλον. Κάτι. Προεικονίζουμε το μέλλον και τώρα αλλάζουμε τη ζωή μας προς μια κατεύθυνση αυτή της ελευθερίας. Αυτό λοιπόν ήταν για μένα πολύ μεγάλη συνεισφορά. Βέβαια πάνω σε αυτό είχαν backup. Υπήρχε ο Henri Lefebvre, υπήρχε η τέχνη, οι καλλιτεχνικές πρωτοπορίες κυρίως που ήταν πάνω σε αυτό το αίτημά τους. Ο Henri Lefebvre που είχε θέσει την κριτική της καθημερινής ζωής, θα μιλήσουμε και γι' αυτό πιο μετά. Οπότε βασική η συνεισφορά τους ήταν αυτή και η προσπάθειά τους στην αρχή να σπάσουν την ψύχρα μεταξύ του εργατικού κινήματος και των καλλιτεχνών. Για την οποία μιλάει πάρα πολύ ωραία ο Γιώργος, θα αναφέρουμε σε αυτό. Ο καταστασιασμός, εντάξει, είναι ένα ρεύμα σκέψης που γεννήθηκε μέσα στο δυτικό πολιτισμό, στο δυτικό κόσμο. Υπάρχουν πλευρές του που θα μπορούσαν να αφορούν και τις μη δυτικές κοινωνίες. Ναι. Δεν ξέρω πόσο αυτό το ερώτημα είναι. Ναι, κοίταξε. Καταρχάς, στο βαθμό που ο δυτικός, αυτό που λέμε δυτική κοινωνία, προελάβει και επικρατεί παντού, μαζί με αυτό και οι σκέψεις τους αρχίζουν να γίνονται αναγνωρίσιμες, έτσι δεν είναι ότι λένε κάτι κουφό, και εκτός της Δύσης. Βέβαια έχουν έντονο το μοντερνισμό, και τα, έτσι, αλλά η κριτική που κάνουν στην αλωτρίωση, στην ιδέα της αλωτρίωσης, πιστεύω ότι είναι αναγνωρίσιμη και εκτός του καθαρά δυτικού κόσμου. Τώρα, υπήρξαν και κάποιες μετέπειτα, ήταν ένας Ραφαέλ Παλαΐς λεγόταν, ο οποίος ήταν από τη Γουατεμάλα νομίζω και είχε αναφερθεί στο θέμα του τρίτου κόσμου από τη μεριά την
καταστασιακή, ας την πούμε έτσι. Ήταν και ο Εντουάρντο Ρότε, ένας καταστασιακός. Υπήρχαν και καταστασιακοί εκεί που ήταν, ο Εντουάρντο Ρότε ήταν νομίζω από τη Βενεζουέλα, να πω κάπου εκεί, και μάλιστα πριν από κάποια χρόνια ήταν και στην κυβέρνηση του Τσάβες. Mm-hmm. Ναι, ναι. Είχε γράψει ένα κείμενο για την κατάκτηση του χώρου σε χρόνο εξουσίας, το που υπάρχει στο 12ο τεύχος. Το έχει υπήρξε στο πεζοδρόμιο, σε ένα πεζοδρόμιο είχε βγει πολύ παλιά. Αναφέρεται στην κατάκτηση του διαστήματος, που ήταν τότε φουλ, ας πούμε. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Μετά αυτός έφυγε, διαγράφηκε κτλ. Και του ξαναβρήκανε στο Τζάβες. Δεν ξέρω τώρα τι κάνει. Άρα έχει, πιστεύεις ότι έχει, ας πούμε, πλευρές, πλευρές που μπορούν να έρθει. Ναι, ναι, πιστεύω ότι έχει, ναι, ναι, mm-hmm. ναι, ναι. Yeah. Ή να ενδιαφέρουν τουλάχιστον, να δουν με ενδιαφέρον και... Mm-hmm. Γιατί, κοίταξε, αυτό που κριτικάρουν είναι αυτό το σπάσιμο της ζωής σε πολλά διαφορετικά Σωστά. κομμάτια, χωρίς καμία επικοινωνία μεταξύ τους, που αυτό το πράγμα όσο επεκτείνεται και όπου υπάρχει, η κριτική του αναδεικνύεται σαν σημαντική. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να σου φέρω ένα παράδειγμα, mm-hmm. να μου πεις, θα σου κάνω μετά την ερώτηση. Θα φέρω ως παράδειγμα... Ξύπνησε. Δεν ξύπνησε, ναι. Μιαου, μιαου. Το μουσικό και πολιτικό ταυτόχρονα, μέχρι κάποια εποχή τουλάχιστον, ακόμα και τώρα σε κάποιες πλευρές του κίνημα, ας πούμε, του punk, mm-hmm. Προσπάθησε να σπάσει αυτό το τείχος μεταξύ καλλιτέχνη mm-hmm. και κοινού. Mm-hmm. Δεν έχω ιδέα αν ήταν επηρεασμένοι από τους καταστασιακούς, δεν το ξέρω mm-hmm. αυτό καθόλου. Υπάρχουν, πιστεύεις, κινήματα τέχνης μετά τους καταστασιακούς που με επιρροή τις δικές τους σκέψεις προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο ή κάποια άλλα πράγματα που είναι αποτυπωμένα όμως, δηλαδή να ξέρω mm-hmm. ότι έχουν επηρεαστεί από αυτούς. Ναι. Ακόμα και ας μην είναι αποτυπωμένα, μην είναι διάκριτα αποτυπωμένα, ναι. ή να μην το έχουν πει οι ίδιοι. Ας πούμε, νομίζω ότι ο McLaren, ο manager και τον Sex Pistols, τους ήξερε, όχι προσωπικά, αλλά είχε υπόψη το εγχείρημα των καταστασιακών. Υπήρξε και ένα δραστήριο τμήμα στην Αγγλία, με καταστασιακούς, ήδη από την ίδρυσή τους ήταν ο Ralph Ramney, μετά από αυτούς διαγράφτηκε, αλλά πάντα μείνανε σε κάποια σχέση και μετέπειτα. Σίγουρα οι καλλιτεχνικοί κύκλοι της avant-garde και τους γνώριζαν, είχαν υπόψη το εγχείρημα, παρόλο που ήταν πολύ περιφρονητική απέναντι στα avant-garde και στα happenings και σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά μοιάζουν, ας πούμε, η προσπάθεια του punk να σπάσει και τη μεγάλη εξειδίκευση, δηλαδή παίρνει κιθάρα όποιος θέλει και ρίχνει, με τρία ακόρντα έχει, έτσι, και να σπάσει αυτή η απόσταση, μπορεί να μοιάσει η έννοια του σκανδάλου που κάνανε οι punk, ας πούμε, δίνανε έμφαση στη δημιουργία σκανδάλων, που ήταν μια από τα βασικά όπλα τους, των καταστασιακών, στο ξεκίνημά τους. Είχαν ξεκινήσει κάνοντας σκάνδαλα. Ήταν ένα σκάνδαλο ότι στην Παναγία των Παρισίων, που το Πάσχα ανέβασαν στον Άμβωνα ένα δικό τους ντυμένο ιερέα, ο οποίος σαν ιερέας απευθύνθηκε την ώρα του κηρύγματος και είπε στο κοινό: «Ο Θεός είναι νεκρός». Και έγινε ένας χαμός. Μετά κάνανε το σκάνδαλο με τον Τσάπλιν. Πήγανε, υποπίστανε, μεγάλη βεντέτα της αριστερής διανόησης και τον λιδωρήσανε αγρίως στο ξενοδοχείο που ήταν στο Παρίσι και εκεί έγινε κιόλας η ρήξη τους με τους λετριστές. Σε κάποια σημεία σίγουρα είναι κοντά το punk με αυτούς. Τώρα, άλλες μορφές τέχνης με κάποια καλλιτεχνικά τους πειράματα, όπως ήταν η μεταστροφή, μπορεί να μοιάζουν κάποιες μορφές τέχνης μετέπειτα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι ξέρω. Ναι, ναι. Όχι, έτσι, τάξη, μπορεί ναι. να υπάρχουν ναι. και να μην το ξέρω. Ναι, 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 ναι. Σωστά. Μέχρι το Μάιο του 68 είχαν οι απόψεις των καταστασιακών κάποια επιρροή στο φοιτητικό εργατικό κίνημα ή εκ των υστέρων φάνηκε
ότι είχα, δηλαδή ναι. Είχα κάποια επαφή, ας πούμε, ναι. Καλά, είχα κάποια επαφή με φοιτητές, αλλά θέλω να πω, είχαν επιρροή. Με το σκάνδαλο του Στρασβούργου, το 66 δηλαδή, εκεί αποκτήσανε μεγάλη επιρροή. Μέχρι τότε κινούνταν σε ένα πλαίσιο περισσότερο το περιθώριο της τέχνης και της... είχαν σχέσεις και με εργάτες και με συνδικαλιστές ελευθεριακούς, ας πούμε, στη Σκανδιναβία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν, είχαν μεγάλη επιρροή. Το περιοδικό τους διαβαζόταν, ήταν ευπόλυτο, όπως λένε το πουλούσε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σίγουρα με το σκάνδαλο του Στρασβούργου και ότι 100.000 αντίτυπα γίνει η μπροσούρα, έγιναν ευρύτατα γνωστοί και πολλά από τα συνθήματά τους τα βρίσκει κανένας από εκεί και μετά και στο Μάη του 68 συνθήματα δικά τους. Και τεχνικές δικές τους, αυτό με τη μέταση, με το που παίρνεις διαφήμιση και βάζεις να γράφει ο άλλος, ενώ εξαπλωμένος στον καναπέ και διαφημίζεις καναπέδες, ότι η καθημερινή ζωή είναι ένα πτώμα και πρέπει να... Έχουν πρόθεση, είχαν πρόθεση μάλλον κατάσταση εκεί να επέμβουν ή να κρίνουν το γλωσσικό σύστημα ή τη χρήση της γλώσσας. Ναι, ναι, ναι. Ένα από τα κομμάτια από τα οποία ξεκίνησαν ήταν ο λετρισμός. Ο λετρισμός είχε το εξής του Ισιντόρη Σου. Βγαίνει από τη λέξη λέτρε που θα πει γράμμα και πρότεινε την επανεκκίνηση της τέχνης από το γράμμα. Δηλαδή έλεγε ότι υπήρχε μια περίοδος παλιά της τέχνης που ήταν η αμπλήκτην, έλεγε, που διευρυνότανε ξεκινώντας από τα έπι του Ομήρου, που υπάρχει ένα θέμα και σε αυτό το θέμα το αναπτύσσει, το αναπτύσσει, το αναπτύσσει. Μετά ήρθε στην πιο μοντέρνα εποχή, η επόμενη εποχή της, αυτή είναι η θεωρία του Ζου στα χοντρικά, η Σιζελάντ, που θα πει ψαλιδίζει, όπου όλα άρχισε να ψαλιδίζει διάφορα κομμάτια και άρχισαν πλέον, αντί να αναπτύσσουν ένα θέμα, φτιάχνουν ένα πίνακα, να ασχολούνται με το κόκκινο χρώμα, ένα πίνακα μαύρο ή με το υλικό, και έτσι σαν να προσπαθούν πλέον να κόψουν και να ασχοληθούν με επιμέρους κομμάτια του προηγούμενης ανάπτυξης, και θεώρησε ότι τώρα με το λετρισμό πρέπει να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή μια πάλι εκ νέου αεμπλίκ περίοδος αδιεύρα ανάπτυξης, η οποία όμως θα ξεκινά από το γράμμα. Αυτός έκανε, ας πούμε, γύρισε μια ταινία στην οποία υπήρχε διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έβλεπε στην εικόνα και σύγκρουση και στο και σε αυτό που λεγόταν και στο τι υπήρχε γραπτό. Αυτό το έκανε και ο Ντεμπόρ στις πρώτες του ταινίες. Τότε λοιπόν διάφοροι πειραματισμοί που κάνανε ήταν και με τη γλώσσα, τη σχέση της γλώσσας με την εικόνα και το πώς φανταζόμαστε κάτι και πώς το αποδίδουμε λεκτικά. Ένας που ήταν από τους συμμετείχαν εξ αρχής στην ίδρυση και ήταν φίλος του Ντεμπόρο, ο Ζιλ Βολμάν, έκανε τη μεγαπνοϊκή ποίηση, όπου πλέον αυτός το πήγε ακόμα πιο πριν από το γράμμα στην αναπνοή. Δηλαδή το να ακούσεις μεγαπνοϊκό ποίημα είναι σαν να ακούσεις έναν άνθρωπο που έχει ανέβει 200 μέτρα βουνό κάθετα και είναι... Έκανε κάτι τέτοια, με βάση την αναπνοή πλέον, ξεφεύγει τελείως από την έννοια της έννοιας. Έκανε και μια φοβερή ταινία, το Anticoncept, ενάντια αντιέννοια, όπου ξεκινάει με ένα κείμενο... Ποιος? Ο Ζιλ Βολμάν, το 52. Ξεκινάει με ένα κείμενο που λέει για την ιστορία του κινηματογράφου και ότι τώρα ξεκινάει με αυτόν, τέλειωσε η προηγούμενη, και αυτό πέφτει σκοτάδι και η οθόνη δείχνει, το μόνο που δείχνει είναι να ανάβουν και να σβήνουν φώτα σαν ένα στροφοσκοπικό πράγμα, όπου μέσα σε τα επόμενα 5 λεπτά το τότε κοινό του 52 έφυγε ουρλιάζοντας, βέβαια, εννοείται, και μάλιστα απαγορεύτηκε η ταινία. Και στη συνέχεια προβλήθηκε η ταινία του Ντεμπόρ, τα ουρλιαχτά για χάρη του ΣΑΔ, υπέρ του ΣΑΔ, τα οποία ενώ στην αρχή είχε γράψει κείμενο να διαβάζει και να πέφτουν εικόνες,
σαν κατά κάποιο τρόπο υποστήριξη στη λογοκρισία που έγινε στο ταινία του φίλου του, του Ζιλ Γολμάν, το έβγαλε και πλέον ήταν μαύρη οθόνη με κάτι αστραπές, μετά να φωτίζει, μετά να ξαναμαυρίζει. Το λέω αυτό γιατί έχει υποθεί ότι η ταινία αυτή του Ντεμπόρ ήταν η πρώτη ταινία χωρίς εικόνα, όχι, δεν ήταν. Λοιπόν, ενδιαφέρθηκαν δηλαδή για τον τρόπο έκφρασης. Δεν φτάσανε όπως τους σουρεαλιστές ή τους νταντασιστές να μιλάνε γρήγορα ή να κάνουν διάφορα κατανόητα. Ή αυτό. Οι σουρεαλιστές είχαν την τεχνική του να μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα στην έννοια όλη αυτή της αθόρμητης έκφρασης. Δούλεψαν την έκφραση, αλλά αυτοί παλέψαν με τη γλώσσα. Υπάρχει και ένα κείμενο του Καγιάτη, οι εχμάλωτες λέξεις, που λέει ότι γίνεται ο βασικός πόλεμος γίνεται πάνω στη γλώσσα. Οι λέξεις μπορεί να εξαρτώνται από τον αφέντη τους. Mm-hmm. Μπορεί η διαλέξη να την πάρουμε εμείς ή να μας την πάρει ο εχθρός, και κάνανε ένα πόλεμο πάνω σε αυτή την έκφραση. Σωστό είναι αυτό. Ναι, πάρα πολύ σωστό. Και μάλιστα ο Ντεμπόρ χρησιμοποίησε κατά κόρον αυτή την αντιστροφή της γενικής, δηλαδή το τέλος της τέχνης και η τέχνη του τέλους, που ήταν του Χέγγελ, ας πούμε, το παράκανε αυτό βέβαια, και πού να δεις μετέπειτα μιμητές του ύφους του, που, αλλά αυτός το έκανε και καλλιτεχνικά και στιλιστικά, δηλαδή σαν ένα τρόπος που ξεκολλάει το μυαλό και σε βάζει σε μια άλλη σκέψη. Ή ο τρόπος που έγραφε ο Γιώργον, ο τρόπος που γράφει τα βιβλία του ο Γιώργον, είναι κάτι το... Δηλαδή φαίνεται σαν να σταματάει η σκέψη του, πηδάει σε ένα τελείως άλλο πράγμα, ξαναγυρίζει παρακάτω, σε υποχρεώνει σε μια περίεργη διανοητική συγκέντρωση. Ή πάλι βιβλίο που έφτιαξε ο Γιώργον με το Ντεμπόρ, τα απομνημονεύματα, που είναι με αυτοκόλλητα να γράφουν διάφορες φράσεις από εδώ και από εκεί. Δηλαδή όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι με την έκφραση και τη γλωσσική έκφραση. Ωραία. Ασχολείται, ναι. Στο δεύτερο, τώρα είναι τρία ερωτήματα αυτά, αλλά θα συγκεντρώσω σε ένα γιατί μου έλα αφορά το ίδιο πράγμα. Στο δεύτερο τέχος του περιοδικού... Η Άλμα είναι αυτή, παρακαλώ. Η Άλμα, μπράβο, ναι. Γράφουν ότι αν δεν καταφέρουν να έχουν μια καταστασιακή δράση, θα πρέπει να εμποδίσουν κάθε δημοσιότητα γύρω από την τεχνητή αυτή ετικέτα. Μάλλον είναι δύο ερωτήσεις. Αυτό πιστεύεις ότι το κατάφεραν? Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Σε μεγάλο βαθμό το κατάφεραν. Όσο υπήρχαν αυτοί σαν οργάνωση, δεν ήταν εύκολο να πει κάποιος είμαι καταστασιακός. Γιατί έπεφτε πέλεκη. Αρχίζανε τα βρυσίδια, ξέρεις, έτσι. Και οπότε όσο υπήρχαν σαν οργάνωση, το καταστασιακός το είχαν αυτοί καταρχήν. Δεν ήταν εύκολο να το πει οποιοδήποτε έτσι, ναι, σαν φράση. Οι ίδιοι, μάλιστα, από ένα σημείο και μετά εξ αρχής σχεδόν, είπαν ότι τα έργα μας δεν είναι καταστασιακά. Ό,τι κάνουμε εμείς, καταστασιακοί, δεν πρέπει να το λέμε καταστασιακό, γιατί, για να μην αποκτήσει την έννοια της ταμπέλας, και πλέον μπορεί να φτιάξει ένα πίνακα και να απολυθεί ως καταστασιακό καλλιτέχνημα, κατάλαβες. Δηλαδή, προσπάθησαν, είχαν πάρα πολύ καλά υπόψη τους το πρόβλημα της επαναφομίωσης, δηλαδή ότι ένα σχέδιο πάει και στο παίρνει το σύστημα και στο κάνει φλίδες και το πουλάει, και πάνω σε αυτό ήταν αξιοθαύμαστα στεναροί και πολύ έξυπνοι, το είχαν καταλάβει πάρα πολύ καλά και δεν κάνανε παραχωρήσεις. Ας πούμε τώρα πλέον μπορεί να πει ο καθένας, διάβασε ότι υπάρχει ένα βιβλίο που λέει ο καταστασιακός Χατζηδάκης. Υπάρχει ένα τέτοιο ή βιβλίο, ναι, που λες τώρα εντάξει ο Χατζηδάκης, ωραία πολύ, εγώ τον είχα δει όταν παρουσίασε αυτή την ταινία του Μακαβέγεφ, το Sweet Movie, που είχε γράψει και τη μουσική και είχε στο Άστι και στο Υφόγειο, και είχε, στην πρεμιέρα είχε μιλήσει αυτός και είχε πει ότι εγώ είμαι ένας αναρχικός της δεξιάς. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, καταστασιακός με ποια έννοια, δηλαδή άμα το έλεγε στα προλεταριακά συμβούλια, ας πούμε, θα έβγαζε φλίχτενες. Ήξερα εγώ, είδα μια συνέντευξη πέρσι κάποιου ο οποίος έλεγε εγώ είμαι καταστασιακός πότης
και δεν κάνω αυτό που εγώ ίδιος αισθάνομαι όποια στιγμή θέλω. Ναι, κατάλαβα. Χαίρο πολύ. Δεν είπα. Τίποτα. Ναι, αν τα έλεγε αυτά τότε. Ναι, καλά, αν τα έλεγε αυτά θα του παρεπιτευθείς. Ναι, ναι, θα γινόταν. Άρα, τουλάχιστον όχι τότε που υπήρχαν οι ίδιοι ως ομάδα, μετέπειτα φαντάζομαι ότι εντάξει, το απάντησε ότι κατάφερε το σύστημα. Δεν ήταν και πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, να το ενσωματώσει αυτό το πράγμα και να το βγάλει με άλλο τρόπο πουλώντας το τελικά. Ναι. Δεν είχαν αφήσει. Όχι τότε, μετά όμως. Ναι, δεν είχαν, επειδή δεν ήταν αντίθετοι και σε αυτό ήταν πολύ έξυπνοι στο να ονομαστούν καταστασιακά τα έργα τους, να αποκτήσουν αυτή την τάμπα. Δεν μπορούσαν να βρουν κάτι και να το πουλήσουν σαν καταστασιακό. Μπορούσαν να πουλήσουν τους πίνακες του τάδε που συμμετείχε. Ας πούμε του Γιόρν, το ότι υπήρχε, συμμετείχε στην καταστασιακή διεθνή, είναι ένα σημείο που το παραλείπουν πάρα πολύ. Ναι. Ναι, βγαίνει αυτό, διότι και όντως τότε συμμετέχοντας είχε στείλει και ένα φοβερά υβριστικό τηλεγράφημα στο Guggenheim, στο μουσείο Guggenheim, που είχαν βγάλει ένα πίνακα του εκεί πέρα. Έκανε το εξής, έγραψε ένα υβριστικό που του λέει, ξέρω, «Μπάσταρδε, stop, πώς τολμάς και να βγάζεις στο μαγαζί σου το μουσείο Guggenheim, το όνειρο κάθε καλλιτέχνη». Ναι. Το πίνακα μου αποσυρέτωνε και στο διάλογο κάτι τέτοια. Λοιπόν, δεν μπόρεσαν ακριβώς να πουλήσουν κάτι σαν καταστασιακό και μάλιστα ο Ντεμπόρ όταν έγινε επανέκδοση της Κοινωνίας του Θεάματος από τον πρώτο εκδοτικό οίκο και στην επανέκδοση γράψανε το βιβλίο της καταστασιακής θεωρίας, τους έκανε αγωγή και το απέσυραν και το έδωσε σε άλλον. Οπότε, ναι μεν, υπάρχει μια μυθολογία καταστασιακή, γίνονται και διατριβές πανεπιστημιακές για τον Guy Debord, θεωρείται τώρα και επίσημα ένας από τους μεγάλους διανοούμενους του 20ου αιώνα της Γαλλίας, περιπίν, αλλά ακριβώς δεν πουλά, δεν υπάρχει και κάτι να πουληθεί. Εντάξει, πουλούνται τα τέφη τους ναι, και τη βιβλία, διάφορα. Αυτά πουλούνται. Ωραία. Αλλά όχι κάτι πέρα από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Okay. Στο τεύχο, στο ένα το τεύχος του περιοδικού τους, και συγκεκριμένα στο σε ένα ερωτηματολόγιο, γράφεται κάποια στιγμή το εξής. Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα όσα το αστικό ή γραφειοκρατικό σκυλολόγιο αποκαλεί ακολασία. Ναι. Και κάπου αλλού είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε την επανάσταση της καθημερινής ζωής με τον ασκητισμό. Θέλω να μου πεις, ναι, τι εννοώ με αυτό, ναι, αν οι ίδιοι υπήρξαν έτσι όπως το θέλουν, ήδη ακόλαστοι και χωρίς να αναφερθούμε τώρα στο τι ακριβώς σημαίνει η κατάσταση και θα το πούμε μετά, εφαρμόζονταν καταστάσεις στις συνελεύσεις τους. Ναι. Ζησάνε η ουγάτα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έπιναν αλκοόλ, αψέντη και κρασιά, φουλ. Μέχρι σκασμού, μάλλον. Θα το συζητήσουμε κι αυτό. Ναι. Μέχρι ποιο σκασμού. Ο Ντεμπόρ, εντάξει, είναι σίγουρο ότι κατέληξε αλκοολικός και το λέει και ο ίδιος ότι αυτό που τον οδήγησε τελικά στην αυτοκτονία ήταν μια μορφή πολυνευρίδας αλκοολικής, η οποία ήταν ανυπόφορη, ας πούμε. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλους, που κατέληξαν όλοι αλκοολικοί. Η αναφορά ότι ξέρω εγώ πίνανε ακατάσχετα κυρίως στηρίζεται σε φωτογραφίες που τους βλέπουμε σε μπαρ, ας πούμε, να πίνουνε και σε κάποιες μελαγχολικές αναφορές του Ντεμπόρ στις ταινίες του, για τον εαυτό του, πίναμε μέχρι κτλ. Τώρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι μιλάμε για δεκαετία του 50, αρχές 60, που η έννοια του ακόλαστου είναι διαφορετική από τη σήμερα. Δηλαδή τότε μπορεί να ήταν σκάνδαλο το να περπατήσεις στον δρόμο και να αγκαλιάσεις και να φιλήσεις το κορίτσι σου, καταλαβαίνεις. Σήμερα μορφές που τότε θεωρούνταν τρομακτικές ακολασίες και αδιανόητες, κυκλοφορούν στο εμπόριο, ας πούμε, δεν τρέχει τίποτα, ανοιχτά, όχι στο κρυφά, ας πούμε. Οπότε τώρα το ότι εννοούσαν ακολασία για τα τότε δεδομένα
Είναι λίγο... υπάρχει και... το πρόβλημα είναι για μένα το εξής. Βέβαια συνδυάζεται με όλο αυτό το καταραμένος καλλιτέχνης, με το ρομαντικό πρότυπο που σε κάποιο βαθμό το ενσάρκωναν, αν και δεν θα τους έλεγα ρομαντικούς, ούτε εκεί ήδη δέχτηκαν την έννοια του ρομαντικού επαναστάτη, που είπε ο Λεφέρ, τους είπε ότι είσαστε τέτοιοι, το αρνήθηκα. Ο ρομαντικός, ο οποίος, η ιδέα του ρομαντικού είναι ότι έχει ένα άπειρο ψυχικό βάθος και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ φτωχή για να το εκφράσει και να το κινήσει μέσα στην πραγματικότητα, και οπότε όλη η ζωή αυτού του ρομαντικού ήρωα είναι μια ζωή φρικτής ταλαιπωρίας, αυτό που πίνανε μέχρι να πεθάνουν, ήταν χλωμοί και ελπίζαν, προσεύχονταν να πάθουν εφηματίωση. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, σηκώνανε ένα τέτοιο, μια τέτοια ιδέα, ήταν ο κλασικός ρομαντισμός, που τέριαξε, έδεσε με την ιδέα του καταραμένου καλλιτέχνη, του περιθωριακού που δεν είναι μέσα στην... Είμαι καταστασιακός πότης που είπε ο άλλος που λέω. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, σίγουρα δεν ήταν καθώς πρέπει άτομα. Δεν ήταν όμως και τίποτα έτσι φοβερά παλιόμουτρα. Υπάρχει και μια μυθολογία γύρω από τις ακολασίες τους και ειδικά γύρω από το πιωτό και το μπεκριλίκι τους, η οποία είναι μια, ας πούμε, λίγο γαλλικού τύπου σαχλαμάρα, ξέρεις, ο περιθωριακός, ας πούμε, ωραίος τύπος, η οποία καλλιεργείται εκ των υστέρων, έχει βάλει και το χεράκι του Ντεμπόρ, όντας όμως και παθός ο άνθρωπος από αυτό το πράγμα, αλλά βέβαια το ηρωοποίησε, και επειδή ήταν και ευθύης άνθρωπος, θυμάμαι τώρα ένα πολύ ωραίο που είχε γράψει, πολύ πλάκα, που λέει, μου κάνουν, λέει, υπάρχει μια ομάδα στην Ιταλία που μου κάνει τρομερά αυστηρή και κριτική, και ιδίως, λέει, με κατηγορεί ότι είμαι αλκοολικός. Να σημειώσω ότι αυτή η ομάδα είναι όλη πρεζόνια. Το λέει και όμως έτσι. Έπαιζε με όλα αυτά. Ένα διάστημα ήταν μέλος τους και ο Αλεξάνδερ Τρόκη, ο οποίος ήταν γνωστός πότης ηρωίνης και άλλων drugs, ας πούμε, και τον είχαν υπερασπιστεί όταν τον είχαν συλλάβει για κατοχή ναρκωτικών όταν πήγε σε ένα ταξίδι στην Αμερική, τον είχαν υπερασπιστεί μέχρι τέλους. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι υπάρχει μια μυθολογία γύρω από τις ακολασίες τους και ειδικά από το πιωτό. Και είναι χαριστικό το εξής. Πρόσφατα, σε μια σειρά που λέγεται ντοκουμέντα σχετικά με την ίδρυση της Καταστασιακής Διεθνούς από τον εκδοτικό οίκο Αλιά, που έχει βγάλει και αυτό που είπα του Μασιόν, η Φιλή και διάφορα τέτοια, είναι φιλοκαταστασιακή, με ανθρώπους που ξέραν τα πράγματα, έτσι, όχι τυχαίοι. Κυκλοφόρησαν λοιπόν ένα παλιό διήγημα του Patrick Staram, ενός Γαλλοκαναδού, μετά πήγε στον Καναδά αυτός, φίλου του Ντεμπόρ, από εκείνη την παρέα της δεκαετίας του 50 των αρχών, λετριστές και τέτοια, το οποίο λέγεται «Le bouteille se couche», οι μπουκάλες το ρίχνουν στον ύπνο, κάπως έτσι. Και το βγάλανε λοιπόν με φροντίδα και μέλεια ενός Ζαν Μαρί Αποστολιντές, μάλλον Έλληνας είναι, ο οποίος ήταν και υμνογράφος ένα διάστημα του Ντεμπόρ, είχε γράψει κάποιος μια υμνογραφία. Λοιπόν, οι επιμελητές τώρα αυτής της έκδοσης θεώρησαν ότι αυτό το διήγημα, που περιγράφει διάφορα στιγμές με εινοποσίες, αναφέρεται με κωδικούς τρόπους και στην παρέα αυτή των καταστασιακών και αναφέρεται ρεαλιστικά, δηλαδή αυτό που λέει δεν είναι πλέον μυθοπλασία, αλλά αυτό γινόταν. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό το πράγμα συντελεί στο ότι στην ιδέα, και εδώ είναι, εισέρχεται η γαλλική σαχλαμάρα, ότι ζούσαν τη ζωή τους, βίωναν αυτό, δηλαδή το μπεκρούλιασμα είναι απόδειξη ενός ανθρώπου που βιώνει τη ζωή μέσα σε βάθος και τα λοιπά. Λοιπόν, και διάβασα λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο ως Μισελ Λακρουά πάνω σε αυτό, ο μεγάλο κύριος,
που έχει μελετήσει το ίδιο θέμα και το ίδιο το βιβλίο του και μάλιστα σε μια πιο αυθεντική μορφή του, του Patrick Starham, και βέβαια ανατρέπει πλήρως αυτό. Δείχνει, αποδεικνύει ότι πρόκειται για μυθοπλασία, ότι δεν έχει σχέση, δεν είναι ρεαλιστικό πράγμα αλλά ένα μυθοπλαστικό διήγημα, και ότι εν πάση περιπτώσει το πράγμα έχει στηθεί από τους συγκεκριμένους επιμελητές για να ενισχυθεί αυτή η μυθοπλασία του καταραμένου, του ρομαντικού, του τέτοιου. Άρα αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε με λίγη προσοχή, γιατί έχει υπάρξει και αυτή η ιδέα, ο καταστασιακός πότης που βιώνει τη ζωή με το να κυλιέται στα ξέρατά του. Ξέρουμε αν εφαρμόζονταν καταστάσεις, αν εφαρμόζαν οι ίδιες συνελεύσεις τους. Α, Φερρυπίν. Σε μια από τις συνέλευσή τους, ο Τζουζέπε Πίνο Γκαλίτσιο, φαρμακοποιός και βασιλιάς των Τσιγκάνων, ναι, είχε ετοιμάσει ένα πειραματικό κοκτέιλ, έτσι όπως το ονόμασαν. Δηλαδή ένα κοκτέιλ δικής του έμπνευσης. Τα ντύνανε εξής με τέτοιους όρους, που όμως είχε χιουμοριστική διάσταση, δεν ήταν τόσο πομπόδες. Κάνανε σίγουρα, υπήρχαν συνδιασκέψεις, θυμάμαι μία που είχε γίνει στο Λονδίνο, στο Limehouse κάπως έτσι, που μετά ακολούθησε περιπλάνηση, στην οποία πέρασαν και από διάφορα μπαράκια και μέσα στη νύχτα τρέχανε στο Λονδίνο. Γινόντουσαν φυσικά και τέτοια. Ωραία. 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 Πόσο μακριά ή κοντά με τη σκέψη της καταστασιακής δεύτερους είναι η έννοια του θεάματος, όπως την έθεσε ο Ντεμπόρ. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή είναι ταυτόσιμη, γιατί η έννοια του θεάματος εξ αρχής και ήδη από τη λετριστική διεθνή είναι μια έννοια τα οποία τη δουλεύουν. Θεωρούν ότι αποτυπώνει την αλλοτρίωση στην σημερινή κοινωνία, ότι οι άνθρωποι σπρώχνονται στο να είναι παθητική απέναντι στη ζωή και να μην είναι δημιουργή. Οπότε με αυτήν την έννοια είναι ταυτόσιμη. Βέβαια, ο ίδιος ο Ντεμπόρ, μπορούμε να πω το εξής, ότι υπάρχει και μια ιστορία στην εξέλιξη αυτής της έννοιας, δηλαδή στα πρώτα χρόνια την έννοια του θεάματος κυρίως αποκλειστικά και μετά κυρίως την είχαν για το πεδίο της κουλτούρας και το πεδίο έξω από την εργασία, ας πούμε, της μη παραγωγής, του κατά Μάρξη επικοδομήματος, ότι δηλαδή η κουλτούρα, γενικότερα όχι μόνο η τέχνη, οργανώνεται με βάση την αρχή του θεάματος, δηλαδή στην τέχνη, σε θεατής, θεατής κτλ. Εκεί σίγουρα εμπνεύστηκαν και από έναν που δεν τον αναφέρω στις πηγές τους, αν και τον ήξερε ο Ντεμπόρ, τον είχε διαβάσει, το Ginder Anders, στο «Η απαρχαίωση του ανθρώπου», ένα βιβλίο του 1955. Και πιο νωρίς, το οποίο έχει πολύ αυτή την έννοια του πώς οργανώνεται έτσι η καθημερινή ζωή με όρους τέτοιους. Και δεν πήγαινε, όπως είπα πριν, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το κείμενο που έγραψε μαζί με τον Blanchard, του σοσιαλισμού στην βαρβαρότητα, εκεί το θέαμα πηγαίνει στην κουλτούρα και στην καθημερινή ζωή και ο διαχωρισμός διευθυντών εκτελεστών αφορά την παραγωγή. Σιγά σιγά, ιδίως από το 1965 και μετά, ο Ντεμπόρ έδωσε μια άλλη διάσταση, θέλοντας να προτείνει μια θεωρία ξεχωριστά, με την οποία το έλεγε και ο ίδιος, ότι πρέπει να φτιαχτεί μια θεωρία με την οποία να ακούγεται πιστική, που σημαίνει δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πραγματικά, για να τρυπήσουμε, ας πούμε, το τείχος, ας πούμε, με αυτή. Και εκεί έβαλε την έννοια του θεάματος, την έκανε κεντρική, την συνδύασε με το εμπόρευμα, την έβαλε σαν κεντρική έννοια του κόσμου σήμα της αλλοτρίωσης, που βέβαια σηκώνει πάρα πολύ νερό, γιατί μπλέκει, δηλαδή έβαλε φράσεις όπως ότι το θέαμα είναι το κεφάλαιο συσσωρευμένο σε τέτοιο σημείο που να γίνεται εικόνα, το οποίο ναι, μπλέκει λίγο Μποντριγιάρα, αλλά και να μην το μπλέξει το Μποντριγιάρα από μόνο του είναι σαν έννοια φλουαρτιστικ σε μεγάλο βαθμό.
και έχει μπερδέψει πολύ κόσμο, και ενώ δεν ήθελε ο ίδιος να χρησιμοποιείται καταχρηστικά το θέαμα της ΤΑΔΕ, το θέαμα του Δίνου, το θέαμα, και έτσι χρησιμοποιήθηκε καταγόνων και καταχρηστικά. Καταγόνων και καταχρηστικά. Δηλαδή η έννοια του θεάματος, όπως συνέβησε ο Ντεμπόρ, ήταν μέσα στα πλαίσια της καταστασιακής διεθνούς. Ναι, ναι, ναι. Στηρίζαν και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Και στο Van Eghem, σε ένα βιβλίο, σε αυτό την πραγματεία του Savoir Vivre, το οποίο βγήκε την ίδια χρονιά με την κοινωνία του θεάματος, το 67, αναφέρει και εκεί μέσα και κάνει και αυτός ανάλυση για το θέμα. Και μάλιστα η ιδέα ότι, που υπάρχει στην ανάλυση που έκαναν στο 10ο τεύχος για την εξέγερση στο Λος Άντζελες, του Συνικέα του Watch, και εκεί αναφέρουν το θέαμα, είναι, το θέαμα είναι ένα γιατρικό για την αρρώστια, ότι ζεις δηλαδή μια φτωχή ζωή που είσαι παθητικός και στο προσφέρουν σαν γιατρικό, το οποίο όμως αντί να θεραπεύσει την αρρώστια, τη χειροτερεύει. Γιατί η αρρώστια είναι η παθητικοποίηση, να σου μεταφέρουν ένα όνειρο δραστηριότητας, αλλά αυτό σε καθιστά ακόμη πιο παθητικό. Αυτή την νέα την πήραν, το λένε, στα τέφη του πρώτα, από τον Ζακ Ελίλ, στο βιβλίο του «Οι Προπαγάνδες», προπαγάνδα, που έλεγε αυτό ακριβώς, το γράφουν και οι δύο, ότι είναι προς τιμή του που το βλέπει έτσι. Το είχε γράψει πιο νωρίς, το 63 αυτός. Ακριβώς έτσι το ανέφερε και ο Van Eghem, την ίδια του θεάματος, στις βασικές κοινοτοπίες και μετά στο βιβλίο του Savoir Vivre, που σημαίνει δηλαδή ότι το θέαμα έχει να κάνει με την εικόνα, και η εικόνα δεν είναι κάτι το αφηρημένο, έτσι, είναι συγκεκριμένο, είναι μια προβολή πραγματική, έτσι. Δεν είναι ένα νοητικό σχήμα στο κεφάλι, οπότε σαν έννοια είναι, μπερδεύει πάρα πολύ. Τι εννοεί. Βέβαια αυτό το μπέρδεμα δημιουργεί ένα μυστήριο, και αυτό το μυστήριο έχει μια δύναμη. Ωραία, έχει μια, ναι, έχει μια δύναμη, ας πούμε, το θέαμα. Όσο το πλέον αναγνωρίσουμε πρόσωπο που αναδύθηκε μέσα από την καταστασιακή διεθνή, ο Ντεμπόρ, γιατί είναι το πιο αναγνωρίσιμο, έχει ευθύνες για τη διάλυσή του. Όχι μόνο ως το τέλος, αλλά επειδή ακριβώς ήταν το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Ναι, κοίταξε, έχει ευθύνες. Βέβαια, θα έλεγα το εξής, ότι έχει και ένα δίκιο στο ότι μια οργάνωση που ξεκινάει το 57 έχει ένα χρόνο ζωής, έχει να κάνει ένα έργο, και όταν το έργο αυτό πραγματώνεται, είναι σαν να χάνει και το λόγο ύπαρξής της. Αυτό περίπου λέει και στην ταινία του Ιγκύρου Μήμους Νόκτε, που είναι μια πολύ όμορφα στημένη καλλιτεχνικά, με την νοσταλγία, με αυτό το στυλ του Ντεμπόρ από το 60 που είχε και μετά στις ταινίες του. Μια απολογία, έχει και ένα απολογητικό στοιχείο ως προς αυτό. Βέβαια, υπάρχει το πρόβλημα ότι ευθύνεται στο στένεμα που έγινε του καταστασιακού εγχειρήματος. Έγινε ένα στένεμα. Αυτό το στένεμα μπορεί να έχει τον πολιτικό στόχο του να διασπάσει, ξέρω εγώ, το τείχος της κατεστημένης ιδεολογίας, έτσι, και να προτείνει ένα άλλο τρόπο και σκέψης και γλώσσας και ενιών, και να έχει αυτό το θράσος και την τόλμη και την οξυδέρια μαζί όμως. Παρόλα αυτά όμως αδυνάτησε το εσωτερικό, τις δυναμικές που πεζόντουσαν μεταξύ των προσώπων, στράφηκε πολύ προς τα έξω χωρίς να έχει ανάλογο ενδιαφέρον για το τι γίνονται οι δυναμικές μέσα, και με αυτή την έννοια έκανε και κάποιες καταχρηστικές ίσως διαγραφές ή συνηγόρησε με αυτές. Σίγουρα έχει μια ευθύνη στον τρόπο της διάλυσης, δηλαδή σου αφήνει ένα, όπως το βλέπεις και βλέπεις μετά πως διαλύθηκαν, ένα που λίγο ξενέρωμα. Λίγο, εντάξει. Αν υποθέσουμε ότι ο Ντεμπόρ και ο Van Eghem είναι οι πλέον αναγνωρίσιμοι εκπρόσωποι της καταστασιακής διεθνούς,
είναι δικαιολογημένα. Να είναι αυτή. Είναι δικαιολογημένα αυτή. Έχει αιτίες που ήταν... Ναι, είναι δικαιολογημένα. Τουλάχιστον μπορώ να κάνω και λάθος, είναι αυτό που ξέρω εγώ περισσότερο. Ο μην... περισσότερος κόσμος αυτούς ξέρει περισσότερο. Ποιο ξέρει τον Ατίλα Κοτάνη ή τον Κόνσταν, έτσι, ή τον... τον Ρότε, ποιος να τον ξέρει, ή ξέρω διάφορους, ναι, ναι. Υπήρχαν και άλλοι, Τίμπερστάιν, Τζακλίν Ντε Γιόγκ, υπήρχαν διάφοροι που κάνανε, τέλος πάντων. Θα έλεγα ότι υπήρχαν τρεις μεγάλες προσωπικότητες μέσα, και άλλες βέβαια, αλλά αυτές ήταν οι τρεις δυνατές που κατά κάποιο τρόπο στην εικόνα που έχω εγώ των πραγμάτων εκπροσωπούσαν ο καθένας από την πλευρά του τα τρία βασικά ρεύματα που ενώθηκαν. Ναι, ο ένας είναι ο Γιώργος που εκπροσωπούσε το ρεύμα της τέχνης. Η δράση του και, τα, και, η, και οι δράσεις του και η συγγραφική του δουλειά ήταν τεράστια μέχρι το 62. Μετά αποχώρησε και απομακρύνθηκε κιόλας. Αλλά όλο το κομμάτι αυτό της, της τέχνης συνεισέφερε αυτός και θα πούμε κιόλας γιατί ήταν εξαιρετικά σημαντικό το, και πολύ μεγάλο λάθος ότι έφυγε από τη μέση. Λάθος που σίγουρα το έκανε ο Ντεμπόρα, ας πούμε, σε αυτό στην επιλογή του. Η δεύτερη μεγάλη προσωπικότητα ήταν, είπαμε, Γιώργο Τέχνη, Βανεγκέμ Φιλοσοφία. Δηλαδή το, η πραγματεία το, του Savoir Vivre είναι ένα, το πιο φιλοσοφικό κείμενο βιβλίο των καταστασιακών και ουσιαστικά είναι ένα κείμενο νιτσέικο-υπαρξιστικής φιλοσοφίας στο βάθος του. Έτσι. Έχει και αναφορές ακόμα και στο Κίρκεγκορ, πάρα πολλές. Και ο, στο θέμα της πολιτικής, η μεγάλη προσωπικότητα φυσικά ήταν ο Ντεμπόρ. Αυτές και οι τρεις προσωπικότητες ήταν εξαιρετικά δυνατές, είχαν έργο, είχαν λόγο, ξέναν να γράφουν. Ο Γιώργος ήξερε και να ζωγραφίζει και να παίζει μουσική, έκανε πολλά διάφορα. Ο Ντεμπόρ ήξερε να κάνει φοβερές ταινίες. Ο Βανεγκέμ ήταν άνθρωπος της συγγραφής, αλλά ήταν και κινούταν κινητικός πάρα πολύ σε ανθρώπους. Γι' αυτό του ανέθεσαν να πολιτικοποιήσει τους χούλιγκανς. αυτό το γνωρίσανε, στη, μάλλον επειδή ήταν από τον Μπορινάζ, μια περιοχή με ανθρακοριχεία του Βελγίου, και εκεί μπλέχτηκαν με το σοσιαλισμό στην βαρβαρότητα που είχε εμπλακεί και αυτό το 60-61 στις τεράστιες απεργίες που είχαν γίνει στον Μπορινάζ. Και μετά εμφανίζεται ο Βανεγκέμ στην... και έχει μπλεχτεί τότε και ο Ντεμπόρ, γιατί, α, παρέθεση, κατά παράβαση του καταστατικού της καταστασιακής διεθνούς που έλεγε ότι απαγορεύεται η διπλή συμμετοχή, δηλαδή να συμμετέχει και σε αυτή και σε μια άλλη οργάνωση, ο Ντεμπόρ μάλλον, όπως λέει ο Μπλανσάρ, ήταν για κάποιους μήνες κανονικό μέλος του σοσιαλισμού της Βαρβαρότητα. Χαλάλη του όμως, εντάξει. Και κάπως εκεί μπλέχτηκε με τις απεργίες του Μπορινάζ. Εκεί ήταν μια επαφή με το εργατικό κίνημα και από εκεί γνωρίσανε και τον Βανεγκέμ προφανώς. Δικαιολογημένα ήταν και ο Ντεμπόρ και ο Βανεγκέμ. Ο Ντεμπόρ γιατί είχε μια σταθερή παρουσία. Γιατί ήταν αυτός που σε κρίσιμες στιγμές στάθηκε σταθερός, ήταν επίσης φοβερά οξυντερκής και έβλεπε τι πεζότανε. Περιπίν, ας πούμε, στα λυτριστικά τα χρόνια σε κάποια στιγμή είπε τέρμα με τον μηδενισμό, και ο μηδενισμός είναι μια παθητικοποίηση κτλ. Και, και που είχαν φτάσει σε μια σημεία πολύ παράκμης εκεί πέρα η παρέα αυτή. Ήταν σταθερή πορεία του και σταθερή παρουσία ο Βανεγκέμ επίσης για τους λόγους και αυτός ήταν μια σταθερή παρουσία και έντονη και ο Γιώργος για τους δικούς του λόγους. Τώρα οι άλλοι που επίσης ήταν δυνατές προσωπικότητες δεν είχαν είτε φύγανε νωρίς είτε διαγράφτηκαν είτε απομακρύνθηκαν. Δεν είχαν αυτή την τόσο σταθερή παρουσία που αρχίζουμε μέχρι τώρα. Μπορεί να μην πρόλαβαν. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της μεταπολίτευσης, ωραία, οι ιδέες των καταστασιακών επηρέασαν περισσότερο από όλους τον ανάρχικο χώρο?
τι μπορεί να βρέθηκε, ας πούμε, στους καταστασιακούς. Γιατί η Διεθνής Βιβλιοθήκη, από την Πεσχεσία, ναι, ήταν η πρώτη, ξέρω εγώ, που ξέρωσε... Μπράβο. Είχε εκδώσει και το Μπαρκούνι Θεός και Κράτος, αναρχικό βιβλίο, και καταστασιακούς. Είχε και τον υπότιτλο το πεζοδρόμιο «Καγέντε τίντα αντιοντοριτέρ», τετράδια αντιαυταρχικών μελετών. Είχε, όταν το είχα δει να έχει γαλλικό υπότιτλο, λέω περίεργο πως ήταν. Ήταν ωραίο, ωραίο έντυπο εκείνο, αυτό το εξώφυλλο το χαρτί. Τι μπορεί να βρει κανένας, πούμε, τότε αναρχική σου καταστασιακός κοινωνίας. Ναι, κοίταξε, ο αναρχισμός μάλλον έπασχε. Σήμερα πάσχει από ό,τι μου λένε πάρα πολύ στο τομέα της θεωρητικής παραγωγής. Μάλιστα ασκούν κριτική και ο Ντεμπόρ εξοντοτική σε αυτό το θέμα στον αναρχισμό, ότι λέει, ας πούμε, ότι το μεγαλείο, αλλά ταυτόχρονα και η αδυναμία του αναρχισμού είναι ότι θέλει να κρατήσει ζωντανό το παρόν της Επανάστασης και δεν μπορεί να σκεφτεί όμως με αυτόν τον τρόπο, εκείνη η αδυναμία του, ότι δεν μπορεί να φτιάξει θεωρία, να σκεφτεί σε βάθος χρόνου και να κάνει μια πιο ψυχρή, εντός εισαγωγικών, στάση απέναντι στα πράγματα. Και όντως βλέπεις ότι οι αναρχοί, παραδείγματος χάρη, δέχτηκαν ουσιαστικά τις μαρξικές αναλύσεις, ας πούμε, για το κεφάλαιο, για την δομή και την οργάνωση της παρούσας κοινωνίας. Ίσως λοιπόν ένα κομμάτι να ήταν αυτό, η ανάγκη για μια θεωρία. Το άλλο ήταν η γοητεία που είχαν σε ανθρώπους, σε αρχικούς, μετά το Μάη του 68. Ο Μάης του 68 τους έκανε ιδιαίτερα γνωστούς. Θεωρήθηκε ότι, και κάποιοι θεώρησαν ότι είναι και δημιούργημά τους, που δεν ήταν βέβαια, γιατί υπήρχαν και άλλα κινήματα πολύ έντονα, όπως το κίνημα του 22 Μάρτη και τα λοιπά. Αλλά ήταν η παρουσία τους, το συνδυμάτων τους και τα λοιπά, ήταν τρομερά έντονη. Και νομίζω ότι μέσω του Μάη του 68 έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτή η σύνδεση, ναι. Ότι είναι νέα μορφή. Και φυσικά ήταν και σαν ελευθεριακό το πρόταγμά τους. Φυσικά ήταν πολύ πιο κοντινό στους αναρχικούς παρά στους μαρξιστές-λενινιστές. Πιστεύεις ότι στο σημερινό, ας μην πάρω το θεωρητικό, να πάρω το πρακτικό πεδίο, σήμερα μπορεί να βοηθήσει η σκέψη των καταστασιακών? Σήμερα στο πρακτικό πεδίο. Είναι πάρα πολύ το υλικό που μας έχουν αφήσει, είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, καλύπτει πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα μπορεί να εμπνευστεί κάποιοι από αυτό. Βέβαια στο μεταξύ έχουν γίνει και κριτικές σοβαρές, όχι γιατί έχουν γίνει και κριτικές τελείως αστείες, αλλά έχουν και σοβαρές κριτικές στο όλο τους εγχείρημα και στο οργανωτικό του επίπεδο και στο θεωρητικό, που και αυτές πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να εμπνευστεί. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, η έννοια της κατασκευής καταστάσεων. Αν μπορεί κάποιος να φτιάξει τώρα καταστάσεις, περίπου είναι ένα πράγμα που μου είχες συζητήσει κάποια στιγμή στην κουβέντα μας πριν από σήμερα, ήταν για την ιδέα του Hakim Bey, οι προσωρινές αυτόνομες ζώνες. Μοιάζει πολύ. Πιστεύω ότι από εκεί έχει εμπνευστεί, με την ιδέα της κατασκευής καταστάσεων. Δηλαδή το που έχουν την προσωρινότητα, αφοράνε συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένο χωρόχρονο. Τώρα, αν αυτή η ιδέα των προσωρινά αυτόνομης ζώνης μπορεί να είναι, έχει εφαρμοστεί ή είναι εφαρμόσιμη, σε ποιο βαθμό εφαρμόσιμη, αυτό επαφίεται. Πιστεύω ότι έχει δει κάποιες δυνατότητες. Το προσωρινό είναι αυτό που είναι δύσκολο σε πολλούς ανθρώπους να το δεχτούν, γιατί φερειπίν όταν πας και πιάσεις ένα χώρο,
Μετά δεν θέλεις να τον αφήσεις. Βγαίνει και αυτό. Αλλά θέλει μια πολύ ευρύτερη σκέψη. Οι καταστασιακοί βοηθάνε σε αυτό, γιατί έχουν πολλά για την έννοια της κατάστασης, για την προσωρινότητα της και πώς εντάσσεται σε ένα γενικό σχέδιο. Πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να... Ναι, είναι καλό να ρίξει μια ματιά σε αυτή την ιστορία. Τώρα φτάσαμε στα δύο τελευταία ερωτήματα αυτής της ενότητας, γιατί μετά θα σε ρωτήσω και κάποια πράγματα για τις έννοιες. Θέλω να πεις, αν γίνεται, με λίγα λόγια, αν δεν γίνεται, δεν τρέχει και κάτι. Εγώ λίγα λόγια, είναι δυνατόν. Όχι, το λέω, όχι επειδή μιλάς πολύ, αλλά επειδή είναι και Έλληνες, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν ξέρω αν μπορούν να υποθούν λίγα λόγια. Σταματήστε τότε. Να αναφερθούμε λίγο στον Άσκαρ Γκιόν και να μου πεις το εξής. Αυτός είχε θέσει δύο έννοιες. Το συγκριτικό βανδαλισμό και κάνει μια έρευνα πάνω σε αυτό και την τριλεκτική μέθοδο που αναφέρθηκες πριν κάποια στιγμή. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για αυτά τα δύο. Με αυτά ασχολήθηκε μετά που απομακρύνθηκε, δηλαδή στις αρχές δεκαετίας του 60, απομακρυνόμενος από τους καταστασιακούς. Βέβαια ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ ισχυρής προσωπικότητα και δημιουργικός σε ένα σωρό παιδεία. Είχε κάνει κεραμικά, μέχρι τον κάλεσαν και στην Κούβα να κάνει κεραμικό σε σχολείο. Είχε κάνει... Όταν δε χάρισε τα κεραμικά του στο μουσείο της περιοχής όπου γεννήθηκε, της Γιουτλάνδης, δεν θυμάμαι, το μουσείο γέμισε μόνο με δικά του κεραμικά. Ήταν τόσα πολλά, δηλαδή. Ήταν τόσα πολλά. Είχε κάνει ζωγραφικές, είχε κάνει ταπισερή, είχε μουσική. Φοβερούς πίνακες με τεστραμμένη ζωγραφική. Δηλαδή έπαιρνε ένα πίνακα σε αυτό με το ψαρά με το και ζωγραφίζε κάτι, ας πούμε. Πολύ, πάρα πολύ καλά. Με σκέψη όλα αυτά, έτσι. Αυτός λοιπόν φεύγοντας από εκεί, ταυτόχρονα είχε συμμετάσχει στην αντίσταση στη διάρκεια της κατοχής. Ήταν για ένα διάστημα μέλος του ΚΚ Δανίας και είχε φύγει. Ασχολήθηκε, έκανε διάφορες ομάδες πριν από το φαντασιακό Bauhaus, την ομάδα Κόμπρα, Κοπεχάγη, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, που είναι γνωστοί, γίνονται και τώρα εκθέσεις τις μόνιμες, ας πούμε, στο μουσείο, το Stedelijk Modernes Technis του Άμστερνταμ, υπάρχει μόνιμη εκεί πέρα έκθεση. Λοιπόν, και έκανε και λαογραφικές και εθνολογικές μελέτες και τον ενδιαφέρε η κουλτούρα της βόρειας του τόπου, της Σκανδιναβίας. Φεύγοντας λοιπόν, ασχολήθηκε πάρα πολύ, ίδρυσε το Ινστιτούτο Συγκριτικού Βανδαλισμού, Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Συγκριτικού Βανδαλισμού, στο οποίο γύρισε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ανατολική, με ένα φωτογράφο και τράβηξε χιλιάδες φωτογραφίες από τα σημάδια που είχαν αφήσει οι Βίκινγκς και οι Βάνδαλοι και αυτά τα βόρεια γοτθικά φύλλα, σε όλη την Ευρώπη. Σημάδια που ήταν σαν γκράφιτι, σαν ξέρεις, αυτό που χαράζουν κτλ. Και πάνω σε αυτό ήθελε να φτιάξει ένα 15 τόμους με αυτά τα πράγματα. Δεν κατέληξε βέβαια αυτό το σχέδιο, ήθελε πάρα πολλά χρήματα. Στην αρχή είχε μια υποστήριξη, μετά όχι. Και έγραψε και 6 κείμενα που ήταν εκθέσεις προς το Σκανδιναβικό Ινστιτούτο, στα οποία στο πρώτο από αυτά, με αφορμή αυτά τα χαράγματα σε κάτι εκκλησίες στη Γαλλία, έφτιαξε την πρότεινε την τριλεκτική θεωρία, όπου πολύ χοντρικά ξεκινάει από τη βασική του διασαζογράφου, ήταν με τα τρία χρώματα, που είναι τα τρία βασικά, τα οποία έχουν μια περίεργη σχέση μεταξύ τους, δηλαδή είναι αναδύο, δηλαδή πράσινο, κίτρινο, μπλε, κόκκινο, έτσι. Το μπλε με το κίτρινο κάνουν πράσινο. Το κίτρινο με το κόκκινο πορτοκαλί, έτσι. Το μπλε με το κόκκινο μοβ. Έχουν την εξής ιδιότητα.
ας πούμε το πορτοκαλί που κάνει το κόκκινο και το μπλε είναι το συμπληρωματικά αντίθετο του άλλου χρώματος. Αυτή λοιπόν η ιδέα τον ενέπνευσε και την έβγαλε από το στενό πλαίσιο των χρωμάτων, της θεωρίας των χρωμάτων και είδε ας πούμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί και στο πεδίο της γλώσσας με τη διαίρεση του χρόνου σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και από εκεί είδε ότι μπορούν να σκεφτεί κάποιος τον ευρωπαϊκό πολιτισμό χωρισμένο σε τρία βασικές πολιτιστικές δομές που τις βλέπει κανένας και στο πόσο ο χριστιανισμός έσπασε σε τρία κομμάτια, το βόρειο προτεσταντικό, το λατινικό και το ορθόδοξο κομμάτι που προϋπάρχουν αυτής της διαίρεσης και υπάρχουν διαρκώς ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνονται το χρόνο, το τι πραγματώνουμε τώρα, γιατί αφήνουμε σαν ιδέα το. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη θεωρία να εξηγήσω. Θεωρεί ότι είναι ένα ξεπέρασμα της διαλεκτικής, γιατί εμπεριέχει τη διαλεκτική, δηλαδή τα δύο είναι σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους και η σύνθεσή τους είναι σε αντίθεση με το τρίτο, συμπληρωματική όμως. Οπότε σπάει την έννοια της διαλεκτικής σε μια καινούρια κατεύθυνση. Και με αυτό ήλπιζε να κάνει μια ανανέωση εκ βάθρων της φιλοσοφίας, της δυτικής φιλοσοφίας. Είναι εξαιρετικά προκλητική και ενδιαφέρουσα η τριλεκτική και δεν ξέρω όμως ακόμα να έχουν γίνει συστηματική στην Δυτική Ευρώπη αναφορά σε αυτό το θέμα, στη φιλοσοφία αυτή. Εδώ ας πούμε ο Ζιάκας, ο Θόρος Ζιάκας, έχει σε ένα βιβλίο του «Πέρα από το άτομο», έχει ασχοληθεί με αυτή τη θεωρία, με τη δική του οπτική, την έχει εντάξει μέσα στην αντίληψή του. Την ευρωπαϊκή τηλεκτρική. Στην Ευρώπη δεν υπήρχαν καν αυτό το βιβλίο. Πέρσι νομίζω ξαναβγήκε αυτό στο οποίο αναφέρει την τηλεκτρική μέθοδο και έχει τα σχετικά σχήματα. Άρα αυτά τα δύο συνδέονται δηλαδή. Θα τα καταλαβαίνω, συγκριτικός μαδαλισμός. Ναι, συνδέονται. Ναι. Είναι μέσα από το συγκριτικό μαδαλισμό, δηλαδή το, με ποιο τρόπο ήταν βάνταλοι οι Βόρειοι, γιατί και οι Λατίνοι βανδάλισαν τους Βόρειους ή ναι, ο Τίτος κατέστρεψε την Ορασαλή μέχρι Πέτρας ας πούμε, αλλά με τους τρόπους με τους οποίους έτσι κατάλαβε, διέκρινε και από τις βέβαια επαφές του με τους Γάλλους και τους άλλους και τις διαφορές. Μάλιστα εκεί το έχω μεταφράσει το βιβλίο του, λέγεται «Αγριότητα, βαρβαρότητα και πολιτισμός» από τις εκδόσεις Αλής του Μνήμης, όπου έχει αυτή την θεωρία. Και εξετάζει και από αυτό το πνεύμα τις διαφορές που είχε με τον Ντεμπόρ και τις ενότητες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκεί, μέσα από το συγκριτικό βανδαλισμό, του φανερώθηκε η ευρωπαϊκή τριλεκτική. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στις έννοιες, σε κάποιες έννοιες των καταστασιακών. Ναι. Ορολογίες. Βεβαίως. Θα σου πω για την περιβόητη, που τη λέμε τόση ώρα. Καταστάσεις. Μπράβο. Τι είναι η κατασκευή καταστάσεων, τι σημαίνει. Έχεις αναφερθεί βέβαια. Ναι. Στη λέξη έχουμε αναφερθεί, αλλά στο τι ακριβώς σημαίνει δεν έχουμε αναφερθεί. Να πω όμως λίγο προηγουμένως κάτι. Είναι για τους πρόγονους, τους πνευματικούς πρόγονους, γιατί παίζει ρόλο στην ιδέα της κατασκευής καταστάσεων και των υπόλοιπων. Είδαμε ας πούμε ότι έχουν σχέση με το σοσιαλισμό στη βαρβαρότητα. Είχαν σχέση. Υπήρχαν όμως, αυτή ήταν σύγχρονοι τους, υπήρχαν όμως και άλλοι πρόγονοι πνευματικοί των καταστασιακών. Ναι, παρακαλώ. Που μπορώ να τους έχω ταξινομήσει κάπως έτσι. Είναι ας πούμε τη μεριά του μαρξισμού, αυτό που είπαμε, σοσιαλισμός, βαρβαρότητα, Λούκατς, Κόρς, Πάνεκουκ κτλ. Έτσι. Μάλιστα στο τέλος της δεκαετίας του 50 ο Γιώργος έκανε μια καταπληκτική κριτική της θεωρίας της μαρξικής θεωρίας της αξίας σε ένα κείμενό του που λέγεται «Κριτική της οικονομικής πολιτικής», το οποίο δημοσιεύτηκε από την καταστασιακή διεθνή, αλλά δεν δόθηκε η βαρύτητα καθόλου, είναι σαν να πέρασε έτσι, σε αυτά που έλεγε, τα οποία ήταν εξαιρετικά σημαντικά.
Και μάλιστα τώρα που γίνεται, υπάρχει το ρεύμα για την κριτική της αξίας του Κούρτς και τα λοιπά, αυτό πάλι είναι αόρατο, ενώ είναι τρομερό, τρομερό κείμενο. Οπωσδήποτε βασική όμως πηγή από την πλευρά του μαρξισμού ήταν ο Αρί Λεφεύρ. Αυτό τον όρισαν και προσωπικά. Τσακώθηκαν μετά μαζί του, αλλά από αυτό, ας πούμε, δανείστηκαν την ιδέα της κριτικής της καθημερινής ζωής. Γιατί είχε γράψει ένα βιβλίο το 48, η κριτική της καθημερινής ζωής. Πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Αυτός εισάγει την έννοια της κριτικής της καθημερινής ζωής μέσα στη σκέψη. Δηλαδή ότι δεν είναι μόνο ιστορικό το ζήτημα, είναι και το ζήτημα της καθημερινής ζωής, πώς τη ζούμε. Και μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο τον συνέλαβαν μετά η καταστασιακή, δηλαδή λέει ρητά ότι υπάρχουν δυνατότητες που δεν πραγματώνονται. Mm-hmm. Κυρίως προερχόμενος από την τεχνολογία και την απελευθέρωση δυνάμεων που δημιουργεί, οι οποίες φυτοζούν, έλεγε. Και αυτό το έχουν πάρει και οι καταστασιακοί. Μια δεύτερη πηγή τους ήταν οι καλλιτεχνικές πρωτοπορίες. Σουραλισμός, λετρισμός, νταντασμός. Σημαντική πηγή από τις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες, όμως δεν ήταν μόνο αυτές οι δυτικές, ήταν και η ρώσικη πρωτοπορία. Δηλαδή ήταν ο κονστρουκτιβισμός, περίπου έτσι. Βασικές ιδέες όπως αυτές του ξεπεράσματος της τέχνης τις συναντάμε ήδη από το 1910 μέσα στη σκέψη των ρώσικων καλλιτεχνικών πρωτοποριών που θέλουν να φύγει η τέχνη, γίνεται η λεγόμενη κριτική, ο θάνατος της τέχνης του καβαλέτου, γράφει ο Νικολάη Ταραμπούκιν, ένας τεχνοκριτικός Ρώσος της πρωτοπορίας, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να τελειώσουμε από την τέχνη που γίνεται μέσα σε ένα στούντιο και επιδεικνύεται μετά σε εκθέσεις ή τύχο, έτσι μπαίνει σαν πίνακες, και πρέπει η τέχνη να ενωθεί με την παραγωγή, με την καθημερινή ζωή, η χορογραφία να ασχοληθεί με την κίνηση του κόσμου μέσα στο δρόμο κτλ. Αυτές οι ιδέες υπήρχαν ήδη από το 10 στη Ρωσία. Και φυσικά η ιδέα του κονστρουκτιβισμού, δηλαδή της κατασκευής, της κατασκευαστικότητας της τέχνης, ήταν ρωσική. Την ανέφερε για πρώτη φορά ο Μάλεβης την ιδέα του κονστρουκτιβισμού, μετά ο Τάτλιν κτλ. Που από εκεί παίρνουν την έννοια της κατασκευής των καταστάσεων. Έπειτα μπορεί κάποιος να πει ότι ίσως πήραν κάτι και από το φροϊδισμό μέσω του σουρεαλισμού, το γνώριζαν μέσω του υπερεαλισμού. Για παράδειγμα η φράση του Ντεμπό στην κοινωνία του θεάματος ότι το θέαμα είναι ο φορερός του ύπνου στις ζωή, είναι παρμένη από τον Φρόιντ αυτό που λέγεται όνειρο, το όνειρο είναι ο φορερός του ύπνου. Ωστόσο δεν βλέπουν την ψυχαναλυσή σαν τον Φρόιντ. Δηλαδή λένε, ας πούμε, για παράδειγμα στο πρώτο τέφιος ότι πρέπει να επινοήσουμε μια ψυχανάλυση για καταστασιακούς σκοπούς. Αντίθετα από τους στόχους που ακολούθησαν τα φροηδικής προέλευσης ρεύματα, όποιος συμμετέχει στην καταστασιακή περιπέτεια θα πρέπει να βρίσκει συγκεκριμένες επιθυμίες για δημιουργία ατμοσφαιρών και να τις κάνει πραγματικότητα. Δηλαδή δεν αναλύουμε, αλλά κατασκευάζουμε, δημιουργούμε. Και τέλος ένα βασικό ρεύμα στο φιλοσοφικό πεδίο είναι ο υπαρξισμός, που από τον οποίο δανείζονται την έννοια της κατάστασης. Ο Σάρτρ ήδη έγραφε μια σειρά βιβλίων το όνομα «Οι καταστάσεις». Γρατσούνισε, κάτσε ρε άλμα. Εδώ πέρα θα γίνουμε ρεζίλ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έννοια της κατασκευής των καταστάσεων. Η ιδέα της κατασκευής, όπως σου είπα, προέρχεται από τον κονστρουκτιβισμό. Την εισήγαγε ο Μάλεβιτς σε αναφορά και σε ένα έργο του Ροντσέγκο το 17. Βέβαια, ο βασικός εκπρόσωπος του κονστρουκτιβισμού ήταν ο Βλάντιμιρ Τάτλιν, έζησε το 1885-1953, που ήταν γνωστός για τις περίφημες αρχιτεκτονικές γεωμετρικές αφηρημένες κατασκευές του. Περιπίνει το μνημείο της Τρίτης Διεθνούς. Μοιάζει πάρα πολύ αυτό με τις κατασκευές που έκαναν οι καταστασιακοί αρχιτέκτονες, δηλαδή ο Κόνσταντ, η Νέα Βαβυλώνα, άμα δεις τα σχέδια, τα είχα δει στο Άμστερνταμ, στο Στέντελι, μοιάζουν πάρα πολύ με του Τάτλιν τις κατασκευές αυτές. Τώρα,
Γιατί κονστρουκτιβισμός? Αυτό προέρχεται από την ιδέα ότι η τέχνη δεν είναι κάτι που είναι μια έμπνευση και μια προσωπική έκφραση πάνω στο... δηλαδή ένα ιδιωτικό ή ένα ατομικό, η τέχνη του καβαλέτου όπως την έλεγαν περιφρονικά, αλλά είναι μια κατασκευή. Δηλαδή προωθήσα την ιδέα της κατασκευαστικότητας στην τέχνη. Μάλιστα μίλεγαν για την έννοια της προντουκτιβιστικής μαστοριάς. Δηλαδή ότι ο καλλιτέχνης είναι ένας μάστορας που ασχολείται με υλικά και με αυτά τα υλικά κατασκευάζει. Βέβαια κατασκευάζει πράγματα τα οποία έχουν μορφή, έχουν έτσι είναι... ωστόσο ήταν η κατασκευαστικότητα σαν απάντηση στην έμπνευση και στην τέχνη του καβαλέτου, στη δημιουργικότητα την ατομική και την ιδιωτική. Και ταυτόχρονα ήταν μια προσπάθεια η ιδέα της κατασκευαστικότητας, της τέχνης ως κατασκευής, στο ερώτημα τι κάνει ο καλλιτέχνης μέσα στον τεχνικό πολιτισμό, μέσα στο βιομηχανικό και τεχνικό πολιτισμό, ποια είναι πλέον η θέση του, γιατί άλλαζε. Η διανακάλυψη της η εφεύρεση της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, άλλαζε πάρα πολλά στην εικαστική απεικόνηση των πραγμάτων. Έθεσε μια κρίση στο ζήτημα αυτό. Αυτή λοιπόν την ιδέα την εστερνίζονται και οι καταστασιακοί. Μιλάνε για κατασκευή καταστάσεων. Άρα, και επειδή βάζουν όπως και ο Τάτλιν την αρχιτεκτονική σαν ένα πιο συνολικό δημιούργημα, όπου εκεί ενώνονται πάρα πολλές τέχνες ή μπορούν να ενωθούν όλες οι τέχνες μέσα σε μια αρχιτεκτονική κατασκευή, όχι όμως στατική, βάζουν λοιπόν την έννοια της κατασκευής των καταστάσεων, που εμπλέκονται όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό με την κατασκευή. Πάμε τώρα στις καταστάσεις. Τώρα η έννοια της κατάστασης, από τη μία μεριά σαφώς αντλεί από τη θεωρία των στιγμών που είχε σκεφτεί και προτείνει ο Αρί Λεφεύρο στην κριτική της καθημερινής ζωής, όπου έλεγε ότι πρέπει ας πούμε να, επειδή ακριβώς κατεβάζει το θέμα της κριτικής από το καθαρά ιστορικό επίπεδο και στο πεδίο της καθημερινής ζωής, εκεί αξιολογεί σημαντικό τη στιγμή. Άδραξε τη στιγμή, αλλά όχι με την τη στιγμή του instant, του pop, αλλά του moment. Moment δηλαδή θα πει που είναι το momentum, που είναι κάτι που διαρκεί. Είναι μια κίνηση που έχει πάρει μπροστά, έχει ξεκινήσει και πάει. Ροπή το λέμε ας πούμε στα ελληνικά. Αυτή η θεωρία των στιγμών, λέει ας πούμε Λεφεύρο, ονομάζουμε στιγμή την απόπειρα να πραγματοποιηθεί πλήρως μια δυνατότητα. Και η στιγμή, το momentum αυτό, ασκεί κριτική στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή ότι εκεί, επειδή ακριβώς υπάρχει θεωρία ότι η καθημερινή ζωή έχει υποβαθμισμένες δυνατότητες σε σχέση με αυτές που πραγματικά εμφανίστηκαν από την τεχνολογία, ξαναμπαίνει το θέμα τι κάνει ο καλλιτέχνης και ο άνθρωπος μέσα στην τεχνική εποχή, σου λέει ότι υπάρχουν δυνατότητες, άρπαξέ τις και πραγμάτωσέ τις. Τώρα, σε αυτή τη στιγμή, έτσι σαν μια δυνατότητα πραγματωμένη χωρίς να τη ζεντάσει σε ένα τεράστιο ατέλειωτο σχέδιο ιστορικό. Το ένας λοιπόν είναι αυτός. Καταστασιακοί βέβαια έχουν κάνει και έχουν γράψει και ένα κείμενο που εξετάζουν τις διαφορές τους από τη θεωρία των στιγμών, αλλά σίγουρα από εκεί έχουν πάρει πάρα πολλά και όλη η ιδέα, το πρόβλημα της απάντησης στο τι κάνουμε μέσα στην τεχνική, στον τεχνικό κόσμο. Ο δεύτερη μεγάλη πηγή βέβαια για την έννοια της κατάστασης είναι ο Σάρτρ και η υπαρξιακή φιλοσοφία. Αυτός, ο Σάρτρ αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο είναι και το μηδέν, που λέγεται ελευθερία και δεδομένα η κατάσταση. Εκεί εξετάζει τι θα πει κατάσταση. Στα ελληνικά κατάσταση λέμε, και στα γαλλικά επίσης, διόσιον, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ή κάτι είναι σε δεδομένο τόπο και χρόνο, όχι γενικά. Έτσι. Τώρα, εκεί λοιπόν να μην αναφερθώ τώρα σε όλη τη θεωρία του Σάρτρα, λέει ας πούμε σε ένα παράδειγμα, φέρνει το βράχο που μου φράζει το δρόμο μου. Λέει θα μπορούσα να περάσω από πάνω του, αλλά μπορεί ο βράχος να είναι τόσο τεράστιος που να μην μου το επιτρέπει. Ο βράχος όμως λέει μου παρουσιάζεται σαν εμπόδιο στο να το σκαρφαλώσω,
μόνο όταν εγώ τον έχω εντάξει σε μια κατάσταση, λέγω ότι έχω θέσει θέμα να περάσω από εκεί. Ιδάλλως δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα έχω και εγώ δημιουργώ την κατάσταση στην οποία εμπλέκομαι. Έτσι, αυτό βάζει έντονα την έννοια της ελευθερίας, αυτό που λέμε ότι δηλαδή μη δετερμινιστική, δηλαδή δεν καθορίζεται το τι θα κάνω από τα προηγούμενα που έκανα, ανά πάσα στιγμή μπορώ να αντιμετωπίσω τα καινούρια διλήμματα και να αντιμετωπίσω διαφορετικά την πορεία μου. Που αυτό είναι υπαρξιακής, υπαρξιστικής και υπαρξιακής καταβολής. Τραβάει μέχρι πίσω το Κίρκεγκορ που ήταν αμήλικτος στην κριτική του προς το Χέγκελ. Του κατηγορούσε ότι βλέπει τον άνθρωπο αφηρημένα σαν μια διανοητική ολοκλήρωση, ότι ο άνθρωπος πριν να είναι αυτό το είναι το αφηρημένο, είναι μια ύπαρξη που είναι και διάνοια και συνέστημα και σώμα, και ότι παίζεται η ελευθερία του εδώ τώρα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαλέξει τον δρόμο προς τα εκεί ή της ηθικής κατάπτωσης ή να γίνει ο εαυτός του, έλεγε, ή να προδώσει τον εαυτό του, και αυτό δεν υπάρχει ιστορία, δεν είναι όπως την εικόνα του Χέγκελ ότι τέλος πάντων προς τη δόξα τραβά, δηλαδή στο τέλος με όλες τα τραύματα θα ξαναυπάρξει η ενότητα. Φυσικά δεν είχε άδικο, όχι, καθόλου άδικο δεν είχε. Ήταν και χριστιανός και αυτό τέριαζε στο, παρόλο που ήταν περίεργο τύπο χριστιανός, αυτή την ιδέα ότι δεν είναι εξασφαλισμένο ότι τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο, έτσι, μάλλον και δεν πάνε κιόλα. Παίζεται όμως, η ελευθερία σου είναι τώρα, ανά πάσα στιγμή, μπορείς τώρα να πραγματοθείς ή τώρα να προδοθείς, να προδοθείς τον αυτού σου. Αυτή λοιπόν η ιδέα ταιριάζει με την ιδέα λοιπόν της κατάστασης, με την έννοια αυτή ακριβώς, ότι εμείς η ελευθερία μας κάνει και εμπλεκόμαστε σε μια κατάσταση και είμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο τώρα. Ταιριάζει και με κάτι που έλεγε ο Ντεμπόρ στην έκθεση για την κατασκευή καταστάσεων το 56-57, που έλεγε ότι εμείς υποστηρίζουμε μια ασυνεχή αντίληψη της ζωής. Δηλαδή η ζωή δεν είναι ένα δετερμινιστικό πράγμα που ξεκινάει και προχωράει αιτιακά, αιτιο αποτέλεσμα και φτάνει μέχρι την ολοκλήρωσή της, αλλά είναι ασυνεχής. Τώρα είναι το θέμα τι μπορώ να κάνω, μέχρι το σημείο που αυτό θα τελειώσει. Δεν θα καθορίζεται κάτι, οπωσδήποτε θα πάω παραπέρα από τα προηγούμενα κεφάλαιά μου. Αυτό έχει και μια έννοια αντικεφαλαιοκρατική, δηλαδή δεν επενδύω συνέχεια σε ένα κεφάλαιο να αυξήσω, να το συσσωρεύσω, αλλά είναι και φιλοσοφικά, εκτός από αυτό το ηθικό κομμάτι, είναι και φιλοσοφικά, ταιριάζει με την υπαρξιακή, υπαρξιστική αντίληψη, μια συνεχής αντίληψη της ζωής. Επομένως, αυτό η υπαρξιστική, η υπαρξιακή πλευρά, αυτός ο υπαρξιακός πυλώνας του καταστασιακού εγχειρήματος έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αγνοηθεί ή παραμεληθεί. Φερρυπίν γράφει ο Άλσερ με ένα βιβλίο για τον Γκι Ντεμπόρ, στο οποίο υπάρχει ο Λούκας και ο Λούκας και ο Λούκας, και δεν υπάρχει καθόλου η υπαρξιακή σκέψη, η οποία φαίνεται ολοκάθαρα και στις ταινίες του. Όλο αυτό η μελαγχολία που αναδύουν είναι τέτοιου τύπου, γιατί και ο Κίρκεγκορ, ακριβώς επειδή έλεγε ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να προδώσω τον εαυτό μου και να ολοκληρωθώ ή να ολοκληρωθώ, να τον βρω, ζω σε μια αγωνία. Ο άνθρωπος ζει στην αγωνία, στη μελαγχολία. Υπάρχει πάντα αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, η κατασκευή λοιπόν καταστάσεων τι είναι? Παίρνουμε την κατασκευή και τις καταστάσεις. Τα κάνουμε τώρα, τα βάζουμε μαζί. Λένε το εξής, ότι πάβουμε πλέον εμείς να είμαστε προϊόντα μιας κατάστασης. Δηλαδή βρέθηκα εγώ εδώ τώρα, πού με πάει αυτό, θα πάω όπου με πάει. Και δημιουργούμε εμείς τις καταστάσεις. Τις κατασκευάζουμε κιόλας, όχι απλώς τις δημιουργούμε, τις κατασκευάζουμε συλλογικά. Εμπλέκοντας σε αυτή τη δραστηριότητα όλες τις δυνατότητες που έχουμε.
τη θεωρία του momentum, της στιγμής, έτσι, πραγμάτως οι δυνατότητες. Δηλαδή μέσα στην κατασκευή μιας κατάστασης θα εμπλακούν στοιχεία καλλιτεχνικά, αρχιτεκτονικά, οτιδήποτε ας πούμε είναι, ώστε να συνυπάρξουν με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Η κατάσταση, λέει, είναι για να βιώνεται από αυτούς οι οποίοι τη δημιουργούν. Με αυτούς τους ανθρώπους δημιουργώ αυτή τη συλλογική συνύπαρξη σε ένα περιβάλλον τέτοιο, και το περιβάλλον της, την ατμόσφαιρά της, έχουν την έννοια της ambiance ατμόσφαιρας, η οποία αποτελεί και ένα πρόπλασμα της κοινωνίας που θα ήθελα στο μέλλον. Αλλά το φτιάχνω τώρα. Γι' αυτό, εν παρόδο, κάνανε κριτική στο happening με την έννοια ότι το happening είναι σαν να το κάνουν κάποιοι και προσπαθούν να βάλουν κάπως και τους θεατές να συμμετέχουν, ενώ αυτοί λένε ότι εξ αρχής την κατάσταση φτιάχνουμε εμείς και την βιώνουμε εμείς. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν θεατές, εμείς για εμάς είναι. Yeah. Φυσικά αυτό να πολλαπλασιαστεί, αλλά όχι με την έννοια του happening ή του ενός δρόμενου. Mm-hmm. Είναι μια κατασκευή... Είναι μια βιωματική. Βιωματική, ναι. Ναι, τραβάει το Κύριακο. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτό με την ασυνέχεια. Ο Κύριακο υπέγραφε τα διάφορα βιβλία του με διαφορετικά ψευδόνυμα. Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτό δήλωνε. Αυτή την ασυνέχεια, ότι παίζεται ανά πάσα στιγμή αν είναι αυτός ο ίδιος ή αν έχει προδώσει τον εαυτό του. Είναι ένα δίλημα, δηλαδή ένα παιχνίδι παίζουν τα ψευδόνυμα. Είναι ένα υπαρξιακό, βαρύ, τραγικό δίλημα. Και αυτό υπάρχει στην έννοια της μελαγχολίας, όπως είπα, στην έννοια της αλωτρίωσης, όπως την καταλαβαίνουν, που δεν την καταλαβαίνουν μόνο μαρξιστικά, στην κόντρα τους με την δετερμινιστική ιδέα της ιστορίας, τη γραμμική και τα... Ωραία. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, καταστασιακή, είχαν μια απέχθεια στον όρο πρωτοπορία. Ναι. Ωραία. Πιστεύεις ότι απέφυγαν οι ίδιοι αυτή την κατηγοριοποίηση της πρωτοπορίας και τη δική τους θεωρία, εντάξει, βέβαια, βλέποντας τα πράγματα από μια απόσταση πολλών ετών, ναι, το κρίνουμε αυτό, δηλαδή. Βέβαια, ναι. Το απέφυγαν ή τελικά κατέληξαν και αυτή την πρωτοπορία κάποιου πράγματος, δεν ξέρω ποιο. Ναι. Ναι, είναι πάλι επανέρχεται αυτό το θέμα ότι πόσο ελευθεριακή ήταν, δηλαδή ήταν ενάντια στην ιεραρχία, ήταν πραγματικά έως τέλους ενάντια στην εξουσία. Ναι, αυτή ήταν ενάντια στη διαχωρισμένη εξουσία, αλλά όχι γενικώς. Εντάξει, κάπως έτσι ήταν και με το θέμα της πρωτοπορίας. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ακριβώς είχαν απέχθεια στην έννοια της πρωτοπορίας, ακόμα και της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Χαρακτηριστικά γράφουν ότι, ας πούμε, το 63 σε ένα κείμενό τους, η πρωτοπορία της παρουσίας, απαντάνε σε ένα κείμενο του Lucien Goldman, ενός σημαντικού, έτσι, θεωρητικού, πέθανε πολύ νέος, που είχε γράψει διάφορα βιβλία και στη δεκαετία εκείνη, με τίτλο «Η πρωτοπορία της απουσίας», και του απαντάνε «Η πρωτοπορία της παρουσίας». Και λένε, εκεί αποτείουν φόρο τιμής στις προηγούμενες πρωτοπορίες καλλιτεχνικές, λέγοντας ότι η πρωτοπορία της πραγματικής καταστροφής της τέχνης και όχι της θεαματικής, ότι κάνουμε ότι καταστρέφουμε την τέχνη και πουλάμε πάνω σε αυτό, αλλά της πραγματικής, έδειξε ταυτόχρονα και αδιαίρετα την απουσία αλλά και τη δυνατότητα παρουσίας μιας εντελώς διαφορετικής ζωής. Αυτό είναι ακριβώς ένα πρόταγμα στο οποίο αναγνωρίζουν και ήδη τον εαυτό τους, ότι ζούμε σε μια κατάσταση που δείχνουμε ότι η ζωή λείπουν δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να τις δείξουμε ότι αυτές είναι παρούσες και και παλεύουμε να τις πραγματώσουμε. Σε ένα άλλο κείμενο τους, πιο πριν το 60, η χρήση του ελεύθερου χρόνου, στο τεύχος 4, αυτά υπάρχουν μέσα στην αθολογία, το ξεπέραμα της τέχνης. Λένε, για παράδειγμα, ότι οι προηγούμενες πρωτοπορίες, τι λέω, να είναι εξ αρχής, πως οι μέθοδοι και οι αρχές τους ήταν τέλειες κτλ.
Η ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ είναι η πρώτη καλλιτεχνική που, δηλαδή οι προηγούμενες πρωτοπορίες, αλλά εμείς είμαστε πρωτοπορία. Και η ιδέα τους ακούμε μέχρι και προς το τέλος, στο τεύχος ας πούμε 11 υπάρχει το κείμενο τους «Στόχος μας, η πρακτική αλήθεια». Το 11 είναι γύρω στο 68-67. Στο «Στόχο μας, η πρακτική αλήθεια», αυτό το κείμενο, παρένθεση, είναι μια φράση που τη δανείστηκαν από το Λοτρεάμον, τα ποίηματα του Λοτρεάμον, όπου λέει «Η ποίηση πρέπει να έχει στόχο την πρακτική αλήθεια». Και αυτό έχουν μεταφραστεί από τον υποφαινόμενο τα ποίηματα, που δεν είναι ποίηματα, είναι πεζοποίηματα, είναι φοβερό, 23 χρονών, λίγο πριν πεθάνει. Και εκεί σημειώνουν λοιπόν ότι η καταστασιακή διεθνής πρέπει να δρά όπως ένα άξονας, να παίρνει την κίνησή της από τις επαναστατικές ορμές ολόκληρου του κόσμου και να επιταχύνει με νέο τρόπο τη ρυθμοσπαστικοποίηση των γεγονότων, δηλαδή μια πρωτοποριακή δράση. Ο Γιόρν, πιο νωρίς ακόμα, το 56, στην εναρχήνια ομιλία του στο Συνέδριο των Ελεύθερων Καλλιτεχνών, τοποθέτησε το θέμα πάρα πολύ ωραία, έλεγε εκεί πέρα, υπάρχει στο βιβλίο «Περιμορφής». Ανέκαθεν, λέει, θεωρούσα ύποπτη τη σημαία της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Ο εξτρεμισμός είναι συνήθως μια κενή στάση. Πάντα απομακρυνόμουν γρήγορα από εκείνους που περιφέρονται με το παράσημο της πρωτοπορίας στο στήθος. Ωραίος, έτσι. Γι' αυτό όμως με μεγάλη μου απογοήτευση υποχρεώμαι να αναγνωρίσω ότι το κίνημά μας έχει φτάσει σήμερα σε ένα στάδιο όπου δυστυχώς του ταιριάζει μόνο το όνομα πρωτοποριακός. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για να ονομάσουμε ένα κίνημα πρωτοποριακό. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να είναι απομονωμένο και χωρίς άμεση ύπαρξη από τις κατεστημένες δυνάμεις. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ο αγώνας αυτής της ομάδας να είναι σημαντικός για τις δυνάμεις στο όνομα των οποίων αγωνίζεται και αυτό πρέπει να φανεί στη συνέχεια. Αυτό όμως, λέει, τώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μόνο στο μέλλον θα δούμε αν όντως αυτό που κάνουμε τώρα και αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένο, θα έχει πραγματικά μια απήχηση στα πράγματα. Προς το παρόν παραμένουμε στο επίπεδο της ελπίδας και της πίστης. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πολύ καλή αυτή η τοποθέτησή τους. Δεν αρνούνται την πρωτοπορία ακριβώς. Είναι όμως όπως ο Γιόν. Ο εξτρεμισμός είναι μια κενή στάση. Δεν θέλουμε να περιφερόμαστε με αυτό το παράσημο. Αυτοί οι τύποι που περιφέρονται με αυτό το παράσημο είναι ματαιόδοξοι και δεν είναι να τους πολυπλησιάζεις, αλλά έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα αναφέρουν κάποια στιγμή ότι η επαναστατική οργάνωση που υποτίθεται έχει ένα πρωτοπορελό κορονοϊού, φυσικά δεν είμαστε, λέει, μόνο εμείς, είναι κι άλλοι αυτή τη στιγμή που δουλεύουν για το ίδιο πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωρίσει η επαναστατική οργάνωση ότι είναι ήδη διαχωρισμένη από το κίνημα, επειδή έχει ξεχωρίσει και ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί κάποια στιγμή μέσα στο κίνημα, να πάψει να είναι ξεχωριστή. Οπότε απέναντι στην πρωτοπορία έχουν μια στάση, αναγνωρίζουν το θέμα. Είναι λίγο αφήσιμο. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι όμως και ρεαλιστική, δηλαδή αναγνωρίζουν το θέμα, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα ότι κάποιοι άνθρωποι κάποια ζητήματα τα πάνε πιο γρήγορα ή πιο καθαρά τα βλέπουν από άλλους. Και στους αναρχικούς υπάρχει αυτή η ιδέα. Ας πούμε στο Βολίν για την ιστορία που έχει κάνει της Ρώσικης Επανάστασης. Αναφέρεται στη θεωρία την αναρχική που λέει για αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο πρωτοπόροι κτλ. Παρ' όλα αυτά το θέμα είναι η σχέση τους με τους άλλους. Αν αυτή η σχέση θα είναι ότι εγώ διαχωρίζομαι και... Θα σου πω τι θα κάνεις και θα πάμε. Ναι. Ή αν έχω... Μ' αρέσει μια φράση που δεν θυμάμαι ακριβώς που την είδα και που την άκουσα, που λέει το εξής, ότι το να έχεις περισσότερη γνώση ή περισσότερη δύναμη από άλλους, αυτό αποτελεί βάση για περισσότερες υποχρεώσεις απέναντί τους και καθόλου για δικαιώματα περισσότερα απέναντί τους. Αυτό είναι νομίζω ότι είναι, το λέει πάρα πολύ καθαρά, συνήθως για το ανάποδο. Έχω περισσότερα δικαιώματα. Προνόμια σε τελική ανάλυση. Ενώ στην ουσία είναι το ανάποδο.
Αν και αναφέρθηκε τώρα, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι σε αυτό. Ναι. Για τον όρο τους περί της κριτικής καθημερινής ζωής. Ναι. Τον έχουν λάβει, όπως είπαμε, από τον Αρί Λεφεύρο. Αυτό που έβλεπε ο Αρί Λεφεύρο και το πήραν και οι ίδιοι στην κριτική της καθημερινής ζωής είναι μια ανισότιμη κίνηση ανάμεσα στην παραγωγή με τις τεχνολογίες τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες και στην καθημερινή, δηλαδή δημιουργεί συνέχεια καινούρια θέματα, μάλιστα κοροϊδεύουν ότι πλέον όλα τα προϊόντα χαρακτηρίζονται επαναστατικά, επαναστατικό κραγιόν, επαναστατικά τα πάντα, ενώ στην καθημερινή ζωή οι άνθρωποι δεν ζουν καθόλου καμιά επανάσταση, κανένα δύο. Οπότε υπάρχει μια τέτοια ανισότητα. Έχει ήδη, όπως είπαμε, τεθεί το ζήτημα τι κάνει ο καλλιτέχνης μέσα στην τεχνική εποχή και φυσικά υπάρχει πιο ουσιαστικά τι κάνει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την εποχή. Πώς δηλαδή ανταποκρίνεται στις δυνατότητες που του παρέχει η τεχνική σε αυτές τις 200 ανατρεπτικές, ας πούμε, δυνατότητες, τι πρέπει να κάνει. Η κριτική λοιπόν της καθημερινής ζωής σχετίζεται με αυτό. Σχετίζεται οπωσδήποτε και με την έννοια που είπαμε πριν, ότι δεν είμαστε μόνο ιστορία, είμαστε και κατάσταση. Δεν είναι μόνο τι θα κάνουμε, είναι και τι κάνουμε τώρα. Δεν έχει νόημα πάρα πολύ να περιμένεις τι θα γίνει στο μέλλον και πόσο ευτυχισμένα θα ζουν οι άνθρωποι στο μέλλον, αν εσύ ο ίδιος δεν προσπαθείς από τώρα να ζήσεις με αυτόν τον τρόπο. Πώς θα παρατελέσεις κιόλας και ένα ζωντανό παράδειγμα. Γιατί με τις θεωρίες, εντάξει, οι άνθρωποι πολύ περισσότερες θεωρίες στα ζωντανά παραδείγματα στέκονται, εάν στέκονται κάπου. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εκεί με το θέμα αυτό της τεχνολογίας όμως, ενώ είχαν μια θετική στάση απέναντι στη τεχνολογία, ότι έχει ένα απελευθερωτικό δυναμικό, ότι μπορεί και να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητές της, μάλιστα εκεί στις ιδέες που είχαν για τις κατασκευαστικές αρχιτεκτονικο-πολεδομικές ιδέες που είχαν κάνει ένα πρόταγμα, ένα σχέδιο για την κίτρινη ζώνη, λέγανε σε μια νησίδα εκεί στο Σικουάνα, να κάνουν κάτι επεμβάσεις. Ή ξέρω τη Νέα Βαβυλώνα του Κόνσταντ, τις κατασκευές, λέγανε ας πούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους σκελετούς, τα καινούργια υλικά όπως είναι το τιτάνιο, που, δηλαδή είχαν και αυτό το ενδιαφέρον γιατί ήταν και αρχιτέκτονος κάποιοι από αυτούς. Παρ' όλα αυτά όμως κρατούσαν και κάποιοι από αυτούς σαφώς εξαιρετικά κριτική στάση απέναντι στην τεχνολογία. Χωρίς να είναι λουδίτες ή ανάγκες στην τεχνολογία, είχαν καταλάβει πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι ότι η τεχνολογία απλώς σου παρέχει μια νέα δυνατότητα, αλλά η ίδια η τεχνολογία, η τεχνική, έχει ένα συγκεκριμένο πνεύμα που αυτό σε διαμορφώνει. Λοιπόν, ενώ ήταν θετική η γενικά η στάση τους απέναντι στην τεχνολογία, ότι έχει απελευθερωτικές δυνατότητες και καθορίζει κιόλας σε μεγάλο βαθμό το ότι η ζωή μας είναι φτωχή και πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, ταυτόχρονα κάνανε και έτσι πολύ ριζική κριτική. Βέβαια υπήρχε ήδη, είχε γράψει και ο Μάνφορντ, στον οποίο τον αναφέρονται, είναι από τις πηγές του, το μύθο της μηχανής, σημαντικός κριτικός του μύθου της τεχνολογίας. Ο Ζακ Ελίλ, τον οποίο τον είχα γνωρίσει και προσωπικά, που είχε γράψει από το 1948 το τεχνική και το πρόβλημα της τεχνικής. Επίσης ριζική κριτική στην τεχνική και στο τεχνικό πνεύμα. Τους ξέρανε. Ο Γιόρν, για παράδειγμα, το 1957 στο κείμενό του «Η καταστασιακή και η αυτοματοποίηση», που αναφέρεται σε αυτό το πρόβλημα, βάζει σαφώς το θέμα ότι ένας πλήρως εκτεχνικευμένος κόσμος, έτσι, παρόλο που φαίνεται ελκυστικός και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο μάξιμου τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ένας πλήρως εκτεχνικευμένος κόσμος θα σημάνει το τέλος των δημιουργικών δυνάμεων του ανθρώπου. Και έκανε φοβερή κριτική στην ιδέα του σοσιαλισμού, λέγοντας το εξής, θέλω να το διαβάσω,
Ο στόχος του σοσιαλισμού, λέει, είναι η αυθονία, ο μεγαλύτερος αριθμός αγαθών στο μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Αυτό όμως, για να πραγματοθεί, επιβάλλει στατιστικά τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση εμφανίσεων του απρόβλεπτου. Mm-hmm. Όλα δηλαδή γίνονται μηχανικά. Δεν γίνονται μονάχα στο πεδίο της παραγωγής, αλλά εξαπλώνεται όλο αυτό το κόνσεπτ και εκτός. Η αύξηση του αριθμού των αγαθών μειώνει την αξία του καθενός και στο τέλος θα υπήρξει μείωση της αξίας όλων των πραγμάτων έως το σημείο της απόλυτης ιδιωτικότητας, ένα flat. Είναι λυπηρό το πόσο οι διανοούμενοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, έχουν κολλήσει στην ιδέα της μηχανικής αναπαραγωγής και προετοιμάζουν δυστυχώς την προσαρμογή του ανθρώπου σε αυτό το άχρωμο και συμμετροποιημένο μέλλον. Το ίδιο και ο Van Engem 10 χρόνια αργότερα στην πραγματεία του Savoir Vivre αφιερώνει και αυτός ένα κεφάλαιο για τη μαγεία της τεχνολογίας που ασκεί στον σύγχρονο άνθρωπο και τη συνδέει με το αποτρόπαιο, την αποτρόπαια εικόνα μιας κοινωνίας όπου ενώ θέλουμε να είμαστε αφέντες χωρίς σκλάβους, αυτό είναι το πρόταγμα, κύριοι της ζωής μας χωρίς όμως σκλάβους, θα είναι μια κοινωνία που θα είμαστε σκλάβοι χωρίς αφέντες. Οπότε η κριτική της καθημερινής ζωής είναι μια κριτική, ας το πούμε, αυτού που καταλαβαίνει ο σημερινός άνθρωπος σαν ρουτίνα, σαν με επανάληψη το ίδιο και το ίδιο. Παίρνουμε και πραγματώνουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα και εκεί εντάσσεται και η πειραματική περιπλάνηση και η κατασκευή καταστάσεων, το καταστασιακό παιχνίδι και όλα αυτά που έχουν τα παραφερνάλια. Τώρα ήρθε στην επόμενη ερώτηση. Α. Τι είναι για τους καταστασιακούς αυτό που ονομάζουν καταστασιακό παιχνίδι? Α, ναι, το καταστασιακό παιχνίδι. Η έννοια του παιχνιδιού τη δανείζονται καταρχήν από τους σουρεαλιστές. Υπήρξε ένα περιοδικό σουρεαλιστικό που το έβγαζε μια ομάδα διαφορετική από τον Μπρετόν με τον Ρενέ Ντομάλ, τον Ροζέ Βαγιάν, που λεγόταν Le Grand Jeu, το μεγάλο παιχνίδι. Και δήλωσαν, ας πούμε, ότι το έλεγαν αυτοί, μα το βγάλαν μεταξύ 1927 με 32, μέσω πόλεμο δηλαδή. Και έλεγαν, ας πούμε, ότι το μεγάλο παιχνίδι είναι συστηματικά καταστροφικό του κοινωνικού οικοδομήματος, του κατεστημένου. Δεν παίζεται μόνο μια φορά, θέλουμε να το παίζουμε διαρκώς. Για τους σουρεαλιστές, λοιπόν, το παιχνίδι είναι ένας τρόπος ζωής και είναι ουσιωδώς συλλογικό. Η δεύτερη πηγή από την οποία αναφέρονται στο παιχνίδι είναι ένας Ολλανδός ιστορικός, ο Γιώχαν Χουιζίνγκα. Αυτός είχε γράψει μια καταπληκτική μελέτη για το τέλος του, το φθινόπωρο του Μεσαίωνα. Δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί, αλλά είναι εκπληκτική μελέτη, το 1910. Και μετά είχε γράψει ένα βιβλίο, το Homo Ludens. Έχει μεταφραστεί, νομίζω, το Γεράσιμο Λικιαρδόπουλο, ο άνθρωπος και το παιχνίδι. Ο οποίος υποστηρίζει ότι η ίδια η κοινωνική ζωή του ανθρώπου θεμελιώνεται στο παιχνίδι. Δηλαδή σε μια δραστηριότητα η οποία είναι καταρχήν εκούσια, δεν μπορεί να υπάρξει παιχνίδι κατ' επιτάγη, δηλαδή παίξε τώρα και να παίξει ο άλλος πραγματικά, έχει ένταση και αβεβαιότητα ακριβώς επειδή έχει ανοιχτές τις δυνατότητες. Οι δυνατότητες είναι ανοιχτές και παρόλα αυτά όμως δημιουργεί τάξη και έχει κανόνες. Αυτά λοιπόν τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, δηλαδή ότι είναι ηθελημένο, δεν το κάνεις κατ' επιταγή. Δεύτερον, έχει δυνατότητες, αβεβαιότητα, ένταση. Και παρόλα αυτά, παρόλα την ελευθερία, δημιουργεί τάξη και έχει κανόνες, είναι και τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης κοινωνίας. Άρα η ίδια η κοινωνία του ανθρώπου είναι παιχνίδι. Η βάση της είναι παιχνιώδης. Οπότε οι καταστασιακοί θέλουν να αναδείξουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται και εμάς είναι εντελώς αντίθετη στην ιδέα του παιχνιδιού σαν μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής που την κάνουμε στην σχόλη, στον ελεύθερο χρόνο μας για να ξεκουραστούμε και επίσης είναι εντελώς κάθετα αντίθετη στην ιδέα της ανταγωνιστικότητας μας στο παιχνίδι. Τα παιχνίδια που κάνουν αυτοί, όπως η περιπλάνηση, η μεταστροφή, οι καταστάσεις, δεν είναι ανταγωνιστικά, η ομάδα είναι, συνεργάζεται, συνυπάρχει και είναι δημιουργική μετά έτσι. Ωραία. Ο στόχος περιπλάνησης
Α, συγγνώμη. Βέβαια δεν ξέρω, δεν άνοιξαν τον Winnicott που έγραφε στη δεκαετία του 60. Έδινε πολύ κεντρική θέση στο παιχνίδι ως του ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στο άτομο και στη ήδη υπάρχουσα συλλογική πραγματικότητα, ότι αυτή είναι η περιοχή στην οποία δημιουργείται πολιτισμός. Δεν ξέρω αν το ξέραν, αλλά πάρα πολύ κοντινά όλες αυτές οι ιδέες. Περιπλάνηση και ψυχογεωγραφία, τι είναι, ναι. Η περιπλάνηση είναι ένα από τα παιχνίδια τους. Τα οποία βέβαια υπήρχαν και πριν στους σουρεαλιστές. Κάνανε και αυτοί περιπλανήσεις μέσα στην πόλη και εκτός πόλης. Υπάρχει και ένα καταπληκτικό σουρεαλιστικό φιλμάκι, το οποίο λέγεται, νομίζω ότι είναι το Untracked διάλειμμα, και επειδή προβλήθηκε στο διάλειμμα μιας άλλης ταινίας, η οποία δείχνει κάποιους ανθρώπους να ακολουθούν μια κηδεία που είναι με το άλογο, το φέρετρο και πηγαίνει άμαξη τα λοιπά, και κάποια στιγμή το άλογο κάτι παθαίνει και αρχίζει και τρέχει, οπότε τρέχουν και αυτοί, τρέχει και χάνεται μέσα στους αγρούς και χάνεται και αυτοί μέσα στο πουθενά, ας πούμε, σε μια διάλυση μες στην περιπλάνηση. Κάναν λοιπόν τέτοιες δραστηριότητες, παρόλα αυτά στους καταστασιακή περιπλάνηση το τυχαίο το πετάνε εντελώς απ' έξω. Λέει ότι είναι αφελείς όσοι στηρίζονται στο τυχαίο για να ζήσουν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ζωή. Είναι λίγο περίεργο αυτό που λένε, διότι ενώ θέλουν το απρόσμενο και επιδιώκουν το συγκλονιστικό, παρόλα αυτά λένε ότι για να μπορέσει να τα έχεις αυτά δεν πρέπει να αφήνεσαι στο τυχαίο, δηλαδή θα κάτσει αρκεί να περπατήσω. Οπότε κάνανε περιπλανήσεις σε αυτό που είπαμε, ομάδες των 2 ή 3 ατόμων σε μια περιοχή του Παρισιού περιπίν ή και σε άλλα μέρη, και στο Λονδίνο είχαν κάνει, όπου τις είχαν εκ των προτέρων διαλέξει ποια θα ήταν η πορεία που θα έκαναν και πάνω σε αυτές, εκείνο το οποίο κάνανε στη διάρκεια της περιπλάνησης, και από εκεί βγαίνει η ψυχογεωγραφία, καταγράφων, ακολουθούσαν την εντύπωση που τους δημιουργούσαν οι διάφοροι χώροι από τους οποίους περνούσαν, οι ατμόσφαιρες όπως το ονομάζανε, την ψυχικό αντίκτυπο που είχαν πάνω τους. Μετά όλες αυτές οι ομάδες, 2-3 ομάδες που κάνανε αυτή την πορεία, βρισκόντουσαν, συναντιόντουσαν και φτιάχνουν τους ψυχογεωγραφικούς χάρτες, όπου παίρνανε κομμάτια από τους χάρτες του Παρισιού και με διάφορους δείκτες και τέτοια ενώνανε, χωρίζανε, βρίσκανε σημεία που ήταν σαν, το ονομάζανε σαν κόμβι, ας πούμε ένα τέτοιο σημείο στην Αθήνα ήτανε μέχρι κάποια εποχή η Ομόνια, ειδικά που ήταν στρογγυλή, όπου η Ομόνια είχε το εξής χαρακτηριστικό και ακόμα το διατηρεί, ότι από την κάτω μεριά, με το που την περνάς, βρίσκεσαι στην πιο εργατική, ας πούμε, Αθήνα, έτσι, και στην ακριβώς πάνω μεριά είναι η οδός Σταδίου, είναι τα κυριλαία μαγαζιά, σε 0 χρόνο. Και από μια μεριά φτάνεις μέχρι και σε σκοτεινές μεριές του Ψηρή, που έχουν και περίεργες και επικίνδυνες περιοχές, και απ' την άλλη σε υπαλληλικού τύπου καταστάσεις, όπως είναι η 3η Σεπτεμβρίου, ας πούμε, που σε περνάει μέσα από κάτι ΟΤΕ, από κάτι υπουργείο και τέτοια. Οπότε εκεί είναι σαν να ενώνονται διαφορετικές δυναμικές της πόλης και διασχίζοντάς την μπορείς κάλλιστα να αφαιθείς και να σε παίρνει μια δίνη και να σε ρίξει από εδώ ή από εκεί. Κατά κάποιο τρόπο ένα τέτοιο πράγμα έκαναν και φτιάχναν τους ψυχογεωγραφικούς χάρτες. Από αυτό, από την ιδέα αυτή της ψυχογεωγραφίας, εμπνεύτηκαν και την ιδέα της ενιαίας πολεοδομίας. Δηλαδή ότι μια πόλη του μέλλοντος πρέπει να είναι, να λαμβάνει υπόψη της τις ψυχογεωγραφικές δυναμικές, ώστε να επαυξάνει όλη αυτή την αίσθηση της περιπέτειας, του παιχνιδιού, του καινούριου, του απρόσμενου κτλ. Είχαν μάλιστα ο Ιβάν Τσεκλόφ, ήταν το ψευδόνυμο, ήταν το πραγματικό όνομα ενός που υπέγραψε φίλου τους, ο οποίος μετά όμως τον κλείσαν στο ψυχιατρίο για πολλά χρόνια,
Ήταν μια χαρισματική, ένας χαρισματικός νέος που είχε γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο συνταγολόγιο για μια νέα πολεοδομία που 23 χρονών ήταν να το έγραψε, όπου λέει ακριβώς ότι θα πρέπει να φανταστούμε μια πόλη που θα έχει μια γειτονιά που θα είναι η τρομακτική γειτονιά, θα μπαίνεις και θα έχει σφυρίγματα, απειλές και θα υπάρχει μια άλλη που θα είναι έτσι. Δηλαδή δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό το ψυχικές, το ψυχικό πλούτο. Και με αυτό κάναν κριτική και στην υπάρχουσα πόλη. Δηλαδή η κριτική τους ήταν πολλαπλή, όχι μοναχά στο ότι μας αλωτριώνει επειδή είναι ένα τεχνικό κατασκεύασμα που έχει, αλλά επειδή και μας ατροφεί το ψυχικό πλούτο. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για την καταστροφή, την έννοια της καταστροφής. Ναι. Εντάξει, είναι μια επίσης κομβική έννοια. Είναι, πάμε ότι προέρχεται από τη λέξη, από την γαλλική λέξη «detournement», που θα πει αυτό το πράγμα, δηλαδή δημιουργώ μια απόκληση, παρέκκληση. Αυτό προέρχεται, αυτή η βασική ιδέα τους προέρχεται από την πάλι, ας πούμε ότι είναι ένα δίπολο, η μεταστροφή και η επανοικιοποίηση, δηλαδή το σύστημα μπορεί να μας θυμίσει κιόλας τη μαρξική ιδέα της νεκρής και της ζωντανής εργασίας. Το κεφάλαιο απομυζεί τη ζωντανή εργασία και είναι η νεκρή που απομυζεί τη ζωντανή. Το σύστημα τι κάνει, ας πούμε, παίρνει οτιδήποτε είναι ζωντανό, δηλαδή δημιουργικό, έτσι και δραστήριο και ελεύθερο, και το τυποποιεί, το εντάσσει μέσα στην δική του, στα δικά του πλαίσια, που το απονεκρώνουν, το κάνουν χρήμα, το κάνουν πράγμα, το κάνουν κεφάλαιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το ζωντανό, ο δημιουργικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι ζωντανός, το υποκείμενο της ανατροπής, ας το πούμε έτσι, απαντάει σε αυτή την κίνηση με διάφορους τρόπους, ένα από τους οποίους είναι η μεταστροφή. Δηλαδή τι κάνει, παίρνει προϊόντα που έχει παράξει το σύστημα και σε μια σημασία που έχουν αυτά κάνει μια επέμβαση και τα αντιστρέφει τελείως και τα οικειοποιείται προς μια ολικιά επαναστατική κατεύθυνση. Παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα ας πούμε ήταν αυτή η μετεστραμμένη ζωγραφική του Άσγκερ Γιόν που έπαιρνε παλιούς πίνακες ας πούμε και έχει ένα πίνακα που μου αρέσει τρελά που είναι το Δυσίωνο Παπί που έχει ένα πίνακα με κορνίες και σε αυτούς πολύ κλασικούς είναι ένα παλιό σπίτι μέσα σε ένα δάσος και έχει βάλει πάνω και ζωγραφίσει ένα παπί τεράστιο που κάθεται και κοιτάει το σπίτι όπου με αυτόν τον τρόπο σου λέει ότι κάτι που έχει πάψει να είναι πια ζωντανό και έχει χάσει την αξία και δεν δημιουργεί αξία, δηλαδή τριβή, αυτό θα πει αξία, τριβή, ένταση, διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε αυτό, έτσι, και είναι πια ένα προϊόν αδιάφορο, κάνει μια επέμβαση και το ξαναζωντανεύει, το ξαναφέρνει από τη μεριά του ζωντανού. Το κλασικότερο βέβαια είναι αυτά που κάνανε και εξακολουθεί να τα κάνουν πάρα πολλοί κόσμος που παίρνεις μια διαφήμιση, πάνω σε μια διαφήμιση βάζεις να λένε ανατρεπτικά πράγματα που μπορεί να τα κάνεις με πολύ έξυπνο τρόπο και έχουν ενδιαφέρον. Το αντίθετο είναι η επανοικιοποίηση, δηλαδή από ένα επαναστατικό ρεύμα ή πρωτοποριακό με οποιοδήποτε τρόπο το σύστημα θα πάρει και για παράδειγμα θα αναδείξει κάποιες προσωπικότητες ως βεντέτες, ως οι star. Και αμέσως θα δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο μια τριβή στο εσωτερικό της ομάδας. Αυτόν θα τον αναδεικνύει, οι άλλοι θα μένουν στο περιθώριο ή θα παίρνει προϊόντα και θα τα πουλάει το καινούρια επαναστατική τέχνη, ας πούμε, για να τα οικονομάει. Ωραία. Θα σε θέλω να μου πεις και μια πράγμα για το θέμα του ελεύθερου χρόνου. Τι ήταν? Ναι. Ναι, αντιτίθεται εντελώς στην ιδέα του ελεύθερου χρόνου ως ότι είναι κάτι πιο ελεύθερο, ότι είναι πραγματικά ελεύθερος και ότι μπορείς στον ελεύθερο χρόνο να ζήσεις πραγματικά τη ζωή. Παρόλο που όλες οι δυνατότητες αυτές εμφανίζονται που μπορούσαν να κάνουν
δεν ήταν στον χρόνο ακριβώς της δουλειάς, έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λένε για τον ελεύθερο χρόνο είναι ότι ο ελεύθερος χρόνος στη σύγχρονη κοινωνία είναι οργανωμένος εντελώς στα πρότυπα του εργάσιμου χρόνου. Δηλαδή είναι και αυτός οργανωμένος με ωράρια, ειδικά αν πάει κάποιος στη Δυτική Ευρώπη, το θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια που είχα πάθει σοκ με το πόσο ελεύθερος χρόνος ήταν περασμένος σαν μπλοκάκι με ωράριο, ας πούμε. Και οπότε θα πάνε να κάνουν αυτό, πότε θα δουν τους φίλους, πότε θα πάνε από μήνες πριν οργανωμένα. Αυτά τα ζούσαν αυτοί από τότε, ας πούμε. Είναι σοκαριστικό. Σου λέει ποιος ελεύθερος χρόνος. Έπειτα, με πάρα πολλούς τρόπους δεν είναι ελεύθερος, γιατί οι βασικές ιδέες εξακολουθούν να υπάρχουν είτε είσαι στον αγαπητή δουλειά είτε είσαι εκτός δουλειάς. Και υπάρχει κιόλας η ψευδαίσθηση του ελεύθερου, της ελευθερίας του χρόνου. Οπότε για αυτούς δεν παίζει θέμα ελεύθερου χρόνου, παίζει θέμα δημιουργικότητας και ανατροπής. Ωραία. Τώρα είμαστε στις τρεις τελευταίες. Η τελευταία που θα σου κάνω μάλλον θα είναι πιο δύσκολη. Οχ. Γιατί θα καταλάβει. Θα τα μαζέψω όλα εδώ. Ναι, γιατί σου λέω τώρα... Εντάξει, ναι, ναι. Από ό,τι είδα, γίνονται συχνές αναφορές στους όρους, ας πούμε, εργατική τάξη, προλεταριάτου, ναι, κτλ. Με ποιο περιεχόμενο αναφέρουν αυτούς τους όρους, με το κλασικό μαρξικό περιεχόμενο, με άλλο, εμπνέονται από εκεί? Εμπνέονται, ασαφώς, είναι μαρξιστές με τις έννοιες που είπαμε και πριν. Ασφαλώς εννοούν την εργατική τάξη καταρχήν και την τάξη των εργαζομένων, έτσι. Αυτό που περισσότερο όμως μπορώ να πω ότι τους προσθέσανε ή συμπληρώσανε είναι ότι επεκτείναν την έννοια, όπως είπαμε, διευθυντές εκτελεστές στο σύνολο της ζωής. Δηλαδή ότι το θέμα είναι το πόσο έχουμε πάρει τη ζωή μας στα χέρια μας. Συλλογικά, έτσι, όχι σαν τον αναρχικό τραπεζίτη του ΠΕΣΟΑ, έτσι, που πήρε τη ζωή του στα χέρια του με το να γίνει τραπεζίτης, αλλά συλλογικά. Λοιπόν, ακριβώς αυτό ορίζουν σαν προλεταριάτο, δηλαδή το σύνολο των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω στη ζωή τους, και που λέει ο Ντεμπόρα, ας πούμε, και ότι όταν το συνειδητοποιήσουν, τότε θα είναι η δύναμη της ανατροπής. Δηλαδή δεν συνδέουν το προλεταριάτο αποκλειστικά με την παραγωγή ή ότι η εργατική βιομηχανική τάξη έχει μια ιδιαίτερη πρωτοποριακή θέση μέσα σε αυτό, παρόλο που δεν το αρνούνται για αυτό το πράγμα, αλλά το θέτουν σε μια πολύ πιο ευρεία συνθήκη που αφορά την τεράστια πλειοψηφία του κόσμου. Βέβαια, έτσι, εννοείται ότι το όλο, όπως και στο Μάρξ, το όλο το κουμπί της αλέξενας είναι ότι όταν το συνειδητοποιήσουν, τότε θα. Που αυτό είναι και το μεγάλο ερωτηματικό και το ζητούμενο, γιατί... Ναι. Είναι αναπάντητο αυτό, πιστεύω. Ναι. Όταν και πώς... Ναι, όταν θα συνειδητοποιήσει, γιατί γίνονται διαρκώς, επί αιώνες υπάρχει αγώνας να συνειδητοποιηθεί αυτό το πράγμα και ναι, συνειδητοποιείται για λίγο, είτε συνειδητοποιείται, είναι, εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πολύ μεγάλο ζήτημα, όλοι αυτοί, αλλά είναι η ελπίδα. Με πού θα στηριχτείς όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτούς που πιστεύεις ότι και αυτοί βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με σένα, και το καταλαβαίνουν. Τι να κάνεις, προς τα πού θα στραφείς, εκτός για να γίνεις αναρχικός τραπεζίτης. Ναι, σωστά. Θέλω να μου πεις και λίγα πράγματα για την έννοια της πληρότητας. Εκτός αν αναφερθήκαμε πριν, έχουμε αναφερθεί. Όχι. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι δικιά τους έννοια, έτσι, παίζει πάρα πολύ σε αυτούς. Ο Λιόν, νομίζω. Ναι, την αναφέρει. Έχει να κάνει με την... Θα λέγαμε με την υπαρξιακή
υπαρξιστική, υπαρξιακή ιδέα του ότι εγώ δεν προδίδω τον εαυτό της αλλοτρίωσης, ότι αγωνίζομαι να πραγματώσω τον εαυτό μου, να είμαι ο εαυτός μου και να μην... Βέβαια αυτό είναι λίγο παράξενο, θέλει αρκετή σκέψη που υπάρχει βέβαια καταγεγραμμένη. Τι θα πει να μην είμαι ο εαυτός μου, δηλαδή είμαι κάποιος άλλος. Έτσι είναι το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας. Και πότε, ας πούμε, εγώ αλλοτριώνομαι, τι θα πει η αλλοτρίωση. Πάντως αυτό εννοώ, ότι αγωνίζομαι στο να μην αλλοτριωθώ, δηλαδή να μην βλέπω τον εαυτό μου σαν να είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Περίπου κάπως έτσι, αυτό είναι η αλλοτρίωση. Έχει τη διάσταση στο Μάρξ, είναι ότι είναι η αλλοτρίωση, είναι ότι το προϊόν από την εργασία μου δεν το βλέπω σαν αυτό που είναι, ότι είναι δικό μου, αλλά επειδή μου το παίρνουνε και επειδή είναι έτσι η κοινωνία διαμορφωμένη, θεωρώ ότι είναι, μου εμφανίζεται σαν ένα πράγμα, σαν ένα μυστήριο που έχει φτιαχτεί γενικώς και δεν αναγνωρίζω την παρουσία μου εκεί μέσα. Στην πιο βαθιά έννοια της αλλοτρίωσης, στην υπαρξιακή της διάσταση, είναι ότι είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου σαν να ήταν ένας άλλος, σαν ένα τρίτο πρόσωπο. Και τώρα φτάσαμε στην τελευταία που σου είπα. Ναι. Ότι πιο δύσκολη από όλες. Πιο δύσκολη, ναι, πιο δύσκολη. Αν σε ρωτούσε κάποιος να του πεις τη μοναδική λέξη, μία λέξη όμως, μία. 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 Ούτε όχι μία φράση. Όχι. Μία λέξη. Καλά, άμα δεν το βρούμε στη μία λέξη, ας το κάνουμε μία φράση. Ναι. Θα χαρακτήριζε συνολικά τη σκέψη των καταστασιακών. Εντάξει, να μην το κάνουμε πολύ τώρα τηλεπαιχνίδι. Να ξαναεφεύρουμε την επανάσταση. Αυτό. Άρα μάλλον επανάσταση. Ναι, εννοείται. Είναι... Δεν μπορείς να τους προσεγγίσεις πετώντας αυτό το πράγμα έξω. Ούτε καν δηλαδή να τους θεωρείς ότι προσέφεραν κάτι που είχε να κάνει με πιο περιορισμένα πράγματα. Ήταν όλο ενταγμένο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Την αλλαγή του κόσμου, ναι. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή έτσι, ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Εμένα με έβαλε και ξαναθυμήθηκα, ξαναδούλεψα πολύ αγαπημένα θέματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Και ελπίζω να μην φλιάρισα πάρα πολύ, γιατί... Όχι, δεν φλιάρισα. Είναι κάποια πράγματα που ναι. Δεν μπορείς να τα πεις αλλιώς. Αλλά ναι, είναι και τα πράγματα και πόσα δεν είπαμε ακόμα. Για αυτούς, Και τώρα που φτάσαμε στο τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Δεσποινιάτη που μας έφερε σε επαφή και τα είπαμε. Ναι. Και τον χώρο εδώ που μας φιλοξενεί. Το φίλο και σύντροφο του Danger Few, το Γιάννη τον Ισιδόρου και την Κατερίνα την Ηλιοπούλου που μας έδωσαν το Vortex. Ωραία, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ για τον χώρο. Ευχαριστώ. Και την Άλμα που κάθισε αρκετά ήσυχη η δεδομένη ηλικία της. Σας εκβίασε στην αρχή. Μας έκανε. Πολλά μας έκανε, πολλά. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Γεια, καλό βράδυ και εγώ ευχαριστώ.